Τηλεθεατές, 26 του Απρίλη, 9 και 53, Μεγάλη Δευτέρα και είμαστε εδώ ζωντανά και θα είμαστε μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα, παιδιά. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Μόνοι μας σήμερα, χωρίς καλεσμένους. Καλύτερα μόνοι μας. Καλύτερα. Μην μιλάνε οι άλλοι πιο πολύ από εμάς. Δεν έχει νόημα. Σπετσοκόψουμε. Εδώ φέρουμε καλεσμένους, σπετσοκόψουμε. Λοιπόν, πάμε στο συντομοδιαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Ξανά είμαστε μαζί σας. Καλημέρα. Είμαστε ζωντανά, Μεγάλη Δευτέρα και θα ξεκινήσουμε με την επεισοδιακή άφηξη του Αλέξη Παπά. Εν τω μεταξύ, παίρνω τον Χρήστο το Σάββατο και του λέω: Χρήστο, τι έγινε, γιατί εγώ το βλέπα στα site, τι ήταν απλά κάτι. Τι σοβαρό, τι απίστευτο συνέβη κατά την άφηξη του Αλέξη Παπά. Άννα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Καταρίνα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θα σου πω όλο το παρασκήνιο, αφού πρώτα περάσουμε να δούμε τι έχει γίνει. Ωραία, και μείτε τα πλακάτ, παρακαλώ. Ναι. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Πώς ήταν η πτήση σου? Πώς ήταν η πτήση σου, Αλέξη? Μια χαρά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν συστήχησε την παραμονή στο παιχνίδι. Αλλά ήταν σχολιαστικός μου. Πώς σου φάνηκε που πανηγύρισαν οι συμπαίκτες σου? Θα τα πούμε σύντομα. Έχει γίνει ένας καυγάς, λέει, φεύγοντας. Τι έγινε ανάμεσα με σένα και τον Τζέιμς? Όλα καλά. Το ζευγάρι αυτό θα παντρευτεί με... Φοβάται τη μάσκα, αλλά φαίνεται αρκετά αλλαγμένος, ναι. Συρισμένος, καταλαβαίνουμε. Είναι πιο κοντομαλή. Άννα μου. Θέλω να σας πω ότι δεν τον κατάλαβε κανένας, ούτε η παραγωγή που είχαν τρία άτομα. Και ευτυχώς τον Τζάστιν. Δώστε μου λίγο ήχο στην Άννα, παιδιά. Φλόρα, έχουμε αγάπη. Λίγο ήχο στην Άννα. Λοιπόν, δεν τον κατάλαβε κανένας, ούτε η παραγωγή του Sky που είχαν τρία άτομα. Και ευτυχώς εμείς που είχαμε τον Τζαστ και τον ήξερα, βρε παιδί μου. Ήταν φρεσκοκουρεμένος, τριμαρισμένος, κούκλος. Άννα μου, τι εννοείς, θα τρελαθώ. Θα σου πω. Δύο άτομα που πάνε εκεί και έχουν γίνει πιο στάρα από τους παίκτες του Survivor. Τον είδαν και δεν καταλάβανε τι έγινε. Θα σου πω ακριβώς τι έγινε. Όπως καθόμαστε, η πτήση έφτανε 4 και 5. Βγήκε από μέσα ο Αλέξης. 5 η ώρα. Όση ώρα λοιπόν περιμένουμε εμείς τον Αλέξη, γίνονται κάποια πηγαδάκια. Υπάρχουν δύο εξόδους όπως βλέπετε, όπως ξέρετε, η Α και η Β. Λοιπόν, πώς περιμένουμε, είναι τα τρία άτομα της παραγωγής από τη δεξιά είμαστε αριστερά, ναι. Και έχουμε στήσει πηγαδάκι. Βγαίνει. Πραγματικά δεν τον καταλάβαινε κανένας και κάνω «Ο Αλέξης, καλό, Αλέξη!» και τρέχω και έχουν φύγει βουρ πάνω του. Με τα πλακάτ τι ήτανε? Λοιπόν, με τα πλακάτ ήτανε άλλη πρωινή εκπομπή. Ο Άντ ήταν εκεί από το Star. Δεν υπήρχαν, αφού λένε «Έτσι κι αλλιώς δεν μας μιλάει κανένας που δεν μας μιλάει». Πάμε εκεί να κάνουμε τη φασαρία μας και όντως την κάνανε, Κατερίνα. Κάνανε πολύ μεγάλη φασαρία. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε και τα τέσσερα κανάλια να είναι εκεί, έτσι δεν είναι? Του μεγαλύτερου σούπερστάρ. Του πιο πολυσυντημένου παίκτη. Πάντως, έτσι όπως είναι και σωματοδομικά ο παπάς, θα μπορούσε να είναι σούπερστάρ κανονικός. Να πω ότι ταυτόχρονα ο παπάς μίλησε όμως. Είπε, παιδιά, θα τα πούμε. Γιατί δεν ήταν σαν κάποιους άλλους που ήταν μιλητό. Εγώ πιστεύω θα μιλούσε, θα έλεγε κι άλλα, να σου πω. Ωραία, λύσε μου μία απορία που το έγραψε και ο Γρηγόρης στο Twitter. Σαν πολύ γρήγορα τα γύρισε. Ναι, ρε παιδιά, μπαμπαμ.
Δηλαδή και την μια μέρα δεν κάψε καθόλου ξενοδοχείο. Μα και όχι. Και την προηγούμενη φορά, αν δεν απατώμε, και η Ελευθερία Ελευθερίου γύρισε πάρα πολύ γρήγορα. Πρόσεξε, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά μας έχει πει, νομίζω, εδώ η Έλενα, ότι επειδή υπάρχουν αντιδράσεις για μερικούς παίχτες, τους κρατάνε ξενοδοχείο για να μην διαβάζουν τα μηνύματα, να μην ανοίξουν το κινητό, να καταλαγιάσουν λίγο τα πράγματα. Μπορεί να είχε ραντεβού, γιατί ακούγονται διάφορα, ότι συζητιέται το όνομά του, μην ξεχνιέστε. Αν είχε γίνει όντως αυτό, Γρηγόρη, θα πει τον Αλέξη Παπά να τον κρατούσαν πάνω από μια εβδομάδα. Σε κανένα χρόνο ακόμα. Ακούσα το όμως τι είπε η Άννα. Μπορεί να έχει ραντεβού, να πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα για να συζητήσει για καλοκαίρι και χειμώνα. Έχει παιδιά εμφανίσει, πρέπει να κάνει τηλεοπτικές εκπομπές του Sky και τον θέλουν εδώ λοιπόν για να δώσει κάποια συνέντευξη. Γιατί είναι και η εβδομάδα του, η κουτσή εβδομάδα, τηλεοπτικά, λόγω της μεγάλης εβδομάδας. Και να σου πω ότι αυτό που είπε η Έλενα όντως ίσχυε για περίοδο χανταμπάκι. Από εδώ και πέρα, επειδή είναι λίγο πιο... Αλλά τι χανταμπάκι, εδώ το έχουμε δει. Λέω ότι ουσιαστικά αυτό που περίμενα μια εβδομάδα οι παίκτες... Μα και προηγούμενη αρχική, μια εβδομάδα περίμενα από Γιάννη. Δύο μέρες, τρεις παραπάνω. Όχι, 10 μέρες παραπάνω είχε μείνει η Άννα Μαρία Βέλη. Όντουσαν Τρίτη, Τετάρτη. Αχ, Ιωάννη μου, σε παρακαλώ. Τη μετρούσα μία μέρα. Έλενα, πες από το να κάνεις νοήματα. Έχεις κάμερα. Έχω κάμερα. Αν έχεις κάμερα, πες. Έλα. Τρίτη, Τετάρτη. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Δηλαδή, ή γυρνούσανε Κυριακή ή Τετάρτη. Παιδιά, επειδή το ξέραμε, μην το κλείναμε. Άρα, εγώ και ο Γρηγόρης θυμόμαστε λάθος. Ναι. Έλενα μου, η Άννα Μαρία Βέλη μετρούσα μία-μία τις μέρες για να έρθει. Είχα μια λαχτάρα, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να έμεινε 15 μέρες κάτω. Δεν έμεινε, βρε, 15 μέρες. 100% δεν έμεινε. Αν είχα το ημερολόγιο, θα σου έλεγα. Αχού τώρα, μην με κουρδίζετε. Πάντως, το καλύτερο όλων ήταν ότι ο κύριος της ασφάλειας μπήκε μαζί με τον Αλέξη Παπά δίπλα-δίπλα στη λίμου. Για να μην τσακωθείτε, λέω να πάμε στον παρουσιαστή, τον Γιώργο Λανό. Ο οποίος μίλησε στη ραδιοφωνική του εκπομπή και αποκάλυψε πολλά για την επόμενη μέρα στην παραλία. Έτσι. Και τελικά δεν ήταν τόσο ήρεμα τα πράγματα όσο είδαμε εμείς χθες. Ακριβώς όπως το λες λοιπόν, και μας έδωσε ένα spoiler ο Γιώργος Λανός για το τι θα δούμε. Γιατί σου λέει εντάξει, μπορεί να είδαμε τα πράγματα λίγο ήρεμα στην παραλία, αλλά στο συμβούλιο θα γίνει πραγματικός χαμός. Και πρέπει να σου πω ότι ο Γιώργος Λανός μίλησε για πρώτη φορά για το αντίπαλο, αν μου επιτρέπετε, reality παιχνίδι, τη Φάρμα. Και συγκεκριμένα για το Σάκη ήταν η Μανίλη. Αντίπαλο. Τον βλέπει. Αντίπαλο, το ένα κάνει 70, το άλλο κάνει 3. Εντάξει, επειδή ήταν, αν θέλετε, ο πρώην παρουσιαστή του Survivor. Αυτό ναι. Ήταν ο Σάκης ήταν η Μανίλη. Τι λέει ξαναβάλω, νομίζω. Δεν το έχω δει ποτέ. Δεν μπορώ με τη Φάρμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Λίδη. Οι συγγενείς πάντως το βλέπουν. Ηρεμία τώρα με το Survivor, ρε φίλε. Βέβαια. Βέβαια. Μόνο εμένα. Άρα ρε παιδιά, πού καταλήγουμε ότι έφταιγε ο παπάς. Δεν ξέρω ποιο φταίει, αν φταίει ένας παπάς. Εγώ λέω το αποτέλεσμα. Ηρεμία. Γεια σου, παπά. Χαρά, παπά. Παιχνίδι, τόσο όσο. Παίρνει χαρά. Εντάξει. Όχι, απλά θέλω να, για να σου εξηγήσω και Μην να αιτιολογήσω. Που έφυγε ο παπάς. Ξέρεις γιατί γέλαω, γιατί μόλις γύρισε από το συμβούλιο. Η αποκάλυψη είναι, και τώρα αυτό μπορούν να το γράψουν. Ότι στο συμβούλιο του νησιού από που ήρθε ο Γιώργος πριν από λίγα λεπτά, γι' αυτό και άργησε στο... Γιώργο, πάρε θέση. Δώστο. Έγινε χαμός. Του το στείλεις... Νάτος. Του το στείλα εγώ σε μήνυμα για να το πει τώρα, κατάλαβες, να μην πάρω εγώ θέση. Έγινε χαμός. Ποιος τσακώθηκε με ποιον. Ποιος τσακώθηκε με ποιον, θα δείτε, αλλά από εκεί που επικρατούσε μια ηρεμία... η καθαρίστρια με το που πήγαμε εκεί, γιατί μπήκαν όλοι με κάτι λάσπες στα παπούτσια, γιατί τα κάνανε... Πάντως, Γιώργο, κάποιος τσακώθηκε, έτσι, ναι. Κοίτα, έχει ανάψει το παιχνίδι σε επίπεδο στρατηγικής. Γιατί με πλησίασες εσύ και μίλησες αυτό και πήγες, μου έκανες μια πρόταση, η οποία όμως έκρυβε κάτι άλλο από πίσω. Δηλαδή, έχουμε μπει σε άλλες καταστάσεις, άλλα επίπεδα πρόσφυσης. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα κάθε εβδομάδα έχουν μείνει πόσο, έχουν μείνει 7 στην μπλε και 6 στην κόκκινη. 13. Σε 3 δηλαδή, τώρα περίπου σε 3 εβδομάδες γίνεται ατομικό, Γιώργο, ε. Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω. Περιμένω κι εγώ ενημέρωση γι' αυτό. Για να Άρα δεν παίρνεις θέση, σαν να λέμε. Δεν παίρνω θέση, όχι. Εγώ είδα που το κρατούσε κάτι σαν από αυτούς που είχαν τους Φαραώ ο Τριαντάφυλλος για να κάνουν αέρα. Πώς το λέγανε αυτό το. Ο Τριαντάφυλλος έκλαιγε. Πήρε ένα φοινικόφυλλο, ναι, και το βάφτισε Αλέξη. Και το ένα έλεγε Αλέξη και πήγαινε πέρα, δόθησε τον ναυαγό με την μπάλα. και οι υπόλοιποι κάναν πάρτι. Εχθές είχαμε και αυτόν τον τραυματισμό. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό το παλικάρι, τον Μπάρτζι. Τον έβλεπα που. Τον Νικόλα. Τον πάτησε λίγο στραβά. Και που είπε ότι. Ξέρεις, μου φάνηκε τόσο καλύτερα να με ψηφίσουν να φύγω παρά να φύγω έτσι. Δηλαδή, ειλικρινά, α φύγουμε με μία ψήφο. Μετά από 4 μήνες εδώ να κάθομαι και να φύγω για ένα στραμπούλιγμα. Χτύπησε, ναι.
Χτύπησε τώρα. Κοίταξε, σε μία εβδομάδα θα έχει μια επανεκτίμηση. Ξέρα. Αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο σοβαρό. Δηλαδή, εμείς στην αρχή νομίζαμε ότι γύρισε αστράγαλο. Ναι, ναι. Γιατί, ξέρεις, βγήκε λίγο έξω, μετά συνέχισε για να παίξει. Ναι. Αλλά μετά μας είπε ότι τον πόναγε το γόνατο. Το... Γιατί ομολογουμένως, τον συμπαθείς, δεν τον συμπαθείς, ωραίος παίκτης. Ενώ στα αθλήματα. Έτσι, Γιώργο. Καλώς, δυνατό. Ναι, και δεν θέλουμε να τραυματίσει γενικότερα. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Πρώτα απ' όλα η υγεία. Να φεύγουν από τη διαδικασία. Φάρμα, έχεις δει καθόλου, Γιώργο, εκεί πιάνεις καθόλου, βλέπεις. Πού και πού, αν το πετύχω, γιατί είναι λίγο ζόρικα εδώ πέρα με τα WiFi. Σε καταλαβαίνω. Το βάζεις και κολλάει να μου. Και κολλάει, συμφωνώ. Δεν μίλησε για το Σάκη Θανεμάνη, είπε μόνο για το Φάρμα. Πού και πού, λέει, το βλέπω. Έλα ρε παιδιά τώρα. Τέλος πάντων, πάμε σε αυτά που είπε ότι όντως υπάρχουν. Μπορεί και να υπήρξε ένταση στο Συμβούλιο. Ναι, διότι εχθές είδαμε ένα επεισόδιο πενθήμερη στον Άγιο Δομήνικο, τριαλαλή, τριαλαλό. Χορεύουν, πανηγυρίζουν. Το νούμερο που κάνει, καλέ. Και νομίζαμε ότι είναι, βλέπουμε άλλη εκπομπή, άλλο survivor. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιώργου, στο Συμβούλιο θα δούμε μια επιστροφή στην κανονικότητα. Έτσι θα το μεταφράσουμε. Για να λέει τώρα. Καλά, δεν πρέπει να έχει τσακωθεί κάποια καθαρίστρια, δεν το συζητώ. Απλά κάποιο έχει τσακωθεί στο Συμβούλιο και προσπαθεί να μα το πει με τρόπο. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Πάντως, όντως, εχθές αυτό είδαμε. Μια παιδική χαρά. Είναι. Τώρα... Νούμερα έκανε το χθεσινό, παιδιά. Που ναι, 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 ναι. Μάρς, πρώτο περίπατο και τους πετσόκοψε όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί βλέπεις εδώ τη στεναχώρια διάχυτη στην παραλία. Ναι, πολύ, πολύ. Επειδή έφυγε ο Αλέξης Παπάς. Θα ήθελα να ήμουν δίπλα από τον παπά που θα έβλεπε το επεισόδιο. Ο Ασημακόπουλος είναι σαν πρισμένο αρκουδάκι. Του βάζουν διατροφολόγο. Πάμε να το δούμε. Τα γόρι μου. Είναι γλυκά, είναι τρελά. Αυτό ότι όλα πρέπει να αντιμετωπίζει. Α, και να κάνει ήδη. Είμαστε τράμπα. Ο Νίκος. Πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε. Να γλεντήσουμε λίγο την παραμονή του Γιώργου, να συζητήσουμε τα αγωνιστικά. Δεν θα παίρνουμε, νομίζεις, Καρολίνα. Να αγχώνεσαι γιατί έφυγε ένας... δεν έφυγε ο καλύτερος παίχτης, ο Μαραντώνα μας. Εντάξει, it's okay. Μαραντώνα λέω. Δεν μπορούμε να τον δώσουμε και να μας φέρουν κάτι άλλο. Τρέλα μου, δώσε. Είναι ακίνδυνη, τρέλα μου. Σ' αγαπώ, έλα μου, έλα μου, έλα μου. Είναι ακίνδυνη, τρέλα μου. Σ' αγαπώ, έλα μου, έλα μου. Αυτό είναι για τον Αλέξα αφιερωμένο, γιατί τον αγαπάω. Ναι, ναι, από μένα, από την καρδιά μου. 100 φορές κομμάτια θέλω, έλα. Είναι, όχι, είναι αυτό. 100 φορές. Περίμενε, βέβαια, γιατί είμαι ψυχολογικά μεράκο. Ρίξτε και ένα 100 φορές κομμάτια, αλλά είναι παράδοση πλέον. 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά. Έγινα για σένα. Προβλέπω να μας στέλνεις σπίτια μας όλους. Αλέξη αγαπώ, ρε. Αλέξη αγαπώ. Τριαντάφυλλα, ακούς. Προβλέπω να μας στέλνεις σπίτια μας όλους. Πάχει, ρε φίλε, όχι. Νομίζω σαν να μου έφυγε ένα βάρος, πραγματικά. Νομίζω το survivor για μένα τώρα ξεκινάει. Μη φανταστείτε. Όχι ότι έχω κάποια ιδιαίτερη χαρά που έφυγε ο παπάς. Όχι, μωρέ, μην πάει το μυαλό σας, που γέμισαν χαμόγελα στην παραλία πάλι όλοι. Επειδή οι πριγκιπικές μου καταβολές δεν μου επέτρεψαν να εκφραστώ όπως θα ήθελα στο Συμβούλιο, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά από το παλάτι. Ναι! Έφυγε επιτέλους ο Αλέξης. Πραγματικά ένιωσα μια τεράστια ανακούφιση χθες στο Συμβούλιο. Φύγε και μίσο, μη γυρίσεις να μου μιλήσεις, μην τολμήσεις. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Έλα, μάνα, μάντεψε. Ήμουν υποψήφιος με τον Άλεξ Παπά και τον Τριαντάφυλλο. Και τι έγινε?
έδιωξα το Δρακουμέλ και έχει μείνει μόνο η Ψιψινέλ, δηλαδή ο Τριαντάφυλλος. Ποιος έμεινε στην παραλία, ο Γιώργος! Τα παιδιά σήμερα οργανώσανε παρτάρα για μένα επειδή έμεινα εδώ στην Καραϊβική. Σαμπάνιας! Champagne sour! Την υγεία σου, παπά! Και γιατί άλλο γιορτάζουμε, μάλλον επειδή έφυγε και ο παπάς. Πώς? Παπάς, go, go! Παπάς, go, go! Παπάς, go, go, go! Παπάς, go, go! Πάλι, παπάς, go, go! Παπάς, go, go! Παπάς, go, go! Para siempre! Αυτό θέλω! Έχουμε υπέροχη ενέργεια, είμαστε στα καλύτερά μας και θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ χαλάρη στον αγώνα. Όντως θα υπάρξει έλλειψη του Άλεξ στον πάγκο, οπότε πρέπει να μπούμε τρελαμένοι με συνθήματα. Σίγουρα θα λείψει ο παπάς στο αγωνιστικό κομμάτι και μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, το τονίζω, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας, άντε μου. James, σε βλέπω πιο ήρεμο, έχεις κάνει botox. Ηρέμησε το προσωπάκι σου. Τι ακριβώς έγινε? Γιώργο, πλέον νιώθω λες και έχω πάει πενταήμερη με τον κολλητό μου με το σχολείο. Έχει ανέβει πάρα πολύ η ψυχολογία μου και εμένα και του Νίκου. Νομίζω είχε κουράσει γενικά την παραλία όλη αυτή η διαμάχη. Οπότε φαντάσου εμένα προσωπικά, επειδή δύο μήνες τώρα σε κάθε σερέμονη, σε κάθε συμβούλιο υπήρχε αυτός ο πόλεμος εισαγωγικά. Νιώθω λες και ξεκίνησε το survivor τώρα για μένα. Ο πιο αδικημένος αντικειμενικά από τον παπά ήταν ο Τζέιμς. Ο οποίος καταλαβαίνει όλες τις αντιδράσεις. Αλλά βλέπεις και άλλοι δε. Αλλά ο Ασημακόπουλος είναι τι ρίσκο. Αλλά έκανε σαν τη Μακαρένα, καινούργιο χορό. Τάκα, 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 πώς το έκανε. Υπέροχος, υπέροχος. Θέλω όταν βγει από το παιχνίδι, θέλω να έρθει εδώ με το μαγιουδάκι του, με το βρακάκι του, με αυτό. Όχι, ο Ασημακόπουλος. Και να μου μάθει να χορεύω κι εγώ τόσο ωραία και ρυθμικά. Και τη σαμπάνια τον παπά. Εγώ τον παπά θέλω εδώ να μας πει. Τώρα δεν θα ήταν ωραία να τον είχαμε εδώ και να μας έλεγε πώς βλέπει αυτή την εικόνα. Και η αλήθεια είναι ότι δίπλα μου δεν το θέλω καθόλου να κάτσει, αλλά αν τον είχαμε σε ένα link κάπου, σπίτι του μακριά, και έβλεπε αυτή την εικόνα, βλέπαμε τη φάτσα του. Βλέποντας την εικόνα αυτή που όλοι μιλάνε τόσο αρνητικά. Παιδί μου, δεν γίνεται όλοι να είναι τρελοί. Δηλαδή, όλοι να μιλούν αρνητικά για να παίξει. Και επίσης να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δίκαιος ο Μπόγδανος, γιατί είπε ότι αγωνιστικά και από τον πάγκο θα μας λείψει. Ειδικά αλλά... στο στόχο ήταν top. Και αυτό κατάκτησή του είναι του παπά που έκανε μια παραλία ολόκληρη. Να πανηγυρίζει με τη φυγή του. Καλά, σήμερα διαπραγματεύεται τι θα κάνει του χρόνου. Ξέρεις πόσα κανάλια να το θέλουν τον παπά. Εννοείται. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Άρε, παπά, παπά. Παπά, φυλάκια. Επίσης, σύνθημα που θα μείνει από το Survivor. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει το Παναθηναϊκό. Αυτό το αγαπημένο. Ναι. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα σύνθημα του Παναθηναϊκού για τον Νίκο Παπά, τον Μπασκετμπολίστα. Σωστά. Οπότε, επειδή ο Μπάρτζης είναι Παναθηναϊκός, το κοπιάρισε και κόλλαγε με τον παπά τον Αλέξη. Ωραία, μια χαρά. Μάλιστα. Έλενα. Αυτό το καλό κλίμα θα παραμείνει σύμφωνα με τις πληροφορίες σου ή κάτι θα ταράξει την καθημερινότητά τους? Γιατί από ό,τι καταλάβαμε και από το Λιανό, δεν θα συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα. Θα πάμε στο ορθόδοξο, το κανονικό, το survival. Περίμενε με το ορθόδοξο τώρα. Ναι. Εχθές Κυριακή, λοιπόν, μου στείλανε ένα μήνυμα εκεί γύρω στη μία, όπου μου λένε, ξαφνικά τώρα αυτό, έτσι, θα υπάρξει αποχώρηση τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εμείς είχαμε πει εδώ ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση, όπως δεν υπάρχει κάθε χρόνο. Δηλαδή, κάθε φορά που γίνεται το Survivor, τη Μεγάλη Εβδομάδα, διεκδικούν το αρνί, το τραπέζι, το πασχαλιάτικο. Σωστά. Όταν παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, λέω, ρε παιδιά, για ποιο λόγο? Μου λέει, δεν καταλαβαίνεις. Λέω, όχι. Από τότε λοιπόν που έφυγε ο παπάς, όλα είναι καλά και όλα είναι ωραία. Θα υπάρξουν έτσι μικροεντάσεις, αλλά πολύ μικροεντάσεις, και ειδικά με την έπαρση του Τριαντάφυλλου. Το βασικό είναι ότι θα υπάρξει αποχώρηση, γιατί δεν υπάρχει λύση. Δεν κατάλαβα. Τι είπες, θα υπάρξει? Θα υπάρξει αποχώρηση, δεν υπάρχει φασαρία. Με το που έφυγε ο παπάς, όλοι είναι χαρούμενοι στην παραλία και δεν βγαίνουν επεισόδια. Άρα παιδιά, Έλενα... εκεί ωφελείς είναι η αποχώρηση. Όχι. Επειδή είναι υποτονικό το παιχνίδι. Το Πάσχα δεν έκαναν αποχώρηση. Επειδή όμως το κλίμα τώρα δεν φέρνει επεισόδια που να έχουν ενδιαφέρον. Είναι αγαπιούνται, αγκαλιάζονται και φιλούνται το επεισόδιο. Θα βάλουν μια αποχώρηση για να υπάρξει ενδιαφέρον. Άρα πότε θα γίνει αποχώρηση, Τετάρτη? Κανονικά, σαν να μην υπάρχει αύριο. Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη δεν είμαστε, δεν έχουμε εκπομπή. Να κάνουμε ένα link να το σχολιάσουμε. Σωστά, live. Μεγάλη Πέμπτη. Live στο Instagram. Έλα, ναι. Παιδιά, άνετα ερχόμαστε. Ειδικά πολύ φοβάμαι ποιο θα φύγει. Φοβάμαι. Τι μας λες? Ποιος φοβάσαι? Έτσι, επειδή και εμένα μου έρχονται κάποια μηνύματα, αλλά η ψηφοφορία είναι τρίτη, οπότε αυτά είναι όλα σενάρια
Πιστεύω ότι σίγουρα είναι ο τριαντάφυλλος προτινόμενος. Και εγώ αυτό πιστεύω, ρε παιδιά, και πιστεύω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς τελειώνει. Κρίμα. Ναι. Από τον Survivor. Ωραία, όχι ότι θα πάθει και κανένα κακό, υπεραπογειωμένος θα γυρίσει. Καλά, εννοείται. Έτσι. Ο Κακομοίρης όμως στεναχωρήθηκε χθες ναι, πολύ. Θα σου το πω αυτό που θα δούμε. Για κανένα μισάρο τέταρτο. Θα σου το πω αυτό που θα το πούμε όπως το είπε ο Πουλόπουλος το πρωί στη σύσκεψη. Μεράκος, τραγούδα και το πρωί. Για να δούμε λοιπόν τα δάκρυα που κράτησαν μόνο μισή ώρα τριαντάφυλλο για, για τη φυγή του παπά. These scars long have yearned for your tender caress. To bind our fortune, rend my heart open, then your love profess. Δεν πίστευα ποτέ, μα ποτέ, ότι εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα φοράω αυτή την μπαντάνα από τους διάσημους τότε που μπήκαμε εδώ μέσα. Και είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών που έχει μείνει. Είμαστε παιδιά χαρούμενα. Καλή καρδιά, εγώ ξέρω τον Άξο να αγαπάω. Ο κάθε ένας εδώ πέρα. Τον αγαπάω, μου λείπει, ξύμιζα το πρωί και μου έλειπε πολύ. Δεν ξέρω για σας αγγελμένα περιβολικά. Ναι, είναι μια πολύ έντονη προσωπικότητα που η απουσία του είναι πολύ αισθητή. Καταλαβαίνω. Τον αγαπάω, ρε φίλε, τον αγαπάω, δεν ξέρω, τον αγαπάω. Μα έλεγε ιστορίες. Είχαμε να πάρουμε πράγματα από εκείνον. Ό,τι και να έλεγε ήταν σωστό. Απλά ήταν καυστικό σε ό,τι έλεγε. Ναι. Δηλαδή κάτι που εσύ μπορεί να το. Να το στρογγυλέψει έτσι και να το πει ωραία. Ο Άλεξ ήταν καυστικός. Εγώ νομίζω ήταν ο αυτός καθαρά. Ναι, δεν προσποιήθηκε ποτέ, ήταν αυτό που ήθελε. Πάει και ο Άλεξ. Γεια σου, φίλε Άλεξ. Να πω ότι δεν λυπήθηκα, λυπήθηκα. Να πω ότι δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα σίγουρα σε καμία περίπτωση, το είχα πει κιόλας. Εμένα με ενοχλεί, παιδί μου, όταν φεύγει κάποιος και δεν είναι εδώ προς να απαντήσει. Που λένε πράγματα. Λες διάφορα, δηλαδή σεβάσου λίγο, παιδί μου, την αποχώρηση και σεβάσου ότι τέσσερις μήνες, τέσσερις μήνες είναι εδώ. Οι πανηγυρισμοί των παιδιών που έφυγε ο Άλεξ για μένα είναι ντροπή. Παρόλες τις διαφορές, δεν μπορείς, Κώστα, να έχεις την ντουντούκα την ώρα που αποχωρεί ο Άλεξ με τη δάδα και να το κάνεις αυτό, ενώ χειροκροτούμε όλοι και χειροκροτούμε την κόκκινη τον Άλεξ για την προσφορά του και να κάνεις εσύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή θες να φύγει ο Κώστας και να πεταχτείς εσύ, εγώ, οι τρεις μας και να κάνουμε τέτοια δεκτή. Όχι βέβαια, δεν είναι. Ή να κάνουμε την ντουντούκα. Ο Αλέξης Παπάς. Αυτό έδειξε μία τρελή ασέβεια, γιατί ό,τι και να είναι, είναι ένα παιχνίδι. Αποχώρησε ένας άνθρωπος, πάει στο καλό, πάει στο σπίτι του. Περασμένα, ξεχασμένα, δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Δεν θα το έκανα ποτέ, όπως και δεν το κάνει και στο παρελθόν, όταν αποχώρησε η Άννα Μαρία. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Μάλιστα. Η παρέα του είναι ενοχλημένη. Η παρέα του είδαμε είναι σχηματισμένη από αυτούς. Ναι, αλλά μετά τους πέρασε. Μίλαγαν κανονικά ξανά όλοι μαζί. Ναι, η πληγή είναι βαθιά για τον τριαντάφυλλο που κράτησε κανένα μισάωρο γιατί μετά πήρε. Είδες όμως, ρε Γρηγόρη, τι είπε. Ε? Είδες όμως τι είπαν τα παιδιά. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Είπε δηλαδή η Μαριλένα και ο Σάκης ότι έλεγε πάντα την αλήθεια ο Αλέξης Παπάς. Ότι και δεν στρογγύλευε τα πράγματα. Αυτή τη διάσταση, γιατί τη δίνουν τώρα που έχει φύγει. Δηλαδή, γιατί μας δίνουν να εννοηθεί ότι εμείς έχουμε καταλάβει κάτι άλλο από αυτά που βλέπαμε. Γιατί κανείς δεν έχει σκεφτεί ότι ο Αλέξης Παπάς έλεγε την αλήθεια στο παιχνίδι. Γιάννη, εννοούν ότι έλεγε την αλήθεια σύμφωνα με την αλήθεια που φανταζόταν ο ίδιος. Γιατί δεν ο καθένας έχει την αλήθεια ότι τώρα. Ότι η δική του η αλήθεια είναι το σωστό. Παιδιά. Έλεγε σαφώς και έλεγε αυτά που σκεφτόταν. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά που σκεφτόταν ήταν στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθούσε. Και της δικής του οπτικής. Εδώ αυτό δεν λέγαμε τόση ώρα που λέγανε ότι έχει μαριονέτες και το λέγανε οι ίδιοι παίκτες. Του σκηνοθετεί τα πάντα και του χρησιμοποιεί του υπόλοιπου και κόβεται μια μαριονέτα κόμμα. Δεν διαφοροποιεί αυτό από αυτό που είπες πριν. Βέβαια. Έχει λοιπόν τη δική του αλήθεια και για να υποστηρίξει την αλήθεια του χρησιμοποιεί και του παίκτες που είναι δίπλα του. Το να σου λέω εγώ την αλήθεια μου και να σου κάνω πλήση εγκεφάλου όπως έκανε ο παπάς στους υπόλοιπους παίκτες για να κάνει την κλίκα του. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει μαριονέτες και βέβαια έχει μαριονέτες. Αυτός είναι ο τρόπος του. Πιστεύουν την αλήθεια του και οι υπόλοιποι. Έτσι είναι, Γιάννη. Και παρασύρεσαι και μπαίνεις στο τρυπάκι, αλλά. Ακριβώς. Αλλά η απόδειξη είναι ότι η παραλία έκανε restart και το είδες με τους κόκκινους στον αγώνα. Οι κόκκινοι στον αγώνα πετάγανε και μπήκανε χθες
στο παιχνίδι. Ένα περίεργο πράγμα. Κατερίνα, με κοιτάς μέσα στα μάτια και τρελαίνομαι. Σου έχω, ξέρεις πολύ καλά τι σκέφτομαι. Το κατάλαβες. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Είναι νύχια αυτά που έχεις σήμερα. Σήμερα θα γίνουν κόκκινα. Πάει καλά. Λοιπόν, πάμε στις μαριονέτες που είπατε πριν. Πριν πάμε στο αγώνισμα, ο Αλέξης Παπάς, ο Τριαντάφυλλος, βάφτισε ένα κομμάτι, ένα φύλλο δέντρου. Εντάξει, ένα φοινικό. Αλέξη Παπά. Όχι μόνο το βάφτισε, αλλά κανονικά συνομιλούσε μαζί του. Το σύστηνε στους υπόλοιπους που πάθαν σοκ, βέβαια. Ο Τριαντάφυλλος νιώθει Tom Hanks στην περιοχή Αγίους Δομήνικου. Μέχρι να σου πω ότι το έβαλε να κοιμηθεί και δίπλα του. Έτσι, δίπλα του το έβαλε. Δίπλα του και κοιμόταν. Λαγιάσανε μαζί, ναι. Ωραία, ναι. Για να δούμε τι είπε στο φοινικόφυλλο ο Τριαντάφυλλος. Will it make it easier on you now? Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Καλό στο αγοράκι μου, καλό. Πού είσαι, μωρέ, Πάλα δυνάτησες κι άλλο, ρε, δεν τρως. Τώρα που βγεις έξω δεν έφαγες τίποτα. Για σε εδώ το μαλάκι σου. Πω, το χρώμα δεν είναι... Ίσως πρέπει να κάνουμε μόδα αυτό το χρώμα. Να το πούμε σε όλα τα κομμωτήρια για να γίνει χαμός. Από χρώμα πάμε καλά. Έτσι είναι το μαλάκι σου, Άλεξ μου. Βρήκα τρόπο να σου μιλάω, ρε. Και που έφυγες τώρα, τι πάθαμε. Για πώς έφυγες να... Ποια θέλετε, Αλέξη, το καρύδε. Ποια θέλετε, το αγόρι μου. Είναι ο Άλεξ. Τον Άλεξ. Τι έπαθε, ρε, παραμιλάει. Δεν τον γνωρίσατε, ρε. Ναι, τώρα που... Εσύ νομίζεις ότι ξέφυγες από τον Άλεξ. Ξέφυγες ή όχι. Δεν βλέπεις τη χαμόγελο. Ωραία, να τους Άλεξ. Κοίτα το μαλάκι, το έχει μεγαλώσει λίγο παραπάνω. Ο Άλεξ είναι αυτό. Ο Άλεξ εδώ, το Άλεξ, θέλω να πούμε. Το μήνυμα το πήρες, Αλέξη μου. Βασικά από ό,τι φαίνεται το μήνυμα το έχεις πάρει και θα το παραδώσεις εσύ στην Αθήνα. Ποιο μήνυμα, ρε. Πάλι δηλαδή ξεκινάς. Θα βρεθούμε στον τάγκο την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη. Κλάδος μου χέρι. Το σκέφτεσαι. Στα αγωνίσματα πρέπει να τον φέρει. Εάν χάσουμε την ατομική ασυλία, εγώ δεν παίζω ατομική ασυλία. Το έχω πει ο Αλέξη. Κρατάω τον λόγο μου, δεν κάνω πολλό του μπεσαν κάτι άλλου. Και αυτό που θέλω να σου υποσχεθώ είναι ότι τον Τριαντάφυλλο, αν και έχει πει κακά πράγματα για μένα και ότι θα είμαι αντίπαλό του, θα τον προσέχω. Θες να βγει στον τάγκο μαζί του. Τι. Σαν τρελός, δεν πρόλαβες. Το μόνο που είχε απομείνει στην παραλία από τον Αλέξη είναι η ταμπέλα η οποία είχε φτιάξει, η οποία έλεγε «It's not over until I win». Δεν τελειώνει μέχρι να κερδίσω. Τελικά, Αλέξη, φυλάκια ρουφιθά. Καλά. Είσαι ρε σκύλε. Άραξε. Όλα καλά. Εκεί που καθόμαστε έρχεται ο Τριαντάφυλλος, κρατάει ένα κλαδί από έναν φοίνικα, έτσι μαραμένο κιόλας, και με ένα ξυλοποδαράκι. Το χρώμα, το χρώμα έτσι των το μαλλιών, με τι μοιάζει. Μαλλιών. Ναι, έτσι μαλάκι αυτά, το έτσι χρώμα. Τα βλέπεις για μαλάκι αυτά. Το δηλαδή. Χρώμα ρε φίλε, τι είναι αυτό το χρώμα. Θες να μου πεις ότι έχει μετασαρκωθεί ο Άλεξ. Έλα ρε. Όπα Παναγία μου. Ναι. Όπα Παναγία μου, τι μου τον έφερες πάλι ρε φίλε. Ο Άλεξ είναι. Τον βλέπω να του μιλάει, να φεύγει μαζί αγκαζέ. Λέω, δεν τον βλέπω πολύ καλά, λέω, τον Τριαντάφυλλο. Πραγματικά, τα έχει χάσει που έφυγε ο φίλος του, ο κολλητός, ο Νίνο, ο πρώην μας. Είχε ζαλίσει με αυτόν τον Άλεξ. Πάμε να κάνουμε αντάβιες. Περίμενε, μην του χαλάσει το μαλλί, αυτό το περουκέ. Κάτσε το παραγαλίτσα. Πάμε αγόρι μας αυτό το μαλλί. Πού είσαι, Αλεξούλη, μου είχες πάει πορτουλά. Θα μαζί μου αύριο λίγο στο... Α, ξέρεις τι, Άλεξ. Θα έρθει μαζί μας. Γουστάρτε. Γουστάρτε. Θα τον παίρνουμε σίγουρα μαζί μας. Τριαντάφυλλε, τι είναι αυτό που κρατάς, τα μανούβουρτσα. Ο παπάς είναι εδώ, ορίστε και το μαλάκι του, είναι εδώ πέρα, ήρθε μας επισκέφτηκε. Ποιον έψαχνε, λες. Ποιον έψαχνε. Το Τζέιμς. Το James. Το μαλλί το πέτυχες πάντως. Μιλήσανε. Να το πω. Μιλήσανε το και είπαν ότι έχουν μια άτυπη ρεβάνς, ότι πρέπει να... Όταν υποσχέθηκε ο James ότι άμα χάσουν ασυλία αύριο, όταν ρίξει το τέμα ασυλίας και θα ξαναμπούν στον τάκο για να γίνει αυτή η μάχη που όλοι περιμέναμε. Ο James με τον εικονικό παπά. Έδωσε το χέρι, Ωραία, με το αυτό. Το φαίνει το λαιμό πολύ. Κατάλα, είναι καλά. Θα το στείλω για μια εξέταση. Γεια σου, παπά. Φιλάκια ρουφιχτά. Γεια σου, παπά! Παπά! Φιλάκια ρουφιχτά! Γεια σου. Θέμη, ήμουν σίγουρη ότι αυτό είναι από σένα. Με πολύ αγάπη. Από ποιον είναι?
Ο Χρήστος και ο Χρήστος τον παπά. Γιατί θέλουμε να τον φέρουμε αφού δεν τον θέλει κανένα. Μόνο εγώ θέλω να τον φέρω, Κατερίνα. Δηλαδή, συνταξία θα φύγει, σκηνοθεσία θα φύγει. Εγώ θα πει μόνο στο κάθεσαι. Παιδιά, θα μείνει μια κάμερα μα απείρε, παιδιά. Γιατί να μην. Έχει δικαίωμα να μιλήσει. Ο μονόλογος του Αλέξη. Λοιπόν, κάτσε μου, σου λέει μήνυμα. Παρόλα αυτά, ούτε για γυναίκα δεν πρέπει να έχει κάνει. Σύμφωνα με τον Τριαντάφυλλο. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, κάνει και κουβέντες κανονικά. Εντάξει, τώρα το κάναμε. Φαντάζεσαι. Εγώ δεν τρελάθηκα με αυτό. Ούτε εγώ, ούτε αλήθεια. Γέλασα πολύ. Ναι, δηλαδή, έλα τώρα. Κανιβαλισμός δεν είναι αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Αυτό θα το έβλεπα σε ένα άλλο reality. Δεν είναι αυτό το survival. Ναι, θα το έβλεπε στο Big Brother. Είναι μονόπρακτο. Συμφωνώ. Είναι ένα μονόπρακτο του Τριαντάφυλλου. Δεν ξέρω αν καν τον σκέφτηκε μόνος του ή αν του είπε κάποιος από την παραγωγή ρε μάγκα, έλα να το παίξουμε λίγο έτσι. Και εννοείται και το έκανε και πολύ καλά ο Τριαντάφυλλος. Αλλά εμένα αυτό δεν με έκανε να γελάσω ούτε για πλάκα. Και αυτό που έκανε να ξέρεις ότι επιβεβαιώνει αυτά που έχουν πει πάρα πολλοί παλιοί του συμπαίκτες. Ότι κάνει τα πάντα για την κάμερα. Δεν μπορούσε να βρει τίποτε άλλο και τώρα έκατσε και έκανε αυτή να την δουλειά μου αυτά λίγο. Για τον παπά. Παίρνει την παραγωγή. Βέβαια. Και του λέει να σου πω, πες πως αυτό είναι ο παπάς. Αυτό θα μου πει εδώ παίκτες. Δεν είναι ότι το σκέφτηκε από το μυαλό του. Καλά. Πήρε ξαφνικά ένα φοινικόφυλλο και άρχισε να το μιλάει. Είναι όλα λίγο καθοδηγούμενα. Είμαι και τριγκαδόρο. Ακόμα και τα δάκρυα του Τριαντάφυλλου μου φάνηκε ότι πιέστηκε πολύ έτσι για να δακρύσει. Δηλαδή να βγει ένα δάκρυ έτσι να φανεί. Η αλήθεια είναι σαν να είσαι σε φάση τρελή τη σκυλιότητα να το κλάσει. Έτσι, έχω άδικο. Έτσι και να τη γούρλωσε τα μάτια ο Φουκαράς. Διαλύθηκε μέχρι. Αλλά δεν έχει σημασία. Άμα είχε ξεπεράσει. Και το Twitter πήρε φωτιά γιατί το συνέκρινα με τον Tom Hanks. Ναι, ναι, και την μπάλα που είχε, τη θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε λοιπόν εδώ τη σύγκριση. Ναι, παμένει με το αίμα. Βέβαια. Σωστά. Αλίμονο. Ναι, καλά, δεν έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές να ξέρεις. Μόνο που ο Tom Hanks πραγματικά λίγο τη ζούγε. Δεν είναι απαγό. Ναι. Είχε λόγο. Και είναι η δεύτερη φορά γιατί είχε μιλήσει ήδη σε ένα κούτσουρο, το θυμάσαι που μιλούσε σε ένα κούτσουρο και έλεγε. Εκείνο ήταν φευγαλαίο, εδώ αναπτύχθηκε σχέση. Αυτό είναι που φοβάμαι. Το φίλο του Φίνικα. Νομίζω ότι ο Tom Hanks πήρε και Όσκαρ πρώτα ανδρικού, ε. Σωστά. Πολύ σωστά. Ο Τριαντάφυλλος δεν πρέπει να πάρει κάτι. Μπράβο και στον Άντωνι Χόπκινγκ που πήρε στα 84 χθε. Συγχαρητήρια για το The Father. Μπράβο το είδα. Ο πιο μεγάλο ηλικία ηθοποιό που πήρε Όσκαρ. Δεύτερο Όσκαρ μετά τη σιωπή των Αμνών 30 χρόνια. Και τα δύο του άξιζαν. Λοιπόν, και εδώ ο Τριαντάφυλλος προσπαθεί να πάρει το δικό του Όσκαρ, το Όσκαρ των τηλεθεατών στην Ελλάδα. Ο Όσκαρ της Κουταμάρας. Μπορεί να άρεσε σε πολλούς, εγώ προσωπικά το βρήκα. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδιά, ο παπάς του έφερε γκαντεμιά. Γιατί με το που έφυγε ο παπάς, κέρδισε. Όργωσε, όχι κέρδισε. Αλήθεια είναι αυτό. 2 στις 3. Ήταν λίγο γκαντεμιά. Και κέρδισε και τον Νίκο και τον Κώστα, αλλά. Από εκεί και μετά όμως συνέβησαν διάφορα πράγματα. Όπως ότι η Ελένη παρεξηγήθηκε με την έπαρσή του και ο Κόρο που τα έχει και φυλαγμένα και έχουν πολλή ιστορία. Και ο Παναπνέα ο Τριαντάφυλλος παρεξηγήθηκε. Ακριβώς. Και βέβαια τώρα εδώ μιλάμε για σπασίματα ρεκόρ γιατί ο Τριαντάφυλλος είναι ασταμάτητος. Ωραία. Για να το δούμε. Λοιπόν, για δική σου ενημέρωση, το έμαθα και εγώ από το Twitter, δεν το ήξερα. Τι. Έχει περάσει τον Τάνο σε παραμονές. Αλήθεια. Στο Survivor. Oh! Ναι! Πλέον είσαι ισόβαθμος με Ελισάβετ. Ναι. Και Ροδάνθη. Αλήθεια λες. Yeah, αυτό είναι το ρεκόρ. Είναι το ρεκόρ, είναι οι 8 παραμονές. Η Ελισά. Άρα το 9 τι γίνεται. Ο Ντάνος είχε 6, στο 9 είσαι πρωταθλητής. Άρα σπάσε το ρεκόρ. Φάνη Τριαντάφυλλος, μπαίνει σωστά η μπάλα του, θα καταλήξει το καλάθι. Φεύγει μπάλα από τη ράμπα του Νίκου. Γυρίζουν και οι δύο παίκτες ταυτόχρονα. Στεφάνη από τον Νίκο, μπαίνει σωστά η μπάλα του Τριαντάφυλλου. 5-2 το σκορ. Καλή παλιά του Τριαντάφυλλου καταλήγει στο καλάθι. Κοντά ο Τριαντάφυλλος, ο πόντο, δεύτερη μπάλα. 9-5 το σκορ, μία ανάσα πριν την νίκη κόκκινη. Τριαντάφυλλε, να ξεκινήσω από σένα που το πιστόλι σου σήμερα δεν έκανε λάθη. Γιώργο, είμαι πολύ συγκινημένο σήμερα, πραγματικά. Είχα στο μυαλό μου τα λόγια της γυναίκας μου. Στην πρόσφατη επικοινωνία που κερδίσαμε, μου είπε. Χαχαχα. Το θυμάμαι. Αλλά μου είπε μετά, χαλάρωσε και απόλαυσέ το. Ηλία. Είναι ακριβώς αυτό που του είχα πει του Τριαντάφυλλου. Τον κοιτάω μια μέρα πάνω στις μανούρες μας και του λέω, Ντάφη, θυμίσου πώς ήμασταν τις πρώτες μέρες που είχα έρθει. Και του λέω, θα δεις ότι θα ξαναγίνουμε έτσι. Και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Και θέλω να πω ότι επειδή είδα ένα όνειρο το βράδυ, αυτή τη νίκη θέλω να την αφιερώσω πρώτον. Επειδή είναι και οι Άγιες Μέρες τώρα, σε όλη την Ελλάδα, γιατί είδα κάτι με τον κορονοϊό και σκέφτομαι συνέχεια. Στέλνουμε όλη μας τη θετική σκέψη. James, να έρθω και σε σένα. Πόνεσε πολύ τα σήμερα, Γιώργο.
Νομίζω μεγάλο ρόλο έπαιξε η πολύ καλή εμφάνιση του Τριαντάφυλλου, ο οποίος έφερε δύο νίκες και η μία ήταν απέναντι στον Νίκο, ο οποίος θεωρώ είναι ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα. Ενώ μπαίνουμε στα πρόχειρα καταλήματα και πάνε οι φίλοι του κόρου, ο Γιώργος, ο Ηλίας, η Καρολίνα, η Νικολέτα, όλα τα παιδιά αυτά, να κάνουμε πλάκα, όπως είμαστε έτσι, είμαστε η κόκκινη ομάδα, ξέρεις, λίγο αυτά, να γελάσουμε. Αρχίζει κοκκινίζει, αρχίζει, ανεβάζει παλμούς, κάνει έτσι, τραγουδά. Κάτι είπε εκεί πέρα, κάτι... Για τον Γιώργο, γιατί να μιλάει μαζί μου, γιατί να. Μα είμαστε στην ομάδα, είμαστε δύο ομάδα. Φάγαμε μαζί, έξι άτομα φάγαμε. Έφερα δύο πόντους σημαντικούς. Η ψυχολογία ήταν στα ύψη και τα απολαύσαμε. Στο είπα ότι δεν πρόκειται πλέον να ξαχάσει η Καρολίνα, πως είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή στου 20, στα 20 παιχνίδια, πάρει ένα παιχνίδι πλέον. Το ξέρω. Γιατί η Καρολίνα έχεις. Πλέον είναι η Λάρα και είναι η Λάρα. Σου είπα, Τριαντάφυλλε, σου είπα. Δίκιο έχεις. Άκουσε με λίγο. Έχεις δίκιο. Και εσύ που είσαι ένας αδύναμος παίκτης σαν εμένα, αξίζουμε μία στο τόσο να κερδίσουμε. Μπράβο, ρε Λένη! Ναι, ρε Λένη! Αλλά περίμενε. Και αδύναμη κερδίσουμε. Περίμενε. Ποιος αδύναμος θα με το φάει που έχω φάει, τώρα έχω δυναμώσει δύο στις δύο νίκες. Μετά στα 20 παιχνίδια που θα κάνεις, η Καρολίνα θα πάρει το ένα. Ο Τριαντάφυλλος σήμερα έχει τρομερή έπαρση αφού κατάφερε να φέρει δύο πόντους για την ομάδα του και αφού έχει έπαρση και είναι καλά, αποφάσισε να βγάλει τα πιστόλια του και να πυροβολήσει εμένα για άλλη μια φορά. Ήρθα στην καλύβα, άρχισε πάλι να με συγκρίνει με την Καρολίνα. Εμένα, πελατάκι ο Τριαντάφυλλος δεν πρόκειται να με κάνει. Έτυχε να με κερδίσει σήμερα εμένα και τον Νίκο τον Μπάρτσι. Έτυχε, δεν θα ξανατύχει. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Διακρίνω. Μια διάχυτη καψούρα για τον παπά. Εδώ λοιπόν πέφτει και μια ξόφαλτση ο Κακούργος, ο Τριαντάφυλλος και το Λιανό. Πάντως ο Τριαντάφυλλος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που έφυγε ο Αλέξης. Δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει. Σκασμένος είναι ο άνθρωπος. Ήταν σε άφλια κατάσταση. Το ξέχασε μέσα σε 10 λεπτά. Ναι, παιδί μου, και κάνει αυτό το ωραίο σημειότυπο ο Γιώργος, γιατί όλοι οι άντρες, όσο χρονών και να είμαστε, είμαστε παιδιά. Και υπήρχαν άνθρωποι που τον έκραζαν επειδή έκανε αυτό. Σιγά. Ότι επειδή συμμετείχε στου πανηγυρισμού του Τριαντάφυλλου. Ρε παιδιά, ναι, 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 ναι. Αυτό μου λέει και ο Θέμης ότι σχολιάστηκε πολύ στο Twitter. Εντάξει, παιδιά. Έλεγα. Πολύ καλά, έκανε παιχνίδι. Μην τρελαίνεστε. Αυτό είναι και εμένα τώρα μου στέλνουν κάποια ξεφτύλε στο Twitter. Σε ποιο πράγμα. Θε τον παπά, τον γουστάρι, πε το. Δηλαδή, όλα τα παιδιά. Πε μα την αλήθεια. Αν είναι δυνατόν, σχολιάζουμε ένα παιχνίδι και μια συμπεριφορά που δεν μα άρεσε καθόλου. Δεν τον θέλω επειδή. Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του μες στο παιχνίδι. Πού είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι λίγο πιο χαλαρά, μεγάλη εβδομάδα, λίγες μέρες. Ναι, παιδιά, χαλαρώσουμε. Πλάκα κάνουμε και ο Γιώργος. Οποιοδήποτε άλλος να παραγγείλει με αυτόν τον τρόπο θα το έκανε. Δηλαδή, προς Θεού. Και επίσης ακριβώς προς τιμήν του, γιατί εδώ ακριβώς φαίνεται πόσο καλός παρουσιαστής είναι. Διώξτε την κυρία. Γιατί είναι μέσα στο παιχνίδι. Γιατί παιδί μου, όλα αυτά για τον Αλέξη Παπά, τώρα αλήθεια μου το λες. Ποιο να διώξουμε. Εμένα. Γιατί δεν θέλω να είσαι παπά. Καλά, Χριστέ και Παναγία, παιδιά. Εγώ τώρα είναι διάφορο. Από κάποιον όροφο. Πάντω θυμηθείτε τώρα που φεύγει ο παπά, θα δείτε κάποιου να έχουν έπαρση. Θυμηθείτε αυτό που σα λέω. Για δείτε τι απαντάμε σε αυτά που έρχονται, παρακαλώ. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Ξέρεις τι πληρώνεις εσύ και ακούς και διαβάζεις αυτά. Τι? Την καψούρα του κοντρόλ για τον παπά. Ωραία, αυτό είναι. Παιδιά, και εγώ έχω εκφράσει την, άποψή μου για τον παπά. Από εκεί πέρα... Σας λέω λίγο γιατί βλέπω ότι και στα social. Καλά, εγώ κοιμάμαι μια χαρά τα βράδια, δεν με ταράζει αυτό. Ότι τρελαίνεστε πάρα πολύ. Πιο καλά, ρε παιδιά. Ναι, ρε παιδιά. Ηρεμήστε λίγο. Δεν σχολιάζουμε συμπεριφορές που δεν μας αρέσουν καθόλου. Και όλοι αυτοί που γυρίζουν εδώ τα έχουν παντελονιάσει. Καλά, εννοείται. Έτσι, μπράβο. Και θα έρθουν εδώ και μετά θα βρίσκονται όλοι μαζί, θα πίνουν μπύρες. Και εμείς θα είμαστε τσακωμένοι προς Θα πάρουν συμβόλαια, θα κάνουν καινούργιες δουλειές και θα περάσουν πολύ καλά. Καλά, θα δείτε λίγο γιατί όλοι οι πρώην του Survivor τσακώθηκαν. Γιατί έχουμε συνάντηση. Σε πολύ πολύ λίγο θα το δεις. Μυστικός δείπνος. Θα δεις, θα τα έχουμε εμείς αποκλειστικά. Γεια σου, παπ. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον τραυματισμό του Νίκου, που από ό,τι είπε και ο Γιώργος τελικά στη ραδιοφωνική του εκπομπή, είναι σοβαρός, αλλά δεν θα του στοιχεί στην παραμονή στο παιχνίδι. Ναι, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό. Δηλαδή, το παιδί έχει φτάσει μετά από 4 μήνες και έχει τρομερή ενέργεια και τρομερό πάθος και μια κακή στιγμή το χτύπησε το γόνατό του. Εδώ, στο τελεπερί.
πιάστηκε ο αστράγαλος και ψιλογύρισε το γόνατο. Πήγε στο γιατρό, πρίστηκε το γόνατό του, γύρισε στην παραλία και ο ίδιος είναι αγχωμένος γι' αυτό. Γιατί σου λέει, μετά από 4 μήνες να φύγω έτσι άδικα από το παιχνίδι. Κατάλαβα το παπά. Έχει και δίκιο. Για να το δούμε παρακαλώ τι είπε. Πολλά, θα έρθει το πόντο, ε. Τι είπα. Να περιμένω τις εξετάσεις. Κάτσε στον αστράγαλο. Άχι, στο γόνατο. Άρα δεν ήταν κάτω, που λες. Ρε μου το κλείδωσε το πόδι. Θέλω να αφήσεις αυτό να δώσεις πόδι. Ευχαριστώ, θα πάρω μόνο. Ευχαριστικά. Έλα, πάρω. Έλειας. Σου κλείδωσε το πόδι και έχουμε σπέζα μέσα. Ρε φίλε, έχει πριστεί το γόνατο και με ενοχλεί αρκετά. Όπως κατεβαίναμε με το zipline, μου κλειδώνει το αστράγαλο εδώ πέρα. Και στην ουσία δεν είχε τερματίσει και μου το πήρε όλο μαζί. Δηλαδή έμεινε ο αστράγαλος εδώ και άκουσα κλάτς, γι' αυτό σταμάτησα. Ξεκίνησαν τα παιδιά μέσω μιας τροπικής βροχής. Ξεκίνησε απροειδοποίητα, όπως πάντα σε αυτά τα μέρη. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα, δεν ήξερα άμα το έχω αγούσει από τον αστράγαλο ή από το γόνατο. Ήμουνα ζεστός. Σηκώνομαι, μετά λέω, okay, πάμε, θα το βγάλω το ραν. Και όταν πήγα στο γιατρό και έβαλα πάγο και κρύωσε λίγο το πόδι, ξεκίνησε με πόνα για αρκετά. Δεν παίζεις δηλαδή, α. Τον αυτό σε νοιάζει, καλά. Να είναι ρεθισμένο. Θα γίνει καλά, φίλος. Βλέπεις πόσο χρησμένο είμαι. Το μόνο που με απασχολεί είναι ότι έχω περάσει εδώ 4 μήνες με ζόρια, πείνα, τα πάντα. Και νομίζω ότι θα είναι άδικο να φύγω από το παιχνίδι για ένα τραυματισμό. Και όταν είμαι... Θα βάλω λίγο και την πίση. Και δεν γίνει να παίζει με τα γόνατα, είναι... Το χειρότερο σημείο είναι. Αλφάκι μου, πας καλά. Υγεία. Είναι το μοναδικό που δεν μπορεί να ρισκάζει. Υγεία. Ξάπλα, ρε. Και έβγαλε τον αναγιασμό του Ντάφη και μου βάλε στο πόδι. Και εγώ εύχομαι, προσεύχομαι να γίνω καλά, να μπορώ να ξαναπαίξω. Γεια σου, παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Γεια σου, παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Για να μην τα ακούω εγώ, Θέμης Μάλης και Αϊβαλιώτης Χρήστος. Βρίσκεται και Twitter και Instagram. Εντάξει. Αυτοί το βάζουνε. Έτσι, γιατί στοχοποιείται αυτό τον άγγελο που έχουμε. Έλατε. Με τα λευκά κιόλας σήμερα. Και μετά σου λένε κιόλας ότι τον γουστάρεις. Αυτό εμένα δεν μονίζει. Θα λένε ότι τον γουστάρω κιόλας. Ελένα, τι γίνεται με τον Νίκο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Νίκος, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι, εντάξει, είδατε ότι είχε πάει στο νοσοκομείο, τον είδαν κτλ. Έκανε κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Θα μείνει για μία εβδομάδα εκτός και μετά θα ξαναμπεί με τα μπούνια στους αγώνες, γιατί δεν μπορεί, έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος. Θα τον δείτε δηλαδή και αυτή την εβδομάδα θα ζορίζεται που δεν μπαίνει μέσα να αγωνιστεί. Ναι, Έλενα μου, αλλά αν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός, ναι, ο γόνατος ειδικά, τρόπος του λέγει, προφανώς. Μα είδαμε και τη Σοφία που το ίδιο αγωνίστρια, ήταν το ίδιο, το αγαπούσε, αλλά τον παιδιά της η Σοφία ήταν αστράγαλο, μην μπερδεύεσαι. Τελείως διαφορετικό αυτό. Εδώ είναι γόνατο. Ναι, βρε παιδιά μου, οκ. Σας λέω όμως την πληροφόρηση. Μπορεί να πάρει ρήξη και να. Έγιναν οι κατάλληλες εξετάσεις, θα επιμείνω. Έγιναν συγκεκριμένες εξετάσεις. Είναι οκ. Okay, θα μείνει εκτός αγώνων για μία εβδομάδα και θα ξεκινήσει να παίζει κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, η Μένια Κούκου λοιπόν τσάκωσε. Α, μαζί με την Έλενα ήτανε. Πολύ ωραία. Ναι, το ξέρω. Όλα μαζί με την Έλενα το κάνανε. Η Μένια μόνη της πήγε. Δεν πήγανε παρέα η Έλενα και η Μένια. Ωραία. Τσάκωσε λοιπόν τους παίκτες του Survivor στο σπίτι του Κονδυλάτου. Στο περιβόητο μυστικό δείπνο που έγινε λίγο νωρίτερα. Και η Ελίζαμπεθ με Κονδυλάτο μια χαρά μαζί. Όχι, η Ελίζαμπεθ με το Κονδυλάτο τα είχαν βρει. Το θέμα και η Ιασημίνα. Αυτό είναι το ζήτημα λοιπόν. Ότι η Ελίζαμπεθ για πρώτη φορά συναντήθηκε από κοντά μετά από το παιχνίδι τα δύο κορίτσια και από ό,τι έμαθα τα βρήκανε και είναι όλα καλά, παιδιά. Πήρε συνέντευξη μία από την άλλη, Έλενα. Έγινε να δεις τώρα, τα βρήκανε μέσα. Μπήκε ενδιάμεσα. Να το δεις, πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Ναι, πάμε. Ευχαριστούμε για όλα τα βρήκατε εδώ, παιδιά. Πώς μας βρήκατε, πραγματικά. Έχετε lunch και μπάνιο. Πού τα ξέρετε εσείς αυτά, πού τα ξέρετε, πραγματικά πού τα ξέρετε. Έχω την Ασημίνα τώρα, καταλαβαίνετε, τα βρήκαμε κάπως, παιδιά, για το καλό της ομάδας. Θα είναι και η Ασημίνα έμαθα, θα συμφιλειωθείτε εσείς οι δύο. Θα είναι η Ασημίνα. Έχω, ναι, τέτοιες πληροφορίες.
Α, πολύ ωραία. Δεν ξέρω, νομίζω ότι προλαβαίνω να φύγω. Τώρα είμαι εδώ, να ξέρετε. Είμαι εδώ στο κοινοστόρι. Μαρία, βγάζουμε ένα ωραίο βίντεο. Είναι και η Ελίζαμπεθ, τώρα μόλις μπήκε. Θα συμφιλειωθείτε. Εγώ θα προσπαθήσω να κλέψω το μαύρισμα της Ελίζαμπεθ σήμερα. Θα καθίσω πολλές ώρες στην παραλία. Γεια σου, παπά! Παπά! Φιλάκια, ρουφιχτά! Εγώ θα πω ότι ο Αλέξης θα λείψει από το παιχνίδι, γιατί έκανε ωραία πράγματα, ίντρικες και τέτοια, και ήταν διασκεδαστικό για τον τηλεθεατή. Από εκεί και πέρα, ο Τζέιμς βρήκε την ησυχία του. Αλλά δεν νομίζω ότι σύντομα θα βρουν κάποιον άλλον που θα θέλουν, θα τους φταίει και θα πρέπει να φύγει. Ο Σάκης τώρα, ο αρχηγός της ομάδας. Ο Σάκης, μάλλον. Ο Σάκης. Ο Ηλίας, ενώ μπορεί να είναι αρχηγός γιατί είναι καλός παίκτης, δεν είναι τόσο δεν έχει τόσο ηγετικές, είναι πιο ήπιος. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μαζευτεί τώρα όλοι εδώ και τρώμε. Περικλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ τα μαγείρεψα όλα. Για την όμορφη φιλοξενία. Η πείνα δεν τελειώνει ποτέ. Survivor. Τα βλέπω πρώτη φορά. Πεινά πάντα, δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό ακριβώς ισχύει. Πάτε για lunch στην Περικλή. Απορώ που το μάθατε. Είμαστε έτοιμοι εδώ να κάνουμε το κίνημα Survivor. Αποκαλύψεις. Εδώ, τον αρχηγό. Να πάμε να τα πούμε, να περάσουμε ωραία. Θα δείτε και Survivor. Δεν ξέρω. Λοιπόν, βλέπουμε Πάνος Καλίδης, Περικλής. Τραβάμε. Ναι, εγώ τραβάω ώρα τώρα. Δεν μπορεί. Ένα. Δεν μπορεί. Ένα. Δεν μπορεί. Πονάω. Δεν μπορεί. Είμαστε καλά, ρε. Είμαστε καλά, δόξα, δεν έχουμε επανέλθει. Εσύ γλυκά. Βάλαμε γλυκά και εγώ και το... Εσύ γλυκά, εφερές. Πω, θα πάθετε τίποτα. Εγώ τουλάχιστον είμαι σε δίαιτα. Αυτά τα πήρα και τα παιδιά δεν θα φάγω. Σε δίαιτα. Μετά όλη αυτή τη κακουχία. Να μπουν, να μην μπουν όλα στο. Ξέρεις, εδώ στην κοιλιά. Είστε φίλοι και εκτός παιχνιδιού με τα παιδιά. Μόνο τα παιδιά. Πέρασα τόσο δύσκολα και τόσο όμορφα που δεν γίνεται να τα αφήσω αυτά να φύγουν από το μυαλό μου και θέλω να συνεχίσω να κάνω παρέα με όλα τα παιδιά. Τα παιδιά τώρα πανηγυρίζουν οι μπλε και ο Τριαντάφυλλος στεναχωριέται. Όλα τα παιδιά είναι δύσκολα μέσα. Να είστε καλά. Η Μαριπόζα πού είναι. Η Μαριπόζα κάπου έχει πάει. Στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο. Είναι αυτό. Ιδέες, έφερα τον Άγιο Δομήνικο στην Ελλάδα. Είπα να είμαι λίγο πιο. Σου πάει πάρα πολύ. Και είμαι με τη μάσκα. Ευχαριστώ. Παπά, παπά. Είδαμε πανηγυρισμούς από την μπλε ομάδα. Νομίζω ότι έφυγε τόσο ένα βάρος από τα αγόρια. Δηλαδή από Τζέιμς και Νίκο τους είδα πάρα πολύ χαρούμενους και χάρηκε η ψυχή με την ψυχή. Κάνανε πάρτι! Ναι, πραγματικά. Λέω, ποια ένωση, εδώ έγινε το μεγάλο πάρτι. Έκαναν μεγάλη χαρά. Εντάξει, ο Τριαντάφυλλος ήταν ο φίλος του, λογικό. Και εγώ, αν ήταν το μόνο μου στήριγμα, μπορεί και εγώ να στεναχωριόμουν έτσι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο κύριος Ζούλιας μας έστειλε μία πιατέλα με χειροποίητες πίτες. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, τι φιλιά είναι αυτά τώρα. Γεια σου, παπά, παπά, φιλάκια ρουφιχτά. Γεια σου, παπά, παπά. Το φταίω εγώ. Αποστασιοποιούμε από τα πάντα. Μια μεγάλη και έντονη παρατήρηση. Γλυκά πήραν απαλού, όχι. Ναι, είναι δίπλα. Στο, στο μαύρο λιθάρι είναι το σπίτι. Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο σπίτι και φάγανε ή πιάνε μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά όμως είδα εγώ και την Ασημίνα με την Ελίζαμπεθ. Σου έχω πληροφορίες. Όπα. Έλα. Έχω λοιπόν. Να σου πω καταρχήν ότι ο Κονδυλάτος κάλεσε την Ασημίνα χωρίς να το γνωρίζει η Ελίζαμπεθ, γιατί δεν θυμόταν ότι υπήρχε αυτή η κόντρα. Τον αγαπώ τον. Κάλεσε λοιπόν πάρα πολύ κόσμο κτλ. Και κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο την Ελίζαμπεθ και τη λέει: Να σου πω κάτι, επειδή δεν έχει μεταφορικό μέσο, μήπως μπορείς να πεταχτείς να πάρεις από τη Γλυφάδα που μένει την Ασημίνα. Και του λέει: Ξεχνάς ότι. Γιατί δεν θυμίσαι μου, που εμείς έχουμε πλακωθεί και τα λοιπά από τη Μύκονο που λένε και τέτοια. Δεν πήγε να την πάρει, αλήθεια είναι. Γιατί εντάξει, λέει μέχρι. Πήγε ο δεν μπορεί που τον είχαμε πει. Ο δεν μπορεί, είναι. Ο Μακρόπουλος. Από μια φορά ο μόνο. Ο Μακρόπουλος ο τραγουδιστής. Πήγε λοιπόν και την πήρε και τους βλέπουμε εκεί μαζί στο αυτοκίνητο. Όντως όμως μέσα στο δείπνο μίλησαν, τα βρήκανε. Ωραία. Δηλαδή και ξέρω κιόλα να σα πω και άλλη μία είδηση. Βεβαίως. Ότι κανόνισαν διακοπές μαζί οι δυο του στη Μύκονο του Αγίου Πνεύματος. Και έχω και εγώ είδηση. Εάν το Αγίου Πνεύματος είναι ανοιχτά, 15 Μαΐου ποτέ δεν ξεκινάει ο τουρισμό. Γίνεται ήδη, λέει, οι πτήσει πάνε και έρχονται. Καταλαβαίνεις τώρα. Ο Πέτρος δεν είναι τώρα ετοιμάζεται. Είναι όλα ήδη τρεις το από τρία μήνα πριν όλη μήνα μπορεί να είναι. Έχω εγώ είδηση. Το Μύκονος Live TV πήρε και δεύτερο συνεργείο, οπότε θα συνυπάρξουν. Να ρωτήσω κάτι κανένα παρασκήνιο να έμαθες από εκεί. Υπήρχε κάποιος που δεν καλέστηκε στο κάλεσμα του Πεκού του Κονδυλάτου. Η Ανθίσα Λαγκούδη. Η οποία δεν την είδαμε καθόλου στα πλάνα. Μπορεί να είναι Θεσσαλονίκη. Ήταν η Σοφία. Α, ήταν. Είχε καλεστεί πάντως. Θα έλα, να πες, μα τι σηκώνεις το χεράκι. Σοφία.
Πες γιατί. Παιδί μου, σε ρωτάω. Πες για την Αθήνα και τη Σοφία. Συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος που επενέβηκα. Η Σοφία δεν μπόρεσε να έρθει γιατί ήταν στα Τρίκαλα και σήμερα έχει ένα δικαστήριο. Αλλά έγινε Skype από όσο έμαθα και μίλησε με όλα ωραία τα παιδιά. Η Σοφία, η Ανθή δεν καλέστηκε. Όχι, η Ανθή δεν καλέστηκε. Δεν ήταν εκεί, δεν την καλέστηκε. Παιδιά, συγγνώμη, μπορεί η Ανθή να ήταν καλεσμένη σε καμιά εκπομπή. Δύο λεπτά, παιδιά, το σπίτι του Κονδυλάτου δεν ήταν. Δικαίωμά του λοιπόν, εφόσον δεν τα έχουν καλά, δεν την κάλεσε. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, κάποια στιγμή που πιάσανε την κουβέντα και μίλησαν, είπαν δηλαδή μεταξύ του ότι okay, μπορεί η Ασημίνα να τα βρήκε με την Ελίζαπεθ, αλλά δεν γίνεται το ίδιο με τον Κονδυλάτο και την Ανθή. Ναι, δικαίωμά του δεν είναι άδικο, είναι δικαίωμά του. Που είναι πολύ καλό παιδί, τον είδατε εδώ, μιλάει με τα καλύτερα για όλου. Στο θέμα τη Ανθή, νομίζω ότι για κάποιου λόγου δεν θέλει επαφέ στην παρούσα φάση, ούτε ένα στο άλλος. Οπότε καλά έκανε και με την κάλεσε. Να καλέσει σπίτι του κάποιον, ο οποίος με τον οποίο δεν τα έχουν καλά, είναι λίγο δεν υπάρχει λόγο. Εντάξει, αν είναι επιβεβαιωμένο. Γιατί αν δεν θα πήγαινε, δεν πιστεύω ότι θα πήγαινε. Ναι, αν ναι, δεν είχε κουμπί να πάει, θα πήγαινε. Όχι, ναι, όχι, δεν καλέστηκε η Ανθή Σαλακούδη. Το λέω δηλαδή με πολύ μεγάλη σημασία. Ο Κοψιδά. Εκεί ήταν ο Κοψιδά. Εκεί ήταν ο Κοψιδά. Καλέ. Και το μαλλί χωρίστρα. Το έχει κάνει, έχει περιποιηθεί. Είναι κούκλο. Και ο Καλίδη ήταν κάποιο άλλο που δεν καλέστηκε. Ο Ταβλαδάκη, εντάξει, έφυγε πιο. Όχι. Ήταν όλοι εκεί επλήν τη Αθή Αλαγκούδη ουσιαστικά. Το γεύμα ήταν πληρωμένο από τον Ατζούν. Από κανένα όχι, τώρα. Πείτε χειροποίητη. Θέλω αυτή τη στιγμή να σχολιάσουμε την ανάτηση του Γιώργου Κοψιδά στο Instagram που έγινε viral. Γιάννη μου. Λοιπόν, πάμε να το δούμε γιατί όντως έγινε viral. Γιατί έχει ανεβάσει τη φωτογραφία από ένα μικρό αρνάκι 2 μηνών με τον αριθμό 25 πάνω του και γράφει. Όχι, δεν είναι απλά ένα νούμερο. Είναι ένα μωρό 2 μηνών. Είναι μια ψυχούλα που θέλει να ζήσει, να παίξει, να χαρεί. Έχει οικογένεια, έχει φίλους, έχει συναισθήματα. Δεν είναι πράγμα, δεν είναι εμπόρευμα. Όχι, δεν είναι απλά ένα νούμερο. Καλή ανάστηση ενσυναίσθησης και ανάταση ψυχής σε όλους μας. Είναι η στάση ζωής του αυτή. Ακριβώς. Είναι vegan, σωστά είναι το λέω. Vegan, το λες πάρα πολύ σωστά. Οπότε και εγώ σέβομαι πάρα πολύ, επειδή έχω και φίλους που είναι έτσι vegan. Και η Παντελέ, η Γεωργία, τρεις και και ήταν η Ευρύπη. Και η Παντελέ κάθε Πάσχα το ίδιο, τις ίδιες αναρτήσεις. Σέβομαι πάρα πολύ τη στάση ζωής τους αυτήν και, ότι, και τα πιστεύω. Αν δεις και τα hashtags από κάτω, λέει vegan for the animals, δηλαδή βέβαια ότι οι vegan ναι, είναι όχι, αυτό που κάνουν είπα και που λένε σχετικά με τα ζώα. Εγώ, ας πούμε, το τρώω. Το αρ... Και εσύ, και εγώ εσύ, ναι, βλέπω τρώμε τώρα αυτή την ανάρτηση, κοίτα να δεις, που ναι, δεν είμαι vegan και μαυρίζει ψυχή μου, παιδί. Γιατί τα κατσικάκια, τα προβατάκια, γενικά όλα τα ζωντανά, τα βλέπουμε, τα αγκαλιάζουμε. Η vegan είναι μια στάση ζωής που δεν αφορά μόνο τη γενικότερα. Αφορά και το βασανισμό ακόμα των ζώων και χρησιμοποιούν και καλλιντικά, ειδικά τα οποία δεν γίνονται πειράματα σε ζώα. Για το βασανισμό των ζώων, καλό είναι όλη η αγάπη μου. Δεν έχει να κάνει. Η Τάνια Τρύπη, μάλιστα, νομίζω ότι είχε, όχι νομίζω, έχει οθετήσει και ένα μικρό προβατάκι, το ποταμάκι, από το κόκκινο ποτάμι που το είχαν χρησιμοποιήσει στα γυρίσματα τη σειρά. Ακριβώς γιατί θέλει να δείξει με αυτή την ενέργειά τη. Να ρωτήσω κάτι. Προστατεύει αυτά τα ζώα. Δεν ενοχλήθηκαν με τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Δηλαδή το σέβομαι απόλυτα. Ναι, δυστυχώς. Ίσα ίσα. Για ποιο λόγο. Δηλαδή. Υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι στα έθιμά μας του Πάσχα υπάρχει αυτή η παράδοση να ψήνουμε τον Οβελία και άρα όλα τα μια στιγμή, περίμενε. Όχι, δεν το ο Κοψιδάς όμως δεν είπε μη φάτε αρνί ή μη σουβλίστε τον Οβελία το Πάσχα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε μια ανάρτηση που είναι δικαίωμά του στα δικά του προσωπικά social media και έκανε πάλι την τοποθέτηση. Πάλι μας αγγίζει όλους. Και εγώ δεν είμαι vegan, δηλαδή. Το ίδιο με τον Γρηγόρη, αλλά και εμένα με συγκίνησε. Δεν είναι δυνατόν. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό που βλέπουμε τώρα, ένα μικρό πλασματάκι με το νούμερο 25 που είναι 2 μηνών. Είναι τεράστια κουβέντα αυτή. Παιδιά, τώρα εδώ δεν σφάζει κανένας ένα μωράκι, δηλαδή 2 μηνών. Τώρα μην τρελαινόμαστε. Τα γάλα πόσο είναι. Όχι, όχι. Τι λέτε, ρε παιδιά. 2 μηνών το κατσικάκι είναι μια σταλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, απαγορεύεται. Μην λέμε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει. Τα γάλακτος είναι ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Είναι πιο μικρό, αλλά δεν είναι. Ότι υπάρχουν το αρνάκι αυτό, ότι μεγαλώνει με σκοπό τη σφαγή, το ξέρουμε. Αυτό είναι γεγονός. Βλέπεις το νούμερο 25. Γεγονός. Δεδομένο είναι αυτό. Παιδιά, τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ μαύρησα η ψυχή μου τώρα. Και είναι απόλυτα, σας ξαναλέω, ας το πάμε λίγο στο vegan, στον τρόπο ζωής του. Και εγώ σέβομαι όλους τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη στάση ζωής. Και τις αποφάσεις. Το φάλημα τις σεβόμαστε. Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημισούλες. Και επιστρέφουμε με Γιώργο Λιβάνη και με Σάκη και Μαργιαλένα. Πώς θα δείτε σε πολύ πολύ λίγο. Διαφημισούλες σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σας. Ευτυχισμένη, μωρό μου όπου να
γεγονό μας. 11 και 1, εδώ είμαστε. Σε mood μεγάλη... Αυτό το τραγούδι είναι και λίγο πιο μελαγχολικό. Ναι, είναι πολύ, πολύ. Και στο mood μεγάλη εβδομάδα. Μόνο σαν τον τριαντάφυλλο. Λοιπόν, έχουμε ένα παρασκήνιο που συνέβη στα γυρίσματα του στην υγειά μας. Στην εκπομπή στην υγειά μας. Εκεί λοιπόν ήταν η εκπομπή που είδαμε, την είδαμε στο άλλο το βράδυ. Εκεί ήταν λοιπόν η Αναή Ζιρδέλη, η οποία καθόταν μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη. Ό,τι θα και έγινε να μας πει διάφορα και τι ακριβώς κόπηκε στο μοντάζ. Άννα μου. Αχ, Κατερίνα, βλέπω δεν θα με ξανακαλέσουν, να ξέρεις. Αλλά υπέροχη εκπομπή, είναι και λίγο κουραστικό το. Αλλά και εσύ πάρε μια κρυφή κάμερα που πας έτσι, ξεβράκωτη. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι καθόμουν από την άλλη πλευρά, αλλά βρήκα την ευκαιρία την ώρα που τραγούδωσε ο Βασίλης ο Δήμας, μετακινήθηκα και κάθισα δίπλα στο Γιώργο. Λοιπόν, η αυτή η κομματάρα που την ακούμε όλοι από τον Ηλία Φιλίππου και τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, όταν τελείωσε λοιπόν ο Γιώργος Λιβάνης το τραγούδι, γυρίζει και λέει «Αφιερωμένο σε όλους τους αχάριστους». Και εγώ έχει μείνει στο μυαλό μου ότι δεν θα γίνει κανένα μοντάζ, θα παιχτούν όλα. Το έχω πει με χαρά εδώ στο Χρήστο Ναϊβαλιώτη, στο Γιάννη τον Πουλόπουλο, λέμε τέλεια. Έχουμε θέμα. Περιμένω το Σάββατο να το δω. Δεν παίζει. Οπότε έγινε ψαλιδάκι. Άρα, ο Γιώργος Λιβάνης με το που τελείωσε τη συγκεκριμένη ερμηνεία είπε «Αφιερωμένο στους αχάριστους». Μάλλον το μετάνιωσε. Πήρε μετά και λέει, δεν ξέρω, φαντάζομαι, λέω εγώ τώρα, ή κάποιος από τη δισκογραφική μετά του. Αυτό, παιδιά, μετά το μετάνιωσε. Κόψτε το, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόβος. Αυτό το γύρισμα είναι ένα μήνα πριν. Έτσι. Για να μην δώσουμε συνέχεια και το κόψανε. Κάτι τέτοιο εικάζω και εσύ τα ξέρεις ακόμα καλύτερα, γιατί συνομίλησα λίγο με τον Γιώργο, κάνει αποκλειστικά φόκου στη δουλειά του. Θεωρώ ότι όλοι τον πιάσανε και ψιλοάκουγα, ρωτούσανε πάνω κάτω για το Survivor. Κράτησε πάρα πολύ χαμηλούς τόνους. Ενώ τον βλέπετε και λίγο προβληματισμένο, ήταν ευδιάθετος, πέρασε υπέροχα. Εδώ είναι. Τον βλέπουμε λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο βέβαια. Λοιπόν, τον βλέπουμε που πάει να μιλήσει με το μικρόφωνο αριστερά, εντάξει, μετά το τραγούδι και το κόβουν. Ούτως ή άλλως μοντάρονται όλα αυτά. Ναι, κοντινό του Σπύρου Παπαδόπουλου. Και βέβαια, αποκλείεται ο αρχισυντάκτης ή η αρχισυντάκτρια, δεν ξέρω τη εκπομπή, να πήρε πρωτοβουλία και να το έκοψε. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Προφανώς λοιπόν. Ή κάτι άλλο θες να πει, γιατί με κοιτά σαν να τα λέμε όλα λάθος. Όχι. Βλέπω, σα χαίρομαι. Είχαμε πει εμείς εδώ. Κοπέλα ήρθε το πρωί, ξεβράκωσε. Ωραία. Επίσης, Κατερίνα, ο Γιώργος Λιβάνης μου είπε ότι μιλάτε πάρα πολύ συχνά. Μου λέει, μιλάω εγώ, λέει, με την Κατερίνα, μιλάμε. Να, δεν μιλάμε, αλλά έχουμε μιλήσει. Εντάξει. Τον ξέρω χρόνια, τον Γιώργο. Ένα μήνα πριν τον ξέρω πολλά χρόνια και είχαμε μιλήσει και για αυτό το θέμα. Πάντως, είναι υπερβολή όλο αυτό. Τώρα, να πω τη γνώμη μου. Ναι. Ας χαλαρώσουμε λιγάκι. Είπε στην υγειά το αφιερωμένο αχάριστο. Έλεος. Δεν είπε αφιερωμένο σε Μαριαλένα για να μπλεχτεί η εταιρεία. Και μερικές φορές. Οι εταιρείες δεν μείνουν με η γόρη μου, αν το είχε πει, θα είχε γίνει viral και εμείς εδώ θα ξεκινάγαμε. Τι υπονόησε ο Γιώργος για τη Μαργαλένα. Και πείτε μου, του κάνει κακό δηλαδή, θέλετε να πείτε αυτό. Ή βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή σου του Παπαδόπου. Επειδή έχω μιλήσει με τον Γιώργο, δεν το θέλει όλο αυτό. Για μένα του κάνει κακό. Γιατί φοβάται, μην κάποιος πει ότι το εκμεταλλεύεται. Θυμόσαστε πριν από 10 μέρες. Άννα μου, συγγνώμη, όχι γιατί. Άννα μου, εσύ του μίλησες, τι σου είπε για όλο αυτό. Μιλήσαμε και θες να σου πω ξεκάθαρα, γύρισα και του είπα: θεωρώ ότι έχεις πιάσει τον Τζόκερ αυτή τη στιγμή και όχι τον πρώτο λαχνό, το δεύτερο. Αυτό τι είπε. Γιατί δεν κάθεσαι να μιλήσει, μου λέει: Άννα μου, λέει, δεν πρόκειται λέει, να βγω να μιλήσω. Κάνω focus, μου λέει: να μου έχει πει ότι όταν περάσει λίγο καιρό θα έρθει να μιλήσει εδώ. Ναι, αλλά για την ώρα θεωρώ ότι κρατάει υπέροχη στάση που δεν μιλάει. Όχι, δεν κρατάει καμία στάση. Όχι, δεν μιλάει. Όχι, όχι. Απλά δεν παίρνει στάση και αφήνει την εταιρεία να τρέχει το τραγούδι. Πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Πρέπει από μια πληροφορία. Γιατί το λέγαμε πριν από 10 μέρες εδώ. Θυμόσαστε που είχαμε πει εδώ ως ρεπορτάζ ότι είχε δώσει εντολή η εταιρεία εδώ και 10 μέρες να μην κάνει εμφανίσεις ο Γιώργος Λιβάνης. Αυτή η εμφάνιση ήταν πριν από αυτό. Δεν το είπα και εγώ, αγάπη μου. Ναι, ακριβώς όχι. Γιατί το λέω. Είναι μια εντολή που έχει δώσει η εταιρεία του εδώ και 15 μέρες. Το ίδιο είπα και εγώ, παιδιά. Όχι, να εξηγήσω το κομβικό σημείο. Να σου εξηγήσω και εγώ μετά, Γιάννη. Όταν έπαιξε το τραγούδι στο Survivor. Θυμόσαστε που ακούστηκε τον Άιζερ. Ωραία. Τι έχει πει η εταιρεία. Να μην κάνει εμφανίσεις. Ας τον καλέσει το Μέγκα για το σπίτι με το Μέγκα και αν δεν πάει εκεί με σπαγκάτο και με κυλοκυλήσεις. Η εταιρεία έχει πει να μην μιλάει για τη Μαριαλένα. Παιδιά, τώρα λιγάκι. Πάμε σε Σάκη Μαριαλένα. Ας χαλαρώσουμε με αυτή την ιστορία. Ναι, Μανούλα μου, εδώ είμαι. Για πάμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι διαβάζω εδώ στο You Weekly. Μετά από ένα αγώνα Σιλίας, αρκετά κουρασμένοι, όλοι επιστρέφουν στις καλύβες. Ο Σάκης με τη Μαργιαλένα έχουμε δει ότι κοιμούνται παρεούλα.
Ανεβαίνουν τα σκεπάσματα κατά πάνω, κάτι λένε και εκνευρισμένη φεύγει η Μαργιαλένα. Κατά πόδος από πίσω και ο Σάκης. Χάνονται στη ζούγκλα. Εντάξει, ζούγκλα κατανοείται τώρα τι εννοούμε, εκεί παρακάτω. Άλλο ζούγκλα παρόλα αυτά. Και επιστρέφουν μετά από 45 λεπτά. Μιλάει για το πρώτο καυγαδάκι. Ουσιαστικά το δημοσίευμα. Σύμφωνα με το Γιουγκουίκλι, μάλιστα. Ναι, γιατί δεν είχε σφουγγαρίσει ο Σάκης και του τάχωσε η μάνα. Άρα εξαφανίστηκα 45 λεπτά στο δάσος. Γιατί τσακώθηκαν, να βλέπουμε εδώ. Τσακωθήκαν κάτω από τα σκεπάσματα, λέγανε ψου 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 κτλ. Και στη συνέχεια έφυγαν. Έφυγε πρώτα η Μαργιαλένα, την ακολούθησε ο Σάκης και τους χάσανε ουσιαστικά για 45 λεπτά. Και ξέρω και το λόγο. Παιδιά, συγγνώμη, 45 λεπτά μετά παίρνεις διαζύγιο. Δεν νομίζω ότι τσακώνονταν 45 λεπτά στη ζούγκλα. Ο λόγος είναι ότι του πήρε το κινητό, έστελνε μηνύματα. Α, γίνεται, απαγορεύω τα κινητά. Α, τον μπερδεύτηκα. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρουμε τώρα ποιος μπορεί να είναι ο λόγος. Πάντως η ουσία είναι ότι το You Weekly μας λέει για πρώτη φορά ότι έχουμε το πρώτο καυγά του ζευγαριού. Και δεν ξέρουμε περαιτέρω πού μπορεί να πάει αυτό. Βέβαια, και χώθηκαν στο δάσος και τα βρήκανε και ζήτησε ο ένας συγγνώμη. Συγγνώμη, μαντεύτηκε για ποιο λόγο τσακώθηκαν. Για ποιο? Γιατί? Για το λιβάνι. Μα έτσι πες. Όχι, γιατί είδαν το λιβάνι στην εκπομπή του Παπαδόπουλου που είπε την αφιέρωση για τους αυτό και το... Για τους αχάριστους. Άκου, τώρα έχω πολύ ωραίο θέμα εγώ εδώ, γιατί τα περιμένω πώς και πώς τα ζητάω 15 μέρες. Κουλουράκια φτιάχνει το κορίτσι μας σήμερα. Πασχαλινά κουλουράκια. Είναι ζεστά, αυτά μόλις τα έβγαλα από το φούρνο. Αυτά θα φάω, Γρηγόρη. Και μυρίζουν τέλεια. Κάτσε να βάλω λίγο. Τι ωραία! Λοιπόν, πασχαλινά τα έχετε διακοσμήσει φανταστικά εδώ μαζί με την Νικολέτα. Εξαιρετικά. Τι ωραία που είναι. Νομίζω λοιπόν, ότι είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Η συνταγή είναι της γιαγιάς σου. Αυτό τι έχει από πάνω? Άχνη ζάχαρη. Είσαι θεά. Είπα να βάλω και λίγο πιο γλυκό. Γρηγόρη, έλα να δοκιμάσετε. Πάρτε όλοι. Θα δοκιμάσω το κουλουράκι. Έχω πρόβλημα μαζί μας από το πρωί. Έχουμε τσακωθεί. Γιατί? Τι και μπίμπα σαν νεύρα πάλι. Κακό αυτό. Τι να κάνω, με νευρίασε. Πάμε. Νίκο, δεν κάνεις καλή δουλειά. Έτσι, στην ταγή είναι τη γιαγιά. Δεν ήταν με τον Νίκο χθες, τη ρώτησα και εγώ, τη έστειλα στο Instagram. Και όντως, μα την Παναγία μου έστειλε. Γιατί ανέβαζε κάτι στην τραπέζια. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, η συνταγή είναι τη γιαγιά σου? Όχι, δεν είναι τη γιαγιά μου. Ωραία. Είναι δικιά σου? Είναι δικιά μου, την έχω εξελίξει εγώ. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα μπαχαρικά, τα πασχαλινά. Ναι. Τέλειο με μαστίχα. Και μαστίχα και μαχλέπι και κάρδαμα. Είναι, κοιτάξτε πόσο ωραίο. Είναι και μαλακό. Εδώ αγάπη σε μένα. Λοιπόν, ανοίγει τόσο ωραία, αλλά έχει μέσα. Είναι και σκληρό απ' έξω και λίγο μαλακό μέσα, έτσι όπως μου αρέσει. Να δούμε τις καρτούλες. Πάμε. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, πραγματικά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 800 με 820 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. 250 γραμμάρια βούτυρο, μία πλάκα δηλαδή. Την οποία θα τη λιώσουμε. Φανταστικά, φανταστικά. Χυμό και ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 3 αυγά ολόκληρα, 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 8 γραμμάρια baking powder, 3 βανίλιες, 3 γραμμάρια μαστίχα χείου, 3 γραμμάρια μαχλέπι, 2 γραμμάρια κάρδαμο, 1 αυγό για την επάλυψη και λίγη ζάχαρη άχνη, εάν το επιθυμούν οι φίλοι μας. Λοιπόν. Αυτή είναι, να δείξουμε λίγο εδώ, αυτό είναι το έτοιμο το ζυμάρι. Ωραία. Αυτό. Και τώρα να το φτιάξουμε. Θα έρθω εγώ τώρα, θα πάρω μια φορά τον κάδο, περίμενε. Πάρω μια φορά τον κάδο, θα ρίξω εδώ τα υλικά και θα εξηγήσω. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξουμε στον κάδο μας αρχικά. Αν θα δεν βοηθήσω, έχουμε... να πλάσω, ξέρω. Θα σου δώσω εγώ γαντάκια. Αλλά σου λέω γενικό. Λάθο κουλουράκι, αυτό θέλω να βάλετε μετά, δύο χεράκια, ο φουρνός θα τα ψήσει, το σπίτι θα μυρίσει. Λοιπόν, βάζω μέσα στον κάδο την ζάχαρη άχνη και τα αυγά και όλα τα μυρωδικά. Εννοώ την... Είστε φανταστικοί. Το μαχλέπι, την μαστίχα, το κάρδαμο και τις βανίλιες. Όλα μαζί, θα σας δώσω γάντια. Ναι, με. Ορίστε. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Από περιστά. Θα το ξαναδείς. Όντως, Φίλιππε, άνοιξε. Ξέρεις πόσο ωραία σε βίβλο τον delivery στα πιάτα. Και καμιά φορά μου λες τρώσε, του λέω γιατί θα βάλουμε και πιάτα. Έλα ρε, του λέω. Θα τα φάμε κατά να μην τα πλένουμε μετά. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα να χτυπάω την ζάχαρη άχνη, όλα τα μπαχαρικά με τα αυγά. Θα ανεβάσω εγώ λίγο τη θερμοκρασία εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το ταψάκι.
Και εσύ εδώ μπορείς να ξεκινήσεις. Ωραία. Λέω ξανά. Άρα τα βάζεις όλα μαζί. Νομίζω το τσουρέκι είναι αυτό που τα θέλει χωριστά τα υλικά. Το τσουρέκι είναι άλλη διαδικασία. Αύριο. Ωραία. Αύριο θα δείξουμε. Αύριο. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το αφήσω να χτυπήσει. Ναι. Όταν χτυπηθεί πολύ, πολύ καλά, θα πάω εκεί με το βούτυρο, με το baking powder και με το αλεύρι. Και όσο εγώ θα δείχνω εδώ ολόκληρη τη συνταγή, εσύ σε παρακαλώ πάρα πολύ να πλάσεις κουλουράκια. Σου έχω εδώ τώρα ζυγαριά ακριβίας. Αν θέλεις, εγώ έχω κάνει δύο δόσεις. Η μία δόση είναι με 30 γραμμάρια ζυμάρι και η άλλη είναι με 50 γραμμάρια. Τα 50. Λοιπόν, αν δεν θέλεις, αν οι φίλοι μας δεν θέλουν να τα ζυγίσουν, εγώ επειδή είμαι λίγο ψήρα σε αυτά, ναι, μπορούν να τα κάνουν με το μάτι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Ωραία, κάνω εγώ, εσύ πήγαινε από εκεί. Λοιπόν, σου δώσω τώρα λίγο. Έχουμε. Θα τα αφήσεις εσύ συνέχεια. Θα το φτιάξω, το φτιάξω. Μην αγχώνεις. Ωραία, για ξεκίνα. Εγώ εδώ. Ωραία, κάτσε να μετρήσει. 80, Παναγία μου. Δείχνω εγώ εδώ, συνεχίζω. Ναι, κανονικά. Ωραία. Σύντακο, όταν θα αρχίσει να αφρατέψει η ζάχαρη, η άχνη με τα αυγά, καντά, θα αρχίσω να προσθέτω σταδιακά και το βούτυρο, το οποίο το έχω λιώσει. Σιγά σιγά, όχι όλο μαζεμένο. Επίσης, να πω το εξής. Αν οι φίλοι μας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν έχουν κάδο και μίξερ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα τα κάνετε πολύ απλά στο χέρι. Παλιά δηλαδή που δεν είχαν ούτε μίξερ ούτε τίποτα, δεν κάνανε κουλούρια. Μια χαρά τα κάνανε. Η γιαγιά μου στο χέρι τα φτιάχνει. Έτσι. Και τα φτιάχνει υπέροχα. Α, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Παραδοσιακά τα κουλουράκια έρχεται συνταγή από τη Σμυρνή. Γιατί τα λέμε Σμυρναϊκά. Άλλα είναι. Νομίζω ότι. Για πες μας, Χρήστη, εσύ που ξέρεις. Ωραία, καταρχήν τα σμυρνέκα κουλουράκια δεν έχουν μέσα ξύσμα πορτοκαλιού και τα λοιπά. Okay. Έχουν λίγη κανέλα, λίγο μέσα. Να ρωτήσω κάτι. Είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το παίρνεις, το βάζεις πάνω στο ταψάκι. Ωραία. Καρά. Αυτό δεν είναι πλεξούδα. Όχι. Το είναι σαλιγκάρι. Ωραία. Εσύ τώρα τι ρίχνεις εκεί. Εδώ τώρα έχω ρίξει και το βούτυρο και τώρα θα ρίξω το ξύσμα πορτοκαλιού. Ωραία. Το πορτοκάλι. Έχω το αλεύρι μου εδώ. Το baking powder και τη μαγειρική τη σόδα. Τώρα θα κατεβάσω λίγο την ταχύτητα και θα αρχίσω να προσθέτω. Έχουμε κοσκινήσει το αλεύρι μας. Είναι για όλες τις χρήσεις αυτό για που όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις χρησιμοποίησα. Το και σταδιακά. Όχι. Ένα απλό για όλες τις χρήσεις. Και θα αρχίσουμε να βάζουμε μέσα. Ακόμα έχω το σύρμα στον κάδο. Γιατί το βάζεις με το κουτάλι, λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο, για να αρχίσει να χτυπιέται. Θα προσθέσω και το baking powder και τη μαγειρική σόδα. Mm-hmm. Εδώ. Είναι χτες το βράδυ τα έφτιαξα, είναι δοκιμασμένο το πολύ, γι' αυτό λέω, ανάλογα με το αλεύρι, από 800 έως 820 γραμμάρια αλεύρι. Πολύ ωραία. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω. Είναι φανταστικά, είναι πεντανόστιμα. Θα βάλουμε όλη την ποσότητα από το αλεύρι και αυτό θα αρχίσει να σφίγγει. Σε κάποιο σημείο και μετά, εδώ ας πούμε τώρα, αν θέλουν οι φίλοι μας. Είναι αρκετά τώρα, δεν είναι πολύ σφιχτό. Πόση ώρα θέλει για να σφίξει χτύπημα? Όταν θα βάλω, όταν θα προσθέσω όλο το αλεύρι, θα σφίξει. Σωστά. Θα γίνει ένα ζυμάρι. Ωραία. Θα το ζυμώσουμε λίγο με το χέρι, mm-hmm, θα το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη και θα το αφήσουμε ένα μισάωρο. Δεν θέλει παραπάνω. Τέλεια. Δεν είναι από τα ζυμάρια που θέλουν πολύ, πολύ ώρα ξεκούραση. Ωραία, υπέροχο. Να, εδώ μπορούμε να το προσθέσουμε αυτό, mm, μέσα. Δηλαδή ούτε ψυγεί όλο το βράδυ. Τίποτα. Να το ζυμάρι, εδώ είναι. Μία που το φτιάξετε, μία που το αφήνετε μισή ώρα. Λοιπόν, και ξεκινάτε κατευθείαν να πλέθετε τα κουλούρια. Ωραία, έλα λίγο να μας δείξεις. Θα έρθω από εκεί εγώ τώρα. Δεν κάνω εγώ τα δικά μου εδώ. Πάμε εδώ τώρα. Λοιπόν, όπως είπα πριν, εγώ έφτιαξα δύο δόσεις. Η δόση που έφτιαξα χτες, ζύγισα το κάθε ζυμάρι να είναι 30 γραμμάρια. Νομίζω ότι είναι ωραίο. Δεν σε λιγώνει, είναι τόσο, mm-hmm, όση η ποσότητα. Και αυτά που έφτιαξα σήμερα είναι 50 γραμμάρια. Ξαναλέω, αν δεν έχετε ζυγαριά ακριβίας, με το μάτι, παιδιά, δεν έγινε κάτι. Πάμε εδώ τώρα. Γαντάκια. Και αρχίζετε να ανοίγετε σταδιακά. Τώρα μπορείτε να φτιάξετε ό,τι σχέδιο θέλετε. Πάμε. Είναι πιο χοντρό τώρα το ζυμάρι αυτό. Εγώ έφτιαξα σαλιγκάρια, πλεξούδες. Για να φτιάξω μια πλεξούδα. Mm-hmm. Αυτό. Και τα φέρνουμε μια φορά, τα ρολάρουμε μια φορά, για να μείνει το σχήμα όπως είναι.
προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σίγμα. Ωραία. Εν τω μεταξύ, εντάξει, εγώ όταν ήμουν παιδάκι, παρόλο που δεν το είχα καθόλου με την κουζίνα, προσπαθούσε η κακομοίρα η μαμά μου. Έλα λίγο εγώ όπω συντονιζόμουν. Με τη μαμά μου φτιάχναμε κουλουράκι το Πάσχα. Είναι μια πολύ ωραία και δημιουργική απασχόληση να κάνετε μαζί. Συμφωνήσω μαζί σου. Το σίγμα. Και καλά τώρα σίγμα. Ναι. Εδώ. Α, έτσι αυτό, ναι. Αυτό. Η δόση που έκανα αυτή με τα 30 γραμμάρια μου βγήκανε νομίζω 52 κουλουράκια. Εάν ωραία. Τα θέλετε πιο μπαμπάτσικα θα σας βγουν πιο λίγα. Πόση ώρα τα φέρνουμε αυτή... στο κουρνό. Αυτό θα πω τώρα. Θα τα λείψουμε από πάνω με ένα αυγό για να πάρουν ωραίο χρώμα. Και θα τα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για ανάμεσα από 17 και 20 λεπτά. Τόσο γιατί λίγο. Το λέω αυτό εκεί, είναι τόσο θεά. Λίγο. Δεν θέλει παραπάνω να προσέξουν για να μην αρπάξουν τα κουλούρια. Και είναι έτοιμα. Υπέροχα. Αυτά. Υπέροχα. Λοιπόν, είσαι καταπληκτική και μετά από τα κουλουράκια θα πάμε σε φανταστική περιποίηση μαλλιών. Σας έδειξα και την προηγούμενη εβδομάδα τα καταπληκτικά προϊόντα της Kiana, τα οποία, παιδιά, φίλες μου αγαπημένες, τα βρείτε στο κομμωτήριο. Είναι προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά στα κομμωτήρια. Να πούμε ότι είναι η Kiana είναι πρωτοπόρος στα επαγγελματικά προϊόντα και αυτό που την ενδιαφέρει είναι να έχετε υγεία στα μαλλιά σας, να είναι πάρα πολύ περιποιημένα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει δημιουργήσει μια σειρά προϊόντων που είναι η χερμπόρια. Λοιπόν, πάμε να στα δείξω λοιπόν. Υπάρχουν δύο beauty set. Να τα πω λίγο γιατί μπερδεύομαι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο λοιπόν, το οποίο περιέχει σαμπουάν με argan oil. Όλες γνωρίζετε τις φανταστικές ιδιότητες, αυτό εδώ είναι, ακριβώς, αυτό εδώ είναι. Που έχει το argan oil και πόσο καλό κάνει στα μαλλιά μας. Τα ξεμπερδεύει, τα ενυδατώνει, του δίνει απίστευτη λάμψη, μυρίζει υπέροχα και να πούμε ότι με το συγκεκριμένο κουτί που βλέπετε ότι έχετε μέσα το σαμπουάν και, και το λάδι argan oil, θα πάρετε δώρο τη μάσκα μαλλιών με argan oil. Μην νομίζετε ότι το argan δεν κάνει για λιπαρά μαλλιά, είναι εξαιρετικό, κάνει για όλους τύπους μαλλιών, απλά τη μάσκα, επαναλαμβάνω, θα τη βάζει λίγο στις άκρες. Τα ξεμπερδεύει και να σας πω ότι ταυτόχρονα είναι και για μαλλιά τα οποία δεν είναι φυσικά όπως τα δικά μου. Μπορεί να έχετε extension, μπορεί να έχετε κάποιες τρέσες, μπορεί να έχετε πρόσθετα. Λοιπόν, να πω ότι το λάδι το οποίο θα το πάρετε μαζί με το Beauty Box το συγκεκριμένο, δηλαδή παίρνετε λάδι και σαμπουάν και δώρο τη μάσκα, είναι εξαιρετικό και έχει την ιδιότητα να ενυδατώνει σε βάθος τα μαλλιά. Έχει μέσα βιταμίνη Ε, αντιοξυδωτικά στοιχεία και αποτελεί μια φανταστική θεραπεία με εκπληκτική λάμψη. Ξαναλέω λοιπόν ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και εδώ θα πάρετε τη συγκεκριμένη μάσκα η οποία μέσα έχει φύκια. Τι κάνετε με το συγκεκριμένο λάδι. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και κάθε μέρα αρκεί να μην βάζετε τεράστια ποσότητα. Είναι τόσο ενυδατικό, είναι τόσο αποτελεσματικό. Βάζετε μικρή ποσότητα εδώ στα χέρια σας. Θέλω να σου πω ότι κάνει και για το σώμα το συγκεκριμένο. Απλά εγώ το χρησιμοποιώ στα μαλλιά. Και βάζετε όχι στη ρίζα, σε όλα τα μαλλιά σας. Μια πολύ μικρή ποσότητα. Μια έτσι τη χούφτε σαν να έχετε αμύγδαλο. Τόσο λίγο. Και είναι απίστευτα αποτελεσματικό. Δώρα θα πάρετε λοιπόν τη συγκεκριμένη μάσκα. Θα τα ζητήσετε όλα αυτά τα προϊόντα στα κομμωτήρια. Να πούμε ότι τα θαλάσσια φύκια βοηθούν πάρα πολύ στο να είναι ελαστικά και ευκολοχτένισα τα μαλλιά σας. Πάω λοιπόν στο δεύτερο beauty box, εδώ το βλέπετε, που είναι το set προϊόντων Shiny Hair Set. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό, το δώρο που δίνει το συγκεκριμένο προϊόν, είναι η συγκεκριμένη βούρτσα, μοναδική, αυτή εδώ, φιλική προς το περιβάλλον, για όλα τα μαλλιά, για όλους τύπους μαλλιών και να πούμε ότι είναι κατάλληλη και για το καθημερινό χτένισμα. Ξεμπερδεύει, απομακρύνει τους κόμπους, ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να κάνετε την ωραία και για άντρες αυτή, να ξέρετε, γιατί κάνει και ταυτόχρονα μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής, όχι μόνο και για άντρες και για γυναίκες. Λοιπόν, το παίρνετε δώρο το συγκεκριμένο και πάμε στο τρίτο σετ που έχετε. Και εδώ το ίδιο δώρο έχουμε. Ναι. Και εδώ λοιπόν το τρίτο beauty box. Και αυτό είναι με δώρο. Α, έχει την πετσέτα δώρο. Υπέροχα. Έχει λοιπόν μια απορριφητική πετσέτα. Πάλι λοιπόν έχουμε σαμπουάν με argan oil. Εδώ λοιπόν είναι. Και το λάδι και εδώ με την πετσέτα. Άρα, παίρνετε όλη τη σειρά με argan, την καινούργια τη χερμπόρια και εσείς επιλέγετε τι δωράκι θέλετε. Ξαναλέω, επειδή πολλές φορές ακούμε argan oil και πιστεύετε εσείς ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι βαριά. Καμία σχέση. Είναι κατάλληλα και για λιπαρά μαλλιά. Τα ξεμπερδεύουν απίστευτα, τους δίνουν εξαιρετική ενυδάτωση, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και μπορείτε να το κάνετε και για καθημερινή χρήση. Αρκεί να μην βάζετε τεράστια ποσότητα. Σαμπουάν, βάλτε όσο θέλετε. Λοιπόν. Να πω κάτι, δεν μπορείτε νομίζω να παραγγείλετε μέσα από το site Θέμη, όχι. Απλά μπαίνετε και τα βλέπετε ακριβώς και τα ζητάτε από τον κομμωτή σας. Είναι προϊόντα επαγγελματικά. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο site της Kiana, τα βρείτε τα πάντα αναλυτικά.
τι ταιριάζει στα μαλλιά σας, τι ακριβώς χρειάζεστε. Θα δείτε λοιπόν τι θέλετε εσείς και μετά θα πάτε στο κομμωτήριό σας και θα ζητήσετε Κιάνα. Λοιπόν, εμείς δίνουμε δύο τυχερές που κερδίζουν τα συγκεκριμένα beauty boxes. Θα μπείτε μέσα στο Instagram του Ευτυχείτε, θα κάνετε like στη φωτογραφία, follow την Κιάνα και καλή επιτυχία. Θα ενθουσιαστείτε να τα ζητάτε από τους κομμωτές σας. Τα Κιάνα που δείχνει και η Κατερίνα. Και το συγκεκριμένο με το Argan είναι μοναδικό, τα ξεμπερδεύει απίστευτα τα μαλλιά και δίνει λάμψη και ζωντάνι. Αυτά. Θα πάμε σε διαφημισούλες και σε λίγα λεπτά ξαναείμαστε μαζί σας. Μην πάτε πουθενά. Ξέρω, τι είναι. Λοιπόν. Είναι Στεφανία Eurovision 2021, η φετινή μας εκπρόσωπος στον διαγωνισμό της Eurovision. Βεβαίως, ναι, υπέροχα. Λοιπόν, και από εδώ θα έχουμε τόσο άλλο σε όλες τις εξελίξεις, διότι πότε είναι η Eurovision. Έχουμε πολλές. Έχουμε 18, 20 και 22. Ο πρώτος ημιτελικός, ο δεύτερος και ο μεγάλος τελικός. Εμείς σε ποιον ημιτελικό είμαστε? Είμαστε στο δεύτερο ημιτελικό εμείς. Πολύ ωραία. 20 δηλαδή. 20 που εμβολιάζομαι θα έχουμε Eurovision. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Πανηγύρια και χόροι. Διπλό πανηγύρι. Θα το κάψουμε κύριε Στέφανε. Μάλιστα. Για πάμε σε μια ωραία χθεσινοβραδινή συνάντηση μέσω Instagram. Ελένη Μενεγάκη μαζί με Νατάσα Θεοδωρίδου και Πέτρο Ιακωβίδη. Ναι. Πέτρος Ιακωβίδη, λοιπόν, ήταν κάτι που είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει αυτή η Instagramική συνάντηση και με πολύ πολύ καλή διάθεση. Έλα, η Ελένη σπίτι της είναι. Ναι. Λογικά σπίτι, ναι. Ναι, και μίλησε και όσα είπε βέβαια. Και για την εκπομπή που έρχεται από σχέδιο. Πολύ όμορφη είναι. Α, χόρεψε κιόλας. Καλέ, ίσως και κατάλαβε. Για να το δω. Έλα, τι ωραία. Ο Ματέο εμφανίστηκε καθόλου? Όχι, όχι, όχι. Απλά μίλησε για τον Ματέο. Μίλησε, βέβαια. Ο Θοδωρής εμφανίστηκε και ο αδερφός. Α, ναι, για να το δούμε. Θα το κάψουμε και χειμώνα στην εκπομπή σου. Χαμός θα γίνει. Και χειμώνα, το φθινόπωρο ξεκινάω. Μην ξεχνιέσαι. Λοιπόν, άκου τι σκέφτηκα, Ελένη. Για πες. Η εβδομάδα της εκπομπής σου θα είναι εβδομάδα τραγουδιού. Κάνε κάθε μέρα χαμός. Είσαι έτοιμη, γενικά είσαι έτοιμη. Πάρα πολύ. Για αυτό που θα συμβεί. Με τρομερή όρεξη, όσο δεν φαντάζεσαι. Φαίνεται αυτό να ξέρω. Φαίνεται. Δεν ξέρω τι φαίνεται, αλλά πραγματικά με τρομερή όρεξη. Εγώ που ξέρω κιόλας κάθε μέρα πόσο δουλεύεις, φαίνεται. Βρεάστε αυτά. Πάμε να πούμε κανένα τραγούδι. Ακόμα στείλουμε την εκπομπή. Εγώ δεν έχω το μουσικό μέρος. Είναι πάνω σου. Ανέλαβε. Χτίστο. Χτίστο και στήστο. Δεν βλέπεις, εδώ είναι έτοιμη. Αύριο έπρεπε να ξεκινήσει η εκπομπή. Αύριο είναι έτοιμη, τη βλέπω. Λοιπόν, πώς έχει ο μήνας, αύριο είμαστε ακόμα. Ο μήνας έχει 25. Όχι Σεπτεμβρίου, όχι, είναι... Όχι, ακόμα. Είσαι... Είμαστε ακόμα Απρίλη. Μέρα με τη μέρα, φεύγω. Μέρα με τη μέρα, σπάει. Τώρα θα δεν σε μπορώ, δεν σε μπορώ. Συνήθιζω στην ιδέα πως δεν κάνουμε μαζί. Δεν μπορώ. Μέρα με τη μέρα, φεύγω. Από σένα πιο. Έλα, κορίτσι μου, έλα. Να κοίτα στο παραδείσο. Μαζί σου να πέρασω. Μόνο εσύ. Έως να νιώσω πλάι σου. Λίγο πιο εκεί θα στο θυμίζω. Και εκεί. Κάτσε σε ένα μέρος της κοινωνίας. Ναι, μου, εντάξει. Πάντα αυτό μου λέγε. Κάτσε σε ένα σημείο. Μη σκουνιέσαι συνέχεια. Δεν μπορώ. Αχ, Ελένη, δεν ξέρεις πόσο σε περιμένουμε. Καλά, είμαι εγώ. Είναι σαν να το βλέπω εδώ μεταξύ. Εγώ δεν ξέρεις πόσο σας περιμένω. Παραδοτήκα σε σένα. Δεν με νοιάζει για κανένα. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Παραδοτήκα λένε μου, σ' έχω πάντα φυλάσσο. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, εγώ θα σ' αγαπώ. Ελένη, πέρασε ωραία. Εμείς περάσαμε. Πέρασα φανταστικά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κρίμα που ο Αντρούλης μου δεν ήταν εδώ απόψε, ήταν στην Άμβρο, γιατί πολύ θα το βλέταγα το έτσι να το βλέπουμε. Ναι, καλά. Μια φορά θα έχουμε και το Μάκη. Θα χορεύει, γιατί καλά. Ο Μάκης είναι δικός μας άνθρωπος. Δικός μας άνθρωπος. Γλεντζές, ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Γεια σου, παπά. Παπά, φιλάκια νουφιχτά. Γεια σου, παπά. Παπά, φιλάκια.
φιλάκια ρουφιχτά! Σε λίγο να το βάζουμε και στα εμπορικά θα το κολλάμε. Σε όλο, σε όλο. Το έχει στείλει και στο κινητό να το βλέπω. Θα είναι teaser. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αποκάλυψε και πράγματα για την τηλεοπτική τη επιστροφή. Είπε μάλιστα ότι θα αρχίσει νωρίς φέτος, γιατί συνήθως η Ελένη έρχεται Οκτώβριο. 1η Οκτωβρίου συνήθως. Ναι, λογικά. Περάσει πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι. Λογικά, αν κρίνω από τα άστρα, θα αρχίσει μετά τις 13 ή 14. Έχει αρχίσει και τη στιγμή στην εκπομπή. Έχουμε ακούσει ήδη κάποια ονόματα τα οποία θα είναι μπροστά. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι συνέχεια κοιτάνε. Είναι με την Ελένη Γιαλαλή, που είναι το. Όσο πιο συντακτριά τη και είναι. Ο πιο στενός συνεργάτης και κοιτάνε κόσμο. Έχουν αρχίσει ήδη τα ραντεβού. Να σου πω ότι θα έχει δύο επιστροφές σίγουρα. Mm-hmm. Ένα πρόσωπο από το, που είναι τώρα στο Μέγκα και ένα πρόσωπο που είναι στον Αλφα. Νομίζω θα ακολουθήσουν την Ελένη στο Μέγκα. Το Μέγκα είναι η Λιάννα Χρυσκοπούλη, είμαι σίγουρη. Εγώ δεν μπορώ να πω ακόμα. Λοιπόν, για το πρόσωπο στον Αλφα, έχω κάποιους συνδυασμούς, δεν είναι σίγουρο. Αν λέτε τον Θοδωρή Κοτσογενόπουλο. Δεν ξέρω ούτε τίποτα από το Μέγκα, ξέρω ούτε τίποτα από τον Αλφα. Ένα άνθρωπο από το περιβάλλον του Θοδωρή. Δεν ξέρω αν θα το δωρείς εύκολα θα έφευγε από τον Α. Συμφωνώ αυτό μαζί. Μόνο. Εγώ αυτό μεταφέρθηκε και από εκεί πέρα. Μακάρι γιατί ταιριάζουν. Είναι χρόνια συνεργάτης, έχει δέσει και έχει πραγματικά και τη θέση του στον Α. Και βέβαια είναι στην Ιταλία Γερμανού, που αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Αλλά νομίζω ότι είναι και η σχέση πια με το κανάλι. Εγώ είπα Μέγκα και είναι μισθωτός ο άνθρωπος εκεί. Θα δούμε, θα δούμε. Ο Θοδωρής είναι άρχοντας πια στον Α. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ούτως ή άλλως η Ελένη τόσα χρόνια, το να... όταν κάνεις κουβέντα με ένα συνεργάτη σου. Πάντα σέβεσαι την επιθυμία του συνεργάτη. Στο όνομα τη θα του πει ότι. Αλλά αν ο άλλο εκεί που είναι μπορεί να είναι καλύτερα για του χύψη λόγου, σου πει ότι εγώ νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια, το σέβεσαι. Όπω και εγώ θα σεβαστώ, αν πει οποιοδήποτε συνεργάτη μου, ότι εγώ δεν θέλω να συνεχίσω γιατί μου δίνει μια δικιά μου εκπομπή με τα τριπλάσια λεφτά ή οτιδήποτε. Αυτό είναι σεβαστό και δεν κρατά μούτρα στον άλλον. Όχι, βέβαια. Την εξέλιξη του καθενό τη σέβεσαι. Μακάρι να γινόταν πάντα έτσι. Αλλά δυστυχώ δεν γίνεται. Εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Μα αυτό είναι και το υγιέ. Η Κατερίνα και η άλλη είναι η άλλη. Να στεναχωρηθώ αν πει κάποιο θέλω να φύγω, εννοείται. Από εκεί πέρα έχει μια πολύ καλύτερη πρόταση. Ξέρεις, λέω γενικό έως. Η ίδια η Ελένη, όταν τελείωσε εκπομπή, ουσιαστικά έλεγε ότι μακάρι τα παιδιά μου όλα να βρουν καλές θέσεις γιατί τους αξίζει, γιατί είναι όλοι πολύ δουλευταράδες. Βέβαια, δεν θα μπορούσαν να μείνουν και ένα πολύ χρόνο άνεργοι για να καλά, περιμένουν. Όχι, λέω, παιδιά. Ανυπομονούμε λοιπόν να τη δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, Χρύσλα μου. Παρακαλώ. Πάμε στο Your Face and Family. Ήταν πολύ ωραία Μπεκατόρου χθες που φόραγε αυτό το ετοιφόρο. Και βέβαια ήταν πάρα πολύ ωραία όταν έκανε και τον ντουέτο της με το Θανάση Αλευρά. Και τι δεν συνέβη βεβαίως εχθές. Κέρδισε. Ο κρατερός Κατσούλης, ο οποίος ήταν Ινδός. Πρέπει να το δείτε όλο, παιδιά, γιατί ήταν όλοι μαγικοί. Είδαμε από Μαντό μέχρι Ζωζό Σαπουτζάκι την Μπέτη Μαγκύρα. Μαγικό. Για να πω κάτι, ο κρατερός είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Είναι. Εξαιρετικός και είναι και καθηγητής, να ξέρετε, και κάνει μαθήματα. Και φίλε και σκηνοθέτη είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Ο Ισέας Ματιάβα είναι σπουδαίος καλλιτέχνης, πάντα το θαύμαζα και θα χαρώ πολύ να το συναντήσω κιόλας. Μακάρι, μακάρι. Βεβαίω. Με έκανε λάκι όπως ήμουν παλιά που ήμουν άσχημος. Στοιχηματίζω, θα γυρίσεις στη δικιά μου αγκαλιά. Σε μάγισσα σκηνή, δηλαδή μαγεύει. Ήταν πάρα πολύ καλό και φωνητικά νομίζω ότι ο δημόδης τρόπος ερμηνείας ήταν, ήταν έντονος, ήταν εμφανής. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικής ποιότητας, μπράβο σου. Είχες πραγματικά, ήσουν άψογος. Μας έδωσες τόση χαρά με αυτή τη συγκαμένη ερμηνεία. Βρε παιδί μου, άμα κάναμε casting και κάναμε ένα musical και θέλαμε αυτό το ρόλο, θα περνούσες, όχι απλά θα περνούσες, ήταν δικό σου δηλαδή. Είσαι ένα πείμα. Μήπως είσαι κύμα. Μήπως μ' αρέσεις. Μήπως με πονέσεις. Έχω τρελαθεί, εγώ θα πεθάνω. Δηλαδή, με τρελάνατε κι οι δυο. Είσαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ναι, τέλος. Κάτε πέρα να πελάσω, κάτε πέρα να διαβώ. Μη τα κάνω όλα λίμπα, μη τα κάνω λιμαδιό. Μη τα κάνω όλα λίμπα, μη τα κάνω λιμαδιό. Ήσουν τέλεια, ήσουν τέλεια. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Ήσουν...
από εκεί ψηλά που σε είδαμε, από εκεί είναι και το ταλέντο σου, το θείο δώρο που έχεις από το Θεό. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Κάνετε να τον συμπαθήσω. Δηλαδή, ό,τι και να είναι στο βίντεο δεν μας νοιάζει. Σχολιάζουμε το τελευταίο. Εμείς, στο γάμο της Χριστιάνας ο Καψάλης με την Κρύβα δεν είχαν τρόπο. Ποιοι ήτανε? Α, οι αδελφοί... Κατσάμπα. Όχι καλέ. Κατσίγιανη. Ναι, συγγνώμη. Α, η Κατσίγιανη. Αλλά είναι η Κατσίγιανη. Η Γρίβα με τον Καψάλη έχουν έρθει εδώ σε ένα φανταστικό μας. Εδώ πέρσι είχαν έρθει σε εμάς. Μπράβο, παιδιά. Με το Μάκη Τσίκο, το μεγάλο κλαρίνο. Ωραία την έκανε την Γιώτα Γρίβα. Καψάλης ίδων. Λοιπόν, αυτό το σοου είναι η Κατερίνα Στικούδη και οι υπόλοιποι. Θεά, και γιατί το λέω, όλοι είναι ταλαντούχοι, αλλά ρε παιδιά, η κοπέλα αυτή δεν έχει υπάρχει. Κάνει όλα τα άκρα. Μπράβο. Που καμία σχέση δεν έχουν με την ίδια, με το ταλέντο της, με τα τραγούδια της, με την περσόνα της, με όλα. Είναι η αυτή είναι η Στικούδη δηλαδή για όσους ούτε δεν το βλέμμα ξέρουν. Δεν μοιάζει. Που ρε παιδί μου, στα μάτια συνήθως προδίδουν το πρόσωπο σωστά, του άλλου. Πολύ σωστά. Ούτε το η μαγείρα είναι πολύ καλή. Αλλά η μαγείρα πάντα είναι πιο κοντά σε κάτι που. Γιατί ήταν κάτι που. Όλοι. Αλλά η Στικούδη είναι συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Και η μεταμορφώση της είναι ακραία. Πού να δεις την άλλη εβδομάδα που θα κάνει Χαντισέ από την Eurovision. Έλα! Που θέλω να τη δω. Δηλαδή γιατί αυτή ήταν μια τουρκάλα. Που αυτό δεν είναι πολύ μακριά όμως. Αυτό δεν είναι στιγμή. Α, Doom Tech Tech. Όχι, το Doom Tech Tech. Μπράβο, Doom Tech Tech. Εγώ δεν θυμάμαι έτσι την Στικούδη. Δεν την έχω δει ποτέ σε λαϊκό τίτλο. Είναι το Everywhere, αυτή δεν είναι. Όχι, αυτή είναι σερτά. Όχι, αυτή είναι σερτά. Λομμένο γράμμα διαβάζει. Καλύτερα στα κουλουράκια. Βρες να τη δείξετε, μη μου την κάνετε. Θανάση Αλευρά, Ελένη Φουρέιρα, Φουέγκο. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Καταλαβαίνει τι θα ζήσουμε. Πάντω δεν είναι. Είναι η Χαντισέ. Αυτή είναι η Χαντισέ. Δεν είναι η Χαντισέ. Α, Doom Tech Tech, ναι. Αυτό είναι εύκολο ζώο. Δυναμώστε λίγο, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Άφωνη τελείω κανονικά. Τι λε, τέλειο ήταν. Το θυμάμαι. Άφωνη. Εγώ θυμάμαι μόνο τα ρούχα που φόραγε. Τέλειο. Θα είναι πολύ καλή εκεί η Στικούδη σε αυτό. Ενέρεση, Γιάννη. Αυτό είναι κουμπωμένο πάνω τη. Εδώ πώς δεν είναι παιδί μου κουμπωμένο. Κοπέλα δεν έχουν δαλεκά καθόλου. Έτσι. Καθόλου όμω. Υποτίθεται. Μην κοιτά μόνο ότι κινείς και τη μεταμόρφωση. Το θέμα είναι ότι πιάνει πάρα πολύ και τη φωνή αυτού που έχει μεταμορφωθεί. Υπάρχει μια έκπληξη στο Γεωφέρι που θα έχει θέμα τη Eurovision. Βέβαια, γιατί την άλλη εβδομάδα λοιπόν θα δούμε όλου να υποδίονται, να ενσαρκώνουν ήρωε τη Eurovision και πρέπει να σου πω ότι θα είναι και εκεί η δική μα η Στεφανία. Και θέλω να μα πει για πρώτη φορά. Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στο νέο σύριαλ του Γιώργου Καπετζίδη και κάποια ονόματα είναι ανατρεπτικά. Δεν τα περιμένουμε. Όντως είναι πολύ μεγάλη έκπληξη λοιπόν τα ονόματα που θα δούμε στο cast. Εγώ σας έχω ήδη τα 4 πρώτα ονόματα τα οποία όχι μόνο έχουν πέσει στο τραπέζι αλλά είναι και σε διαπραγματεύσεις με τον παραγωγό τον κύριο Καραγιάννη για να κλείσουν. Θυμίζω ότι ακόμα δεν ξέρουμε το κανάλι. Παίζει και η ΕΡΤ, παίζει και η ψηφιακή πλατφόρμα του Αντένα. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν προς έναν ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Γιώργου Καμπουτζίδη που λέγεται Σέρες και είναι ουσιαστικά 10 επεισοδίων. Ξεκινώ με τον ίδιο τον Γιώργο, ο οποίος θα έχει ένα μεγάλο γκεσταριλί, και εγώ θα το έλεγα, σε πολλά επεισόδια θα παίζει. Και δίπλα του είναι η Λένα Δροσάκη, η οποία Λένα δεν έχει παίξει τόσο πολύ σε κωμικές σειρές, κυρίως σε δραματικούς ρόλους την είχαμε δει, όπως πρόπερση που έπαιζε σε μια σειρά του Αντένα την καθημερινή του Α, την καθημερινή του Α. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε λοιπόν σε κωμικό ρόλο. Και μετά έχουμε δύο καινούριους σχετικά ηθοποιούς, τη Μαριλού Κατσαφάδου και τον Πάνο Νάτσι, οι οποίοι ήταν οι πρωταγωνιστές του θεατρικού «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του», που είχε γράψει ο Γιώργος Καπουτζίδης. Έπαιζαν και τα δύο παιδιά εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι... Να πω... Τους γνωρίζει πολύ καλά. Ο μπαμπάς της Μαριλού είναι ο Κατσαφάδος, ο ηθοποιός που έπαιζε στο Εσύ. Να πω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή πολλοί ηθοποιοί εντός εισαγωγικών κατηγορούνται για παρεάκια, ότι είναι οι ίδιοι εκεί και συγκεκριμένη παρέα. Εντάξει, το καταλαβαίνετε, μην το. Βέβαια. Μ' αρέσει που βλέπω ότι δίνει ευκαιρία και σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουμε δει πολύ τηλεοπτικά. Έχεις πολύ δίκιο. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Γιώργο. Γιατί αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει. Δηλαδή, διαφορετική ή ίδιοι και ίδιοι παντού. Εντάξει, όχι, εγώ δεν ξέρω. Μόνο στα σύριαλ και. Παντού. Στα σύριαλ γίνεται πολύ έντονα εξταθμιστικά. Γι' αυτό το λέω. Έχεις δίκιο. Αλλά μπράβο, γιατί βλέπουμε και πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε δει τηλεοπτικά. Είναι πολύ αξιόλογοι θεατρικά.
και του δίνετε μια ευκαιρία. Μπράβο, μπράβο. Ας και το λες. Και όταν η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ήταν να παίξει στο παραπέντε, σε πληροφορώ ότι ο Μέγκα δεν την ήθελε. Γιατί αισθανόταν ότι είναι μια κοπέλα η οποία πολύ καλή κομική ηθοποιός, αλλά δεν είχε κάνει ένα μεγάλο γκέλ για να είναι πρωταγωνίστρια. Άρα λοιπόν, εμένα μου αρέσει που ένα ουσιαστικά σιναριογράφο επιβάλλει νέα πρόσωπα. Παιδιά, ο Καπουτσίδης είναι μέγεθος. Καλά, εντάξει. Εάν δεν επιβάλλει ο Καπουτσίδης, ποιο θα επιβάλλει. Αν δεν ανακαλύψει. Μαγιά του που το κάνει. Καλά, δεν επιβάλλουν κάποιοι άλλοι που δεν έχουν κάνει. Επιβάλλουν κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουν αν η τηλεόραση ανοίγει ακόμα με κουμπί. Αυτό που μπορώ να πω έτσι λίγο από το story είναι μαμαδίστικο το σενάριο. Δηλαδή παίζει λίγο με την υπερπροστατευτική μητέρα που έχει αδυναμία κτλ. Θα τα δείτε. Και ο Γιώργος ποτέ δεν είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής ούτε στο παραπέντε. Πάντα έχει έναν διαφορετικό ρόλο συγκεκριμένο. Πολύ ωραία. Θέλω να με πας τώρα στις μέλισσες και στο ποιοι αποχωρούν. Αποκλειστικό για πρώτη φορά ποιοι δεν συνεχίζουν την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, θα δούμε τρεις κηδείες. Ήδη μας το είχαν πει εδώ κάποιοι ηθοποιοί που είχαμε φιλοξενήσει. Είχαν πει ότι θα δούμε αρκετούς θανάτους. Είχε πει συγκεκριμένα, αν θυμάσαστε, ο ιερέας, ότι πολλούς γάμους είδαμε, να δούμε και κηδείες τώρα. Εγώ λοιπόν δεν σας έχω μόνο ποιοι αποχωρούν, σας έχω ποιοι, σύμφωνα με τα spoiler και με τα μέχρι τώρα σενάρια, είναι αυτοί που αποχωρούν γιατί πεθαίνουν. Ξεκινώ λοιπόν με τον Σπύρο Σταμούλη, ο οποίος υποδείται τον εισαγγελέα, τον Αλέξη, τον πρώην, θα έλεγα τώρα πια, σύζυγο της Πινελόπης, ο οποίος μαθαίνω ότι και ο θάνατος του θα είναι πολύ ιδιαίτερος, γιατί εκεί στην έρευνα που κάνει για τον θάνατο του Θέμελη, επειδή έχουν μπλέξει με μια παρέα χουντικών, κάπου θα τον βρουν, να το πω και έτσι, θα του στήσουν μια παγίδα και θα το σκοτώσουν. Μάλιστα. Ένας λοιπόν είναι αυτός. Συνεχίζω λοιπόν με τον δεύτερο, που είναι βεβαίως ο Γιώργος ο Γάλλος. Πολλά ακούγαμε για το αν θα συνέχιζε ο Μιλτιάδης ή όχι. Ξέρω ότι ο ρόλος του θα κορυφωθεί, γιατί ουσιαστικά θα μπει κάποια στιγμή και στο ψυχιατρίο. Και γνωρίζω ότι οι σεναριογράφοι θέλουν με έναν τρόπο να τον λυτρώσουν τον ήρωα, τον χαρακτήρα, και έτσι θα το δούμε να πεθαίνει ηρωικά, θα τολμούσα να πω. Δεν μου επιτρέπεται να πω παραπάνω πράγματα. Και συνεχίζω με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη, τον Βόσκαρη, για τον οποίο εγώ σας είχα πει ότι. Σκέφτονταν διάφορα πράγματα, ότι να κάνει κάποια guest του χρόνου. Ναι, γιατί ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πάει στο Μέγκα στη σειρά. Επειδή λοιπόν ξεκινάει στο Μέγκα, γνωρίζω ότι θέλουν, θα ακολουθήσουν αυτό που, το σπόλιο που είχαμε δώσει στην αρχή, ότι κάποια στιγμή λοιπόν ο Βόσκαρης αποτύψεις όταν θα μαθευτεί ένα πολύ μεγάλο οικογενειακό μυστικό που έχει σχέση με το θάνατο της μητέρας του και του πατέρα του, θα δώσει τέλος στον εαυτό του. Αυτά ξαναλέω. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπουμε κάπου το Βασιλή Μπισμπίκη. Τώρα το φάνε ο Ανδρέα. Είναι στο Μέγκα, στην καινούργια σειρά του. Όχι καλό άνθρωπο προ Θεού, αν είναι δυνατόν. Απλά είναι ωραίο άντρα. Ξαναλέω. Όλα αυτά που σα λέω είναι μέχρι αυτό που λέμε μέχρι τώρα, γιατί περιμένω να δω ποιοι ακόμα θα φύγουν. Θα υπάρχουν και άλλοι που θα αποχωρήσουν. Όλα αυτά αποκλειστικά και στο Zen News τα διάβασε. Όχι, αυτά τα λέω εδώ. Γιατί τα γράφει ο ίδιο. Τα γράφει στο Zen News ο ίδιο και λέει αποκλειστικά διάβασε το Zen News και τα έχει γράψει ο ίδιο. Κάνει κάτι τέτοια παιχνίδια. Και βλέπω Γιάννη Πουλόπουλο και από κάτω. Λέω τι γίνεται. Υπουργό παντού. Γιάννη μου, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάω τώρα σε κάτι γυναικείο και πάρα πολύ υπέροχο. Θα πάμε σε ένα πολυσυλλεκτικό κατάστημα. serendipityshops.com. Αγαπημένα λοιπόν, εδώ και χρόνια, κάθε φορά που φοράω ένα φόρι με παραγωγή, με ρωτάτε εσύ, κορίτσια, τι είναι αυτό. Κατερίνα, τι είναι αυτό, σας λέω, κορίτσια μου, είναι Serendipity. Μαζί μας έχουμε τη Στέλλα Μουγκαλιάν. Γεια σου, Στέλλα μου. Γεια σου, Κατερίνα μου, όμορφη. Από πού να ξεκινήσω. Πριν ξεκινήσω, λοιπόν, να βρείτε αυτά τα υπέροχα φορέματα, ένα μαγαζί που λατρεύω, το έχει και η φίλη μου η Αφροδίτη. Και χρόνια επιλέγω δημιουργίες. Πολύ καλή ποιότητα ρούχων, μοναδικά κομμάτια σε πολύ καλές τιμές. Να πω ότι όσοι μπείτε μέσα στις επόμενες 48 ώρες, serendipityshops.com, τα πάντα. Α, βλέπω, έχετε βάλει και εμένα. Δεν με ρωτήσετε. 20% πιο φθηνά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα Serendipity, όπως ακριβώς τα είπες, τα χαρακτηρίζουν η μοναδικότητα, στην ποιότητα, αλλά και στα print. Είναι μοναδικά, λίγα σχέδια, ούτως ώστε κάθε φορά που έρχεσαι, που πηγαίνεις στα καταστήματά τους, θα βρεις διαφορετικά είδη με μεγάλη παλέτα χρωμάτων. Ακριβώς. Και τώρα να πούμε ότι σιγά σιγά που ανοίγουν και οι γάμοι και οι εκδηλώσεις. Σωστά. Θα βρείτε όλα. Από πρωινά μέχρι κοκτέιλ και βραδινά. Κοιτάξτε και τι όλα. Φορεματάρα. Αυτό θα το κρατήσω καλά. Είναι υπέροχο. Ναι, κοιτάξτε όντως τι φορεματάρα είναι αυτή. Και μπορείτε να τη βάλετε από ένα σανδάλι το πρωί. Για δείξε μας κι άλλα. Επίσης τα φλούο χρώματα, τα bandage που αγαπάμε όλοι, μάλλον, όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, κοιτάξτε το συγκεκριμένο bandage. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο. Θα δείτε απίστευτα bandage κομμάτια, τα οποία σμιλεύουν τη σιλουέτα και δείχνουν απίστευτο το σωματότυπό σας. Ακόμα και εσείς μπορεί να έχετε κάποια περιττά κιλά. Να πω ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και φούστα επίσης. Λοιπόν, κολλάω εδώ γιατί πάλι εδώ μακριά μου βάλετε τα πιο ωραία. Πάντα μακριά μου τα βάζετε. Κοιτάξτε εδώ αυτό το ροζ.
τι ωραία χρώματα, τι μοναδικά κομμάτια που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Όλα τα χρώματα, όπως βλέπετε. Να πω ότι βρίσκεται και ρούχα για το πρωί για κάθε μέρα και σε πολύ καλές τιμές. Όπως το είπαμε, αλλά ναι. Και ρούχα μοναδικά για μία βάφτιση ή ένα γάμο. Όπως το συγκεκριμένο, δηλαδή, αν έχετε μια πολύ ωραία βάφτιση με ένα ψηλό τακούνι πλατφόρμα. Επίσης, εξαιρετικά αξεσουάρ, ωραία σκουλαρίκια, και τα δικά μου τα σκουλαρίκια σήμερα. Για κάνω ένα κοντινό έτσι, Βάνια μου, ναι, εδώ. Ναι. Σερεντίπιτι είναι. Και η τιμή σοκ. Σωστά. Επίσης, twin set, πολύ ωραία. Για καλοκαίρι, resort φορέματα για τις διακοπές μας. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ και άλλα λευκά, υπέροχα. Τι ωραίο που είναι και αυτό εδώ. Ναι. Φανταστικό, φανταστικό. Έχει και αξεσουάρ λοιπόν, οπότε μπορείτε να συνδυάσετε και φορέματα και αξεσουάρ. Α, παπά, και αυτό εδώ δεν καταπληκτικό, υπάρχει. Καταπληκτικό, ναι. Εντάξει, μου έχει φτιάξει διάθεση. Βάλτε χρώμα. Επίσης, να πούμε ότι θα βρείτε ποικιλία και στα νούμερα. Κανονικά αυτό εδώ, ναι. Είναι small. Κάνει, ναι. Κάνει λίγο το στην κοιλιά. Αυτό, ναι. Να πούμε ότι θα βρείτε νούμερα από extra small μέχρι extra large για όλους τους σωματότυπους. Επίσης, να πούμε ότι τα καταστήματα είναι στο Ψυχικό και στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Ξάνθου 2 στο Ψυχικό και Ξάνθου και στη Λεμεσό στην Κύπρο. Serendipityshops.com. Αυτό λοιπόν είναι το site. Ωραία. Βλέπετε. Το ίσο. Πάρα πολύ ωραίο κι αυτό. Και κοιτάξτε πόσο κομψό είναι πάνω και πόσο ιδιαίτερο. Πάρα πολύ. Ξέρεις τι μου αρέσει με τα Serendipity. Ότι βρίσκεται ρούχα τα οποία είναι και πάρα πολύ κομψά και ταυτόχρονα σεξι. Ό,τι πρέπει. Εγώ σας λέω να μπείτε τώρα, γιατί για 48 ώρες έχετε τα πάντα 20% πιο φθηνά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Μόνο για 48 ώρες. Έχω να σου προτείνω και αυτή τη φοβερή jumpsuit με πολύ ωραία χρώματα. Υπέροχη. Υπέροχη. Χρώματα επίσης, όπως είπαμε, για βαφτίσεις, που είναι ωραία χρώματα και θα αυτά. Θα μείνω λίγο στα bandage. Βέβαια. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλει αυτό, θέλει να βάλω. Αυτό θέλει να με την αφοράω. Έτσι. Ναι, θα το φορέσω την επόμενη εβδομάδα, μα είναι. Θα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Θα το βάλω στα γενέθλιά μου 1η Μαΐου, που θα είμαι στο σπίτι. Σωστά. Μόνο με το φίλο. Λοιπόν. Εσένα σου πηγαίνουν και αυτά. Να βάλω αυτό στα γενέθλιά μου στο σπίτι. Σου πηγαίνει σίγουρα. Καλά, είναι φανταστικό φόρεμα αυτό. Και οι τιμές, να σου πω κάτι, επειδή βλέπετε ένα bandage και μπορεί να πηγαίνει ο νους σας ότι φαίνεται κάτι εξωφρενικό. Όχι. Όχι. Είναι. Κάποια ρούχα μπορεί να είναι λίγο πιο τσιμπημένα, κάποια άλλα αρκετά οικονομικά. Για 48 ώρες όμως θα πάρετε το 20% πιο φθηνά. Να πω τη φίλη μου η Αφροδίτη, η οποία έχει τα Serendipity, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και ότι φέρνει ρούχα από όλο τον κόσμο. Θα βρείτε μοναδικά κομμάτια που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Χρυσό. Σε όλα τα χρώματα και εκεί. Α, γιατί ξέρω αυτό το χρυσό, Στέλλα μου, σου πηγαίνει τέλεια. Ναι. Το χρυσό. Καταπληκτικό. Να πούμε ότι η Στέλλα γενικότερα, αν μπείτε στο Instagram του Serendipity, επειδή είναι fashion blogger, δίνει υπέροχες ιδέες και συνδυασμούς, οπότε μπορείτε να μπείτε και στο Instagram Serendipity Shop, θα το δείτε, ναι, και το Instagram και να κερδίσετε έτσι και να βρείτε. Και στο style mail θα με βρείτε. Αυτό είναι το Instagram. Ωραία. Και να πάρετε πολύ ωραίες ιδέες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα μου, είσαι κούκλα. Ό,τι και να βάλεις βασικά, σου πηγαίνει πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Και μου αρέσει ότι κάνει για πολλούς γυναικείους σωματότυπους. Αυτό. Ναι, λοιπόν, ακριβώς. Θέλω να κερδίσετε μία τυχερία από εσάς. Θα κερδίσετε δωρεπιταγή 250 ευρώ. Πώς? Αν κάνετε like στη φωτογραφία αυτή του Open TV, follow το Instagram του Serendipity και με 250 ευρώ μπορείτε να πάρετε ή δύο φορέματα ή ένα πάρα πολύ ωραίο. Θα πάρετε διάφορα τέλος πάντων. Ναι, τα οποία μπορούν να τα συνδυάσουν και με τα υπέροχα αξεσουάρ. Αχ, δεν μπορώ. Θέλω να πω κάτι. Δεν μπορώ να πάω μόδα και να κάθομαι όλη μέρα να αλλάζω ρούχα. Αμέ, γιατί όχι. Τέλεια. Σου αρέσει κιόλας, λοιπόν, αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Σου πηγαίνει. Ευχαριστώ πάρα Κατερίνα, πολύ. Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Σου εύχομαι καλές γιορτές να είσαι καλά. Serendipityshops.com. Πάμε σε διαφημισούλες σε λίγα λεπτά. Ξαναείμαστε μαζί σας. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Πάνος Καλίδης, που σε λίγο θα τον ακούσουμε σε μια συνέντευξή του. Θα πάμε όμως πρώτα στην Έλενα, διότι έχουμε ανατροπές και εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο, όλοι κατά τον Τζέιμς ξαφνικά. Με αυτό που θα δεις, Κατερίνα μου, θα εκτιμήσεις τον Αλέξη Παπά, που Αλέξης έλεγε «Δεν θέλω τον Τζέιμς και θα τον διώξω». Εδώ πέρα, τι να σου πω. Όλοι είναι κατά του Τζέιμς, ακόμα και αυτοί που έκαναν παρέα μαζί του. Οι ατάκες και οι μπικτές και από Νικολέτα και από Ασναμακόπουλο είναι πάρα πολλές. Για δείτε το. Για πάμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος είναι ένα πολύ αληθινό παιδί και πιστεύω πως σίγουρα έως έναν βαθμό παρασύρεται από τον Τζέιμς. Τον έχει λες και είναι εγκόμενά του
και τον έχει εκεί πέρα, εγκλωβισμένο. Δηλαδή, δεν του αφήνει τα περιθώρια. Όσο περνάνε οι μέρες, καταλαβαίνω ότι όλοι έχουν πρόβλημα με τον James. Αυτό που μου ήρθε μέσα στο μυαλό είναι ότι ο Αλέξης, πριν φύγει, είπε ότι αφήνει παρακαταθήκη τον πόλεμο και την κόντρα που έχει μαζί μου στον Σάκη και τη Μαριαλένα. Οπότε, μάλλον, ξεκίνησε. Πρέπει να περάσουμε στο δύσκολο κομμάτι της βραδιάς. Παρακαλώ να ξεκινήσει η διαδικασία. Γεια σου παπά, παπά, φίλα για ρουφιχτά. Γεια σου παπά, παπά, φίλα για ρουφιχτά. Να το βάλουμε και ringtone. Να ρωτήσω κάτι. Τι έγινε? Έγινε κάτι και ξαφνικά βλέπουμε αυτή την αλλαγή συμπεριφορά. Ελένα μου. Εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ο James είναι ένας δυνατός παίκτης. Ο James είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά. Αυτό έβλεπε και ο παπάς, παιδιά. Απλά ο άνθρωπος έλεγε ότι εγώ θα τα βάλω μαζί του. Για άλλους λόγους βεβαιότατα και εκείνος. Απλά τώρα βλέπουμε ότι όλοι το βλέπουν και όλοι πάνε πάνω. Θέλουν να τον εξαφανίσουν. Και σιγά σιγά θεωρώ. Ο Γρηγόρης βέβαια ξέρει καλύτερα γιατί είναι και ειδικός. Ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να τον δίνουν. Και να ξεκινάει να έχει και αυτό στις αποδόσεις του τριαντάφυλλου. Είδαμε και κάτι ακόμη. Είδαμε και τη σχέση που είχε αναπτύξει ο James με τον Νίκο να μπαίνει στο στόχαστρο. Σωστά, σωστά. Δηλαδή, ο Ασημακόπουλος που δεν του άφησε καμία παρακαταθήκη φεύγοντας ο παπάς, πετάγεται και λέει τον έχει σαν γκόμενα. Απλά να πω στον Γιώργο τον Ασημακόπουλο ότι κανένας άντρας δεν έχει την γκόμενα και δεν έχει τέτοια σχέση. Αλλά θέλω να σου πω ότι πλέον προσπαθούν να διαβάλουν και αυτά τα δύο παιδιά. Ναι, που σωστά, κατά ναι, τη γνώμη σωστά. μου, αυτή η σχέση ενδεχομένως να είναι η μόνη αληθινή θα μέσα στο λοιπόν, survival. Εκτός και αν, επειδή δεν έχουμε βγει το επεισόδιο και βλέπουμε ένα teaser αυτή τη στιγμή, έχει γίνει κάτι. Όχι, σωστά. Όχι, δηλαδή, δυναμική. Λέω εγώ, εικάζω. Ενοχή, γιατί και εμένα ο James που είναι πάρα πολύ συμπαθής. Είναι πανέξυπνος. Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές και όπως στο προηγούμενο ενοχλούσε η παρέα του τριαντάφυλλου με τον παπά, τώρα ενοχλεί η παρέα του James με τον Νίκο. Δεν είναι το ίδιο. Για να το δούμε, παιδιά, γιατί εγώ το ίδιο Γιάννη μου βάζω με το παλιό, με τον Ντάνο. Τον Ντάνο δεν τον θέλαν γιατί είναι δυνατό. Δεν τον θέλανε γιατί είχε κάποιο άλλο πρόβλημα. Μην συγκρίνεις τον Ντάνο με τον James. Σίγουρα. Εγώ δεν έχουν καμία σχέση μάτια ούτε παίκτες. Όχι, 100%. Άκουμε όμως λίγο. Οι παίκτες και εκείνοι και εδώ, οι συμπαίκτες, δεν τον θέλανε και τον ένα και τον άλλον γιατί θεωρούν ότι είναι δυνατός. Και θα πάει στο τελικό. Ένας δυνατός παίκτης που και τι έξτρα έχει. Έχει παρέα έξυπνος. Και άλλον έναν δυνατό παίκτη. Ναι, σωστό και αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι μονάδα, είναι ένα δίδυμο. Το δίδυμο ενοχλεί είναι και θέλουν να το σπάσουν στοχοποιώντας τον James. Σωστά. Πολύ, πολύ πιθανό και αυτό θα το δούμε σήμερα. Λοιπόν, έχει ζέστη απίστευτη. Ναι, γιατί. Ανάψαμε. Από τα γηπαιδικά συνθήματα που πάμε στη Χριστίνα Κεφαλά που άμα ήταν δίπλα μας, θα ανάβαμε, διότι η κοπέλα είναι καλονή. Γιατί όμορφη. Όμορφη, όμορφη. Αδικήθηκε. Αδικήθηκε από τα πλάνα. Λοιπόν, τι είπε. Μίλησε και για τη σχέση του Σάκη και της Μαριαλένας. Υπάρχει σχέση, δεν υπάρχει. Αλλά κυρίως για τη δική της σχέση με το Σάκη. Που υπήρχε μια σχέση, την οποία όμως ο Σάκης δεν αποκάλυψε. Για ποιο λόγο λες? Γιατί. Κάτσε να το δεις. Ωραία. Αυτό το περιβόητο μεταγιόν που το είδαμε να το φοράει και στην Ένωση, στο πάρτι. Το μεταγιόν ξέρω ότι το φορούσε στην Ένωση. Νομίζω ο Τσάκης το είχε δώσει ή ο Αλέξης το είχε δώσει. Τώρα νομίζω προχτές πάλι τη το έδωσε. Σε ένα story που έκανε στο Instagram πάντως είπες «Α, της το έδωσε τελικά». Το μεταγιόν ήξερα ότι το είχε δώσει από τότε, από την Ένωση. Άρα ξαναέγινε η παράδοση του δώρου. Μάλλον, πως έγινε κάτι off camera τότε στην Ένωση και ξαναέγινε μπροστά στην κάμερα, δεν ξέρω. Με τη Χριστίνα Κεφαλά γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό, καθώς μένουμε πάρα πολύ κοντά από όταν ήρθα στην Αθήνα. Είναι μόνο φιλικές σχέσεις μας, δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βγήκαν τα δημοσιεύματα. Μπορεί να μην συζούσαμε δύο χρόνια, είχαμε κάτι, ναι, το ξέρω όλος ο κόσμος, όλος ο γύρος, το δικός μου γύρος. Εντάξει, ήταν κάτι μικρό, παιδιά, ήταν λίγο. Δηλαδή αυτό δεν στέκομαι πλέον, γιατί, έχει περάσει. Γιατί εκείνος όμως είπε ότι ήσασταν φίλοι? Ίσως ήθελα να είναι πιο.
τι να πω τώρα, να είναι λίγο πιο ελεύθερος για να μπει μέσα στο παιχνίδι και στη δημοσιότητα να είναι καθαρός για να ανταπεξέλθει πάλι και να μιλήσει με την Μαργελένη να τα βρούνε, δεν το γνωρίζω. Δεν το είχα συνεννοηθεί πριν μπείτε, όχι, το τι θα πείτε. Εγώ δεν θα συνεννοούμουν με κανένα να πω κάτι. Είμαι ευθέως άνθρωπος και θα πω πάντα, μιλάω αυθόρμητα και ειλικρινά. Ήξερε και η ίδια η Μαργελένη που το επιβεβαίωσε όταν μπήκαμε στο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι που λέω ψέματα, απλά από εκεί και πέρα δεν με αφορά πλέον το, όλο αυτό το σκηνικό με εμένα και το Σάκη. Είναι κάτι στο παρελθόν, δεν έχω προχωρήσει τη ζωή μου, ενώ κοιτάω μπροστά. Δεν. Να είσαι ευτυχισμένη, μωρό μου, όπου να είσαι. Την εκμεταλλεύεται και ο Ατζούν και η παραγωγή για να πουλήσει περισσότερο. Τι νόμια σε έχει ο Σάκης με τη Μαργελένα μέσα στο παιχνίδι? Δεν ξέρω αν δεν εκμεταλλεύεται κάποιος από την παραγωγή αυτό. Αυτό είναι δικό του θέμα των παιδιών. Τι εκμεταλλεύονται οι ίδιοι τι κάνουν για τον εαυτό τους, έτσι. Δεν τους έβαλε κανένας να προσποιηθούν, ούτε σχέση ούτε τίποτα. Τώρα τα παιδιά, αν θέλουν, όντως είναι ερωτευμένα και τα έχουν ξαναβρει, εγώ τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εάν όμως δεν τα έχουν βρει και το κάνουν απλά για τη δημοσιότητα, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι. Εσύ πράξεις ότι είναι ερωτευμένοι και τα έχουν ξαναβρει? Εγώ, παιδιά, τους ένιωσα πάρα πολύ κοντά. Γεια σου, παπά, παπά. Φυλάκια ρουφιχτά. Γεια σου, παπά, παπά. Φυλάκια ρουφιχτά. Ευτυχώς έχουν αρχίσει και βρίζουν και το Θέμη στο Twitter, ο οποίος απαντάει και λέει, είναι καλά εκεί στο Open, το έχετε τερματίσει και τα λοιπά, και απαντάει, σε όλη την εκπομπή θα παίζει, χαχαχα. Απαντάει. Μπράβο, ναι, λένε ναι, μπράβο. Αλλά τρελαίνουμε παπαντάς. Εγώ πλέον συμπαθώ τον Αλέξη Παπά να κατέβει Λαγωνίσια και Ράσο Πάσα. Εγώ πλέον λατρεύω τη Χριστίνα Κεφαλά, παιδιά, γιατί θα ρωτήσω κάτι. Ωραία. Η Χριστίνα, αν ήταν φίλη μου, γλυκή, ήταν πανέμορφη, γλυκή το κοριτσί, θα τη έλεγα ότι δεν είναι ανάγκη μια κοπέλα να εκτίθεται. Θα πω κάποια φίλη να τη πει να βγαίνει να λέει ναι, έχω κάνει κάτι για λίγο με αυτό. Να πω κάτι, Χριστίνα, και τοποθετήσω. Respect στο Σάκη, διότι κανένα άντρα, όταν έχει κάτι σύντομο με μια κοπέλα, δεν βγαίνει να το πει. Κυρίως για την κοπέλα, ρε παιδί. Να πω τώρα και δηλαδή, η Χριστίνα να λέει ότι ναι, είχαμε κάτι για λίγο. Δεν είναι ωραίο για μια κοπέλα. Συγγνώμη. Respect στο Σάκη που ξεκίνησε να τα σχεδιάζει όλα πριν μπει μέσα. Εντάξει, παιδί μου, δεν ξέρω τι ήταν ο Σάκης, αλλά δεν μ' αρέσει. Σχέδιο, σχέδιο ξεσχέδιο, ναι, ο Σάκης, ναι, όταν δήλωνε πριν μπει τι θα κάνει και ποιος είναι, είπε ότι εγώ δεν είχα καμία και σχέση. Όλοι ξέραν, όμως και όλοι μάθαν μόλις μπήκε η Χριστίνα εσύ μέσα. Όχι, αλλά μπήκανε μέσα και το είπανε μέσα εκεί. Όμως η Μαργελένα μπήκε μέσα με την ίντη. Η Μαργελένα λοιπόν το είπε, θα μπορούσε, και καλά λέει εδώ η Κατερίνα, θα μπορούσε η ίδια να πει, παιδιά, δεν είχαμε τίποτα με το Σάκη. Εκτεθειμένος είναι ο Σάκης που δεν φέρθηκε και πολύ παντελονάτα. Ή να πει, παιδιά, δεν θέλω να το σχολιάσω άλλο. Παντού λοιπόν με το που βγήκε, λέει αυτό για μια γυναίκα και μια κοπέλα. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο να ακούγεται έχω κάνει άκουτε κάτι με κάποιον. Είναι αγάπη μου, και αλλά και λέει ακριβώς πώς το σκέφτηκε και τι έπρεπε. Καλά κάνει τον αδειάζει το Σάκη. Το Σάκη σχέδιο έχει όμως. Μα αυτό το αξίζει. Μπορεί, αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο και το σενάριο, υπάρχει αυτό που λέει ο Γρηγόρης, να μην θέλει να την εκθέσει. Έλα, παιδιά. Και αυτή δεν είναι ωραίο να λέει είχαμε κάτι λίγο. Δύο ατάκες που πραγματικά με έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Πρώτον, ότι είχε σχέδιο να τα βρούνε μία πληροφορία που δεν την ξέραμε, την υποψιαζόμασταν. Και άλλη μία, ότι οι ίδιοι εκμεταλλεύονται τους εαυτούς τους. Δηλαδή ότι δεν τους έχει πει καμία παραγωγή να υποδίδει το ζευγάρι. Αυτό λέει ότι εγώ αυτό που έβλεπα είναι ότι οι ίδιοι συμπεριφέρονταν κανονικά, για, σαν να μην υπήρχε σκηνοθέτη. Γιατί σε εντυπωσιάζει, είχε σχέδιο να τα βρούμε? Το έχει πει ο ίδιος 100 φορές μέσα. Ο συνδυασμός ότι ήρθα να βρω τη Μαργελένα. Το έχει πει. Δεν κατάλαβες. Ο συνδυασμός των πληροφοριών. Ότι δηλαδή από τη μια ο ένας είχε μπει μέσα για να τα βρει ξανά με τη Μαργελένα και ότι αυτό που ζουν, σύμφωνα με τη λεγόμενη Χριστίνα, είναι κάτι που φαίνεται αληθινό. Δεν το υποδίονται. Γιατί? Το έχουμε σκεφτεί όλοι, παιδιά, ότι μπορεί ένα σενάριο. Μόνο εγώ το έχω σκεφτεί, δηλαδή. Όχι, παιδί μου, μα το έχουμε πει και ξεκάθαρα. Πολλοί κόσμοι είπαμε, εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω πει είναι ότι η Μαργελένα πιστεύω ότι ακόμα νιώθει πράγματα για το Σάκη. Για το Σάκη δεν ξέρω, θα φανεί όταν βγούνε. Ναι, ξαναλέω όμως ότι έχουμε σκεφτεί όλοι, μήπως μας δείχνει κάποια πράγματα η παραγωγή που λίγο εστιάζουν το τσιμπάει, εκεί. Το τσιμπάει η παραγωγή τσιμπάει, και καλά κάνει, η δουλειά της είναι αυτή. Η Χριστίνα λέει κάτι άλλο, γι' αυτό επισημαίνω. Πάμε στον Πάνο Καλίδη. Τελικά πλήρωσε ρήτρα για να φύγει από το παιχνίδι που συζητούσαμε. Αυτά είπε. Ναι. Σφαίρα 98,7. Σφαίρα 98,7 πότε? Στο ραδιόφωνο της Κρήτης. Στην Κρήτη. Μίλησε. Α, υπάρχει σφαίρα στην Κρήτη. Είσαι υπέροχος. Δεν το ήξερα. Πάει παντού. Ο Καλίδης πάει παντού. Υπέροχο. Είναι ο αρσενικός Σαλαγκούδης. Πάει και ραδιόφωνα όμως. Η Σαλαγκούδη δεν πάει. Λοιπόν, και μίλησε και για την αποχώρηση του παπά. Και για τον Τάφη, αν θα συνεργαστούν το καλοκαίρι. Ο Καλύβης από την άλλη είναι και τραγουδιστής. Οπότε καλά κάνει και πηγαίνει στα ραδιόφωνα, γιατί έχει να προωθήσει και τη δουλειά του. Είναι ο μόνος που κάνει καλά, γιατί βγάζει και τραγούδι και τα προωθεί τώρα. Για να δούμε. Υπήρχε κάποια ρήτρα, επειδή αποχώρησε και ο Θελός. Υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο, το
Δηλαδή, άμα θέλει ο κύριος Άντζουν, την ενεργοποιεί. Α, μάλιστα. Όμως είναι τόσο. Ανθρώπινο. Ας το πούμε. Οργανωμένη παραγωγή. Ναι. Που προτού γίνει κάτι το οποίο μπορεί να φέρει σε αντιπαράθεση έναν επώνυμο παίκτη, έναν παίκτη οτιδήποτε με την παραγωγή, θα ειδοποιηθεί ο παίκτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι για να εκμεταλλευτεί αυτή η παραγωγή κάποιον παίκτη. Mm-hmm. Αν μου λέγανε και δεν ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα με τα συμβόλαια μας ή ότι δεν κάνει να αποχωρήσω και εφελώς, mm-hmm. φυσικά και δεν θα μπορούσα να αποχωρήσω και εγώ. Πώς είδες την αποχώρηση του παπά? Βλέποντας έξω τα social, είχα δει μια αντιπάθεια στο πρόσωπό του από ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Δηλαδή, ανάμεσα στους τρεις, ποιος να φεύγει, ο Τριαντάφυλλος? Εγώ, το μεταξύ, πραγματικά δεν κατάλαβα όσο έπαιζε το παιχνίδι, αν με το Τριαντάφυλλο είχατε συμπάθεια ή αντιπάθεια. Εφόσον δεν μου είχε ζητήσει δανεικά, δεν υπήρχε λόγος να το παθήσω. Πάντως, θα ήταν ενδιαφέρον μαζί έτσι μια εμφάνιση πάνω στους Καλλίδες και Τριαντάφυλλος. Γιατί όχι, εγώ θα γίνει μάχη. Οτιδήποτε είναι καλό, να το κάνω. Γεια σου, παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Γεια σου, παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Έλα ρε εσύ, Αλέξη, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Έλα το απόγευμα εκεί θα είναι. Θα έχεις το ποέμ. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή. Κάπου πρέπει να μιλήσει και αυτό. Πρέπει κάποιος να απολογηθεί για αυτά που σου θέματα. Λοιπόν, υπάρχει ρήτρα, αλλά μάλλον στην περίπτωση του Πάνου. Δεν ενεργοποιείται. Ο κύριος Αντζούν, γενικά δεν ενεργοποιείται τώρα αυτή η ρήτρα. Εντάξει τώρα. Καταλαβαίνει και η παραγωγή πότε πρέπει να την ενεργοποιήσει και πότε όχι. Και επίσης πότε εξυπηρετεί την παραγωγή κάτι και πότε δεν την εξυπηρετεί. Μα ο Πάνος, όταν έφυγε, έβλεπε και στο πρόσωπό του ότι ήταν στο ταβάνι του, στο τέρμα του. Και η παραγωγή είδε ότι παιχτικά και reality παιχτικά δεν έχει να μας δώσει τίποτα. Ναι, είναι και πιεσμένος, έχει και τρία παιδάκια έξω. Ας έναν άνθρωπο να πάει στην οικογένειά του και να χτίσει την καριέρα του. Να πούμε ότι μίλησε στη Χρύσα Κυρατζή στην Κρήτη. Υπέροχα. Λοιπόν, Έλενα, υπάρχει μία απάτη σε βάρος του Κρις. Τι ακριβώς έχει γίνει, Κρις Σταμούλη? Εμένα μου έστειλαν το Σάββατο το μεσημέρι. Τίμια θα σας πω, μια συνομιλία με το Κρις Σταμούλη σε ένα, τώρα, site λέγεται αυτό, site γνωριμιών. Αυτό που μπαίνουμε, ναι. Όχι, εγώ δεν μπαίνω. Οι ανήπαντροι μπαίνουν. Οι ανήπαντροι, ναι, αυτό. Οι ανήπαντροι μπαίνουν όλοι. Καλά, τέλος πάντων, ένα γνωστό γενικά. Δεν μπαίνω site αυτό γνωριμιών. Αυτό δεν μπαίνουν όλοι οι ανήπαντροι. Γνωστό. Σωστό, κατέστημα. Είδε στην μαγειρική, την έκλεισε την τηλεόραση. Και μου έστειλε μια κανονική συνομιλία με τον Κρις Σταμούλη. Όπου, παιδιά, εγώ του έστειλα μήνυμα και του λέω, του το έστειλα ακριβώς αναλυτικά. Όπου μου γράφει, βέβαια, ο άνθρωπος ότι δεν είμαι εγώ αυτός. Είναι fake προφίλ. Και φυσικά θα το ψάξω με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δηλαδή, για να το καταλάβω, έχουν βάλει μια φωτογραφία του. Και κάνουν τον Κρις. Και μπαίνει κόσμος και μιλάει με τον Κρις. Η φωτογραφία του είναι. Α, μπράβο. Νάτο. Είναι απάτη, παιδιά. Ναι, είναι απάτη. Δεν υπάρχει. Επειδή μου στείλανε την φωτογραφία, λέει πάνω την ηλικία του και προφανώς δεν ξέρω πώς θα είναι. Τα στοιχεία του. Ναι. Α, και λέει και έχει όταν όλα τα στοιχεία. Περιμένετε, γιατί δεν έχω πει ποτέ και με ενδιαφέρει. Ναι. Όταν μπαίνει, σου λέει και πόση απόσταση μακριά σου είναι αυτό. Ανάλογα στο ποιο site υπάρχει. Ανάλογα το site των γνωριμιών. Υπάρχει ένα που λέει ότι στα 2 χιλιόμετρα, ανάλογα με το που ας πούμε, είναι το κινητό σου, υποτίθεται, σου λέει ότι στα 2 χιλιόμετρα είναι ο Κρις Σταμούλης. Για ποιο λόγο? Στα 5 χιλιόμετρα είναι η Κατερίνα Καινούργιο. Αν θες να τη συναντήσει, είναι πολύ κοντά σου. Για να ξέρει ποιο είναι πιο κοντά για να πα. Μη χαίρεσαι τόσο πολύ. Για να πούμε τη συνομιλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο Κρις. Για να κάνεις μια χαρά, εσύ. Καλά, έχεις Insta. Φουμπού μόνο. Φουμπού μόνο εσύ. Έχω και τα δύο. Φουμπού, Κρις Σταμούλης. Κάνε με εκεί. Είδες. Ναι, γιατί μου στείλανε κανονικά και τη συνομιλία, παιδιά, ωραία, έτσι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί γενικώς υπάρχουν διάφορα τέτοια sites. Εγώ έχω έναν φίλο ο οποίος είναι gay. Ναι. Και έχει ένα. Αντίστοιχο. Αντίστοιχο. Και υπάρχει και για straight, ενώ ότι υπάρχουν. Σωστά. Κάτι τέτοιο είναι. Ναι, υπάρχει. Εγώ τώρα το site ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Υπάρχουν τα sites γνωριμιών που οι άνθρωποι γνωρίζονται κανονικά γιατί θέλουν να αποκτήσουν μια σχέση. Όχι όλα, νομίζω. Περίμενε λίγο. Και υπάρχουν και τα sites που έχουν στα πόσα χιλιόμετρα είναι κάποιος. Αυτό είναι με τα χιλιόμετρα. Μπράβο, το με τα χιλιόμετρα. Είναι site συναντήσεων ερωτικών. Δεν είχα πάει εγώ με έναν φίλο μου. Ο οποίος, επειδή είναι γκέι, είχαμε πάει. Θυμάμαι τότε που ήταν τα μπουζούκια στα μπουζούκια. Θα σου πω μετά. Θα συναντήσετε κάποιον. Και ποιο. Όχι, και τέλος πάντων ήταν αυτό ανοιχτό και έλεγε στο ένα μέτρο. Φωτογραφία, είχε μια γενική. Ναι. Και μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είναι γνωστό. Ήταν ο σερβιτόρος.
Ήταν τελικά ευδοκίμησε. Ούτε συγχαινόταν ως τον άλλον. Καλέ, πας και πάω και βρίσκω θέματα έτσι. Εγώ να μπω εκεί μέσα. Ενώ έτυχε ο φίλος μου και να γκέι και τον γκέι. Δηλαδή υπάρχει και για στρέιτ, υπάρχει για ζευγάρι, υπάρχει αυτό. Απλά το συγκεκριμένο ήταν για ερωτική συνάντηση, όχι απλά για σχέση. Δεν είναι γνωριμιών, είναι για ερωτική συνέβρεση νομίζω. Βέβαια να ξέρετε ότι υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία έχουν γνωριστεί έτσι και έχουν σχέσει ή τον άλλον. Θα γίνει το καλοκαίρι σαν μπιτσόμπαρα. Καλέ τώρα που έχει αλήθεια τώρα. Αν δείτε. Αν δείτε τον σύντροφό σας, δηλαδή αν δω εγώ το Φίλιππ, εσύ την Νάταλη, είναι επικίνδυνο. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι. Τα έχουν ελεύθερη συνήθως. Η αλήθεια είναι ότι θα την ακούσεις. Καλά, το έχουν και παντρεμένοι. Μη σκάς και εσύ που λες ότι το έχουν μόνο ελεύθερη. Ρε, πρέπει να μπω. Ο Κρίς είναι και νομικός, οπότε φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιήσει σωστά, την νομική οδό Έλενα. Φυσικά, φυσικά, γιατί το συζητήσαμε και θα κινηθεί όπως πρέπει και με ευχαρίστησε κιόλας. Μισό λεπτό που μου δίνεις την ευκαιρία. Υπάρχουν πάρα πολλά ψεύτικα προφίλ για το Instagram του ευτυχείτε.opentv.gr. Στα οποία ζητάνε τραπεζικούς λογαριασμούς ότι και καλά κερδίζονται κάτι. Είναι απάτη, το λέω. Ποτέ, ποτέ, ούτε δικό μου, ούτε από το ευτυχείτε, από το Open, δεν υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσει τραπεζικό λογαριασμό. Μην δίνετε ποτέ τα στοιχεία σας σε τέτοιες περιπτώσεις. Γίνονται συνέχεια πολλά ψεύτικα, ενημερώνουμε, είναι επικίνδυνο, προσέξτε πολύ. Αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Και πάμε στα Όσκαρ. Πάμε στα Όσκαρ, που βέβαια η ταινία που κέρδισε είναι αυτή που ήταν φαβορή και πραγματικά θριάμβευσε. Είναι η Nomadland, με την υπέροχη αυτή Κινέζα σκηνοθέτα. Είναι 39 ετών, ναι. 39 ετών, την Chloe Zhao. Ήταν απόλυτος θρίαμβος και βεβαίως εκτός από το καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία, ήταν υποψήφια σε πάρα πολλές κατηγορίες. Αυτό που συζητήθηκε βέβαια την απονομή. Ακριβώς. Ήταν πολύ διαφορετική. Πάμε. Ακριβώς. And the Oscar. And the Oscar goes to. Goes to. Goes to. Goes to. Η 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό του Λος Άντζελες και παρά το γεγονός πως ήταν όλα διαφορετικά λόγω COVID, δεν έλειψαν οι λαμπερές παρουσίες και οι εκπλήξεις. Το βραβείο καλύτερης ταινίας αλλά και σκηνοθεσίας πήρε το Nomadland και η Chloe Zhao έγινε η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε Όσκαρ σκηνοθεσία στην ιστορία του θεσμού. Η νικήτρια εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα απλό μπες φόρεμα και sneakers, με την εμφάνισή της να διαφέρει πολύ από τις υπόλοιπες. Η Amanda Seyfried εμφανίστηκε με κόκκινη τουαλέτα Giorgio Armani, αποσπώντας θετικές κριτικές, χωρίς να καταφέρει όμως να κερδίσει το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου. Μία μπλε ολόσωμη φόρμα, Peter Dundan, εμπνευσμένη από το pop είδωλο Prince, επέλεξε η Hair και κέρδισε το Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι. Η Margot Robbie έλαμψε στη Σανέλ δημιουργία της, με ελαφρύ μακιγιάζ και μαλλιά πιασμένα χαλαρά, κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα πάνω της. Η Halle Berry με φόρεμα Dolce Gabbana σε ροζ απόχρωση εντυπωσίασε με το φόρεμα αλλά όχι με τα μαλλιά της. Με Louis Vuitton γαλάζια τουαλέτα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί η Regina King, ενώ η Andra Day επέλεξε χρυσή δημιουργία της Vera Wang. Ένα κόκκινο φόρεμα του οίκου Dior επέλεξε για τη λαμπερή απονομή των φετινών Όσκαρ η Reese Witherspoon, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα του οίκου Bulgari. Κόκκινο φόρεμα και για την Olivia Colman, η ηθοποιός του Hollywood επέλεξε μια δημιουργία Dior Haute Couture με κοσμήματα Chopard. Βέβαια, όπως σε όλες τις απονομές, έτσι και στη φετινή δεν έλειψαν οι υπερβολές, με τον Questlove να εμφανίζεται με χρυσές πλαστικές παντόφλες τύπου Crocs. Η Glenn Close έκανε twerk και εντυπωσίασε τους πάντες στην αίθουσα της απονομής των Oscar. Academy Award for actor goes to Anthony Hopkins, the father. Ο Χωάκιν Φίνιξ έδωσε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στον Άντονι Χόπκινς για την ταινία The Father, ενώ ο Μπρατ Πιτ απένει με το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου στην Τζον Τζον Γιούν. And the Oscar goes to Τζον Τζον Γιούν. Ηθοποιός της χρονιάς αναδείχτηκε η Φράνσις Μακντόρμαντ για το Nomadland. Δύο καταξιωμένοι Έλληνες καλλιτέχνες διεκδίκησαν χρυσό αγαλματίδιο στα Όσκαρ, ο Φέδων Παπαμιχαήλ και ο Γιώργος Λαμπρινός, στις κατηγορίες «Καλύτερη φωτογραφία και μοντάζ». Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Όχι και στα Όσκαρ, σε λίγο θα κολλάμε και στο break, στα εμπορικά. να πω ότι...
Για κάποιο λόγο μου άρεσε που και τα ήταν λίγο πιο πεσμένα. Mm-hmm. Λόγω όλη αυτή τη κατάσταση που έχει ταλαιπωρήσει όλο τον κόσμο. Ήταν όλα λίγο πιο καταλαβαίνω. Με καλύτερη αισθητική, βέβαια, θέλω να σου πω, από τι προηγούμενε χρονιέ. Να πω ότι η Glenn Close κούκλα. Αμάντα Σέιφ. Εντάξει, θεά. Η Glenn Close νομίζω ότι είναι η μοναδική τόσο ταλαντούχα στην οποία δεν έχει πάρει ποτέ Όσκαρ. Έχω άδικο. Ναι, έχει πάρει Όσκαρ. Έχει πάρει Glenn Close Όσκαρ. Απλά δεν θυμάμαι. Ναι. Και βέβαια η απόλυτη θεά, παιδιά, τεράστια ηθοποιό, η Φράνσις Μακντόρμαντ. Έτσι. Η προηγούμενη της ταινία, οι τρεις πινακίδες έξω από το Μισούρι, δεν υπάρχει. Δεν το συζητώ. Και πολύ μεγάλο. Θα το δω για την Glenn Close. Ναι, για τον Άντονι Χόπκινς. Για πείτε, παιδιά. Ο Άντονι Χόπκινς με τη συγκεκριμένη ταινία, το Father, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να αποφύγει να μην πάρει το Όσκαρ, παιδιά. Ήταν όλοι πάρα πολύ σύμφωνοι σε αυτό και ήταν κάτι το οποίο είχε ακουστεί και τις προηγούμενες ημέρες. Ότι πηγαίνει για το πρώτο, για το Όσκαρ του πρώτου αγγλικού ρόλου. Στα 84, που εξαιρετικά ενεργός. Και κινηματογραφικά, αλλά και στη ζωή. Δεν έχει αφήσει τη ζωή ούτε λεπτό, ούτε δευτερόλεπτο. Αν δείτε το Instagram, του ανεβάζει βίντεο, λες και είναι παιδάκι. Και 30 χρόνια μετά τη σιωπή των αμνών, πήρε το δεύτερο του Όσκαρ. Και δικαιωματικά. Αυτή που έπαιζε η πρωταγωνίστρια στο Σοφέρ της κυρίας Ντέιζι, πόσο χρόνο ήταν, γιατί. Υπό ξαναλέω, η Glenn Close νομίζω και το ψάχνω, δεν έχει πάρει ποτέ Όσκαρ. Μόνο υποψηφιότητε. Ψάξτε το λίγο, γιατί νομίζω θα δικαιωθώ. Πάμε στα διαφημισούλες και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Πού και πού με θυμάσαι, πόρτα χτυπάς χαρά. Που μ' αγαπάς, μα έχεις μια άλλη στο νου. 12:30, γεια σου Τζορτζελίτσα μου, καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Κυρία Μάρα μου, τι κάνετε, καλή μεγάλη εβδομάδα. Δεν έχει ήχο η κυρία Μάρα μας, να φτιάξουμε τον ήχο της. Ή μας παίζει, γιατί είναι πολύ παιχνιδιάρα η κυρία Μάρα. Της Κατερίνα, της κυρίας Μάρα. Να το, μας λοιπόν, έπαιζε. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πολύ. Χθες, κυρία Μάρα μου, πήγα σε ένα μαγαζί που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά να πάρω ένα δώρο. Και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ο πολιτής ήταν: η κυρία Μάρα εμβολιάστηκε. Αυτό. Να. Πότε, κυρία Μάρα, με το καλό. 13. Ορίστε, τα παιδιά ξέρουν. 13 Μαΐου. Το ξέρω, θα κάνετε το ίδιο με το Θέμη. Εγώ 20. Δεν ξέρω, όποιο εμβόλιο μου λάχει. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις εμβολίων. Μπορείτε να το βρείτε. Το εμβόλιο καλά είναι. Μπορείτε λοιπόν να το δείτε στο κέντρο που εμβολιάζεστε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κυρία Μάρα μου, πολύ όμορφη είστε και σήμερα. Και να εσύ, ακούσουμε. Γρηγόρη, πότε θα κάνεις 20 Μαΐου, 20 Μαΐου κοροπή με Pfizer. Λοιπόν, να ακούσουμε τη Θάλια, 41, που και αυτή θα εμβολιαστεί όπου να είναι. 49 θα εμβολιαστεί τότε. Θάλια, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους σας. Σε ακούμε λοιπόν, τι σε απασχολεί. Ναι, να μου συμβουλέψετε θέλω και εμένα για το πρόβλημά μου. Εγώ είμαι παντρεμένη και έχω μία κόρη 21 ετών. Στα 17 της η κόρη μου γνώρισε ένα παλικάρι που ήταν πολύ μεγαλύτερό της. Ήτανε 30. Πώς. Α, δεν μπορεί να τράμαξε, νόμιζα ήταν 60. Και μετά από λίγο καιρό ήρθε και μου το είπε. Εντάξει, εγώ αρχικά είχα ένα θέμα λόγω της διαφοράς ηλικίας τους, αλλά δεν ήθελα να της πάω κόντρα. Τέλος πάντων ήταν ένα χρόνο μαζί, περνάγανε καλά και μετά τη ζήτησε το παλικάρι να συζήσουν. Και η κόρη μου βέβαια το ήθελε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Ο άντρας μου μέχρι τότε όμως δεν γνώριζε κάτι για τη σχέση της, γιατί είναι αυστηρός με αυτά τα πράγματα και δεν θέλω να έχουμε φασαρίες στο σπίτι κτλ. Όταν όμως μας το ανακοίνωσε η κόρη μας, ο σύζυγος έγινε έξω φρενών. Τέλος πάντων, από τη μια η κόρη μας έκανε σαν τρελή γιατί ήθελε να είναι μαζί του, από την άλλη ο άντρας μου επέμενε να χωρίσουν, φασαρίες κτλ. Δεν ήξερα τι να κάνω, αναγκάστηκε κι εγώ να μπω στη μέση για να πείσω τον σύζυγό μου να το δεχτεί. Του είπα μεταξύ άλλων ότι επειδή εκείνος είναι από άλλη πόλη, αν τους πάμε κόντρα μπορεί να την πάρει και να φύγουν και να μην τη βλέπουμε. Σωστό. Του είπα να τους πάρουμε με το καλό, ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, ότι δεν κάνουν κάποιο πράγμα παράλογο, ότι είναι φυσιολογικό και τον έπεισα μετά πολλά. Επειδή όμως ο σύντροφος της κόρης μου δεν είχε σταθερή δουλειά και δεν θέλανε να μένουν σε νίκια και τέτοια, τους προτείναμε μετά από συζήτηση με τον σύζυγό μου να έρθουν να μείνουν στον πάνω όροφο του σπιτιού μας.
Ναι, έχουν το δικό τους διαμέρισμα. Κατάλαβε. Εντάξει, αφού το συζητήσαμε. Το συζητήσαμε, τον έπεισα το σύζυγο. Αποφάσισα να έρθουν τα παιδιά. Βέβαια, ο άντρας μου εξακολουθούσε να είναι αρνητικός για αυτή τη σχέση. Αλλά εγώ όσο μπορούσα, έμπαινε στη μέση και τον συγκρατούσα για να μην έχουμε εντάσεις συνεχόμενες. Τέλος πάντων, μετά από 4 χρόνια που είναι εδώ, εδώ και 8 μήνες περίπου ήρθαν έτσι τα πράγματα που εγώ δημιούργησα μια ερωτική σχέση με αυτό το παιδί. Το γαμπρό! Ναι. Ναι. Βέβαια, ούτε ο σύζυγος ούτε η κόρη μου κατάλαβαν κάτι. Ναι. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, πριν λίγο καιρό, η κόρη μου γνώρισε στη δουλειά της ένα άλλο αγόρι, 27χρονο. Πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή οικογένεια και είναι ερωτευμένη μαζί του. Ήρθε λοιπόν και μου το είπε. Και μου λέει, μαμά, σκέφτομαι να χωρίσω με το φίλο μου που μένουμε εδώ, γιατί δεν τα πάμε καλά τελευταία. Ναι. Δεν ψάχνει, λέει, να βρει κάποια δουλειά, έχει φτάσει 34 χρονών, δεν κάνει τίποτα, να μείνουμε σε κάποιο άλλο σπίτι και τέλος πάντων θέλω να χωρίσουμε. Και φυσικά, όπως το σκέφτομαι και εγώ, τώρα που βρήκε νέο αγόρι, κάνει τη σύγκριση μεταξύ των δύο και τις ξυνίζει ο παλιός. Εγώ βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τους είπα ότι δεν είναι σωστό να το κάνει αυτό, δηλαδή να χωρίσει, και ότι θα βοηθήσουμε να βρει μια δουλειά το παιδί εδώ. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν χωρίσουν θα φύγει από το σπίτι και θα τον χάσω κι εγώ. Ενώ τώρα που ζούμε όλοι μαζί, βρισκόμαστε και είμαστε μια χαρά. Πάνω κάτω, ε! Βέβαια, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω για να της αλλάξω τη γνώμη, γιατί φοβάμαι ότι αν δεν φοβάμαι, σίγουρα ότι θα ερωτευτεί το καινούργιο παλικάρι, τον 27χρονο, και θα το διαλύσει όλα. Και δεν ξέρω τι να της πω για να της αλλάξω τη γνώμη της. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Το σοκαριστικό δεν είναι ότι δέχτηκες να φέρεις σπίτι σου έναν άνθρωπο 30 ετών τότε, όταν η κόρη ήταν 16. Ναι, τότε ήταν... ναι, το δέχτηκα. Το δέχτηκα γιατί το θέλανε πολύ και οι δυο τους. Το θέλανε και οι δυο τους και δεν είχαν οικονομική άνεση. Μήπως σου γυάλισε από τότε? Όχι, από τότε δεν μου γυάλισε. Πώς σου γυάλισε? Και εγώ, Κατερίνα, έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Μένανε εδώ πέρα 4 χρόνια. Ακριβώς την ίδια. Τον τελευταίο χρόνο έβλεπα κάτι. Ωραία, βάλε μια ανατελεία θάλια, καταλάβαμε την ιστορία σου. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μάρα. Κυρία Μάρα. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Τι είπα τότε? Λοιπόν, να απαντήσω στην κυρία Θάλια καταρχήν. Ναι, είπα ότι έχετε βρεθεί στην ίδια θέση. Τι εννοείται? Ναι, αμέσως θα σου πω. Για καλή αρχή θα συμφωνήσουμε, κυρία Θάλια, ότι αυτός ο γαμπρός δεν κάνει για την κόρη σου. Γιατί άραγε το λέω αυτό? Μα επειδή τα φτιάχνει μαζί σου με μεγάλη ευκολία. Είναι γαμπρός αυτός. Λοιπόν, και εγώ έχω βρεθεί ακριβώς στην ίδια θέση, να μου φέρει η κόρη μου ένα boyfriend και να καλούμε εκείνη τη στιγμή να αντιδράσω. Θα δεχτώ την επιλογή της. Δεν μου πέφτει λόγος. Ναι, τι ηλικία ήταν η κόρη μου? Δεν ήταν 17. Ήταν 18. Άλλο 18 και άλλο. Το ίδιο είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, τα μυαλά μεταξύ 17 και 18. Το boyfriend το δικό σας πόσο ήταν τότε, αν θυμάστε? Εγώ θα δεχτώ την επιλογή του παιδιού μου, όποια και αν είναι αυτή, γιατί για κάποιο λόγο γίνεται. Επίσης... δεν εκφέρω άποψη, ούτε γνώμη, αν δεν μου ζητηθεί. Εσείς και θέλω να πω το εξής. Τους πιτώσατε, κυρία Μάρα? Εγώ έκανα μια κουβέντα με τον πατέρα της και είπαμε ότι προκειμένου το παιδί να τρέχει δεξιά και αριστερά και να κινδυνεύει δεν ξέρουμε πού, θα δεχτούμε την επιλογή της. Είναι λογική αυτή. Και εμείς είχαμε ένα μεγάλο σπίτι, εντάξει, δεν ήρθε ποτέ αυτό το παιδί να ζήσει, γιατί εδώ ο γαμπρός της κυρίας Θάλιας έφυγε 4 χρόνια. Ναι. Αλλά η άποψη, κυρία Θάλια, που έχουν οι γονείς, ό,τι λένε οι γονείς, τον θέλουν, δεν το θέλουν τον γαμπρό, μπαίνουν σαν ενδοφλέβιες ενέσεις στα μυαλά των παιδιών. Ακόμα και αν η επικοινωνία είναι μη λεκτική. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή δείχνουμε αυτό που θέλουμε χωρίς να λέμε λέξεις. Σ' αρέσει, μαμά, ο γαμπρός? Ό,τι θες εσύ, παιδί μου. Αμέσως η κόρη πιάνει ότι ο γαμπρός είναι ανεπιθύμητος. Από εκείνη τη στιγμή τον βάζει στο μικροσκόπιο ασυνείδητα και κάποια στιγμή θα τον διώξει, όπως έδιωξε το δικό σου γαμπρό. Άρα, δική σου ήταν η άποψη αυτή, ότι αυτός δεν κάνει για σένα, παιδί. Να ακούσουμε και την κυρία Τόνια, που είναι 61 ετών και είναι στη γραμμή μας. Κυρία Τόνια μου, καλησπέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση σε όλους σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Πώς τη λέμε την κυρία είπαμε? Θάλια. Γιατί είμαι... Κυρία Θάλια. Κυρία Θάλια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ θα της βρω μια λύση. Τη στιγμή ναι, που διάλεξε τον πρώην, έτσι δεν είναι, ναι. Τον πρώην, τώρα αφού η κόρη της έχει τον άλλον, θα διαλέξει και εκείνον. Είναι και πιο μικρός ακόμα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τότε θέλει να πάει να κοιταχτεί η γυναίκα. Δηλαδή, ό,τι φέρνει η κόρη άρα, στο λοιπόν, σπίτι. Κυρία μου, υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Μα τι να λέμε τώρα με τέτοιες καταστάσεις που ζούμε. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Καλή Ανάσταση. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και την κυρία Χρυσή, 46 ετών, κυρία Χρυσή μου. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Θάλια, το παιδί, είναι ένα κομμάτι δικό της, που έχει βγει από μέσα της. Δεν την πονάει αυτό που της κάνει. Σαν μάνα δεν έχει πόνο μέσα της τύψης. Βλέπω ότι δεν τον θέλει. Επειδή ξέρω ότι έχει καινούρια σχέση. Τόσα χρόνια τον ήθελε όμως, κυρία Θάλια. Τώρα γνώρισε έναν καινούριο. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα συνήθως κατηγορούμε τους άλλους. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να τύχει σε εμάς την επόμενη μέρα. Καλά, αυτό δεν θα μας τύχει. Να τα φτιάξουμε. Ναι, κούκλα μου, αυτή τη στιγμή δεν κατηγορώ τον κόρο σου. Με το αγόρι, τον ταμπρό μας, όχι. Εδώ ανεβοκατεβαίνει με την παντόφλα κάθε μέρα πάνω κάτω. Αυτό, Θάλια μου, με τίποτα. Να φτιάξουμε κανένα γείτονα, άντε να μας τύχει. Λέμε, τυφλός είναι ο έρωτας. Αλλά με το γαμπρό μας... Το παιδί σου. Όχι. Το παιδί σου, απάντησα μου, δεν το πονάς. Πώς δεν το πονάω? Πώς το πονάς, όταν μάθω ότι η μάνα του τα έχει με τον σύντροφό της? Έτσι το πονάς? Μα αφού βλέπω ότι η κόρη μου δεν τον θέλει πια. Άμα τώρα με αυτήν την τίχλα. Αυτό που πως είσαι αγάπη μου η κόρη σου, ας τον διώξει η κόρη σου, όχι γιατί ανακατεύεσαι. Γιατί πας και παίρνεις μέσα στη μέση και χρησιμοποιείς το γαμπρό. Για να μην φύγει από το σπίτι και χάσει τη βολή της. Και κοροϊδεύει και τον άντρα. Καλά, ο άντρας τελευταίο είναι που με νοιάζει. Το πανεπιστήμιο. Να σου νοιάζει. Το μόνο που θέλω να πω. Το μόνο που θέλω να σου πω ειλικρινά, Θάλια, είναι ότι λυπάμαι την κόρη σου και τον άντρα σου. Ούτε εσένα ούτε το γαμπρό λυπάμαι. Σωστά. Τους άλλους δύο λυπάμαι. Και μου κάνει εντύπωση. Και μου κάνει εντύπωση που ο σύζυγος δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Πρέφα. Έτσι κάνουμε. Όχι, και εσύ πρόσεχε. Δεν έχει πάρει είδηση. Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά σου, χαμπάρι δεν θα πάρει. Κυρία Μάρα, γιατί δεν βλέπετε συνέχεια σε περιπέτειες? Είσαι το παράδειγμα. Γιατί έτσι γίνεται στις οικογένειες. Ωραία. Ο πατέρας που είναι ο αρχηγός, ο πατριάρχης, είναι πάντα έξω από αυτά που όντως συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Καλά, δεν είναι πάντα και για μάνα. Είναι αδιάφορος ο πατέρας. Δεν μπορεί ο πατέρας να μην έχει κόψει κίνηση ότι αυτός είναι ένας περίεργος χαρακτήρας. Την έχει δει με τη σαγιονάρα 100 φορές. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν του πάει του πατέρα. Ή ο πατέρας δεν θέλει να μιλήσει για τους δικούς του λόγους. Δεν γίνεται να μην θέλει. Ή το άλλο, παιδιά, είναι αδιάφορο. Ναι, παιδιά, και εμένα είναι και ο πατέρας. Δεν μπορεί να ξέρει ότι η γυναίκα του πηγαίνει με το γαμπρό της και να τα αφήνει έτσι. Ωραία, να ρωτήσουμε. Κυρία Θάλια, σας έχει ρωτήσει ποτέ τι κάνετε πάλι πάνω στα παιδιά? Σφουγγαρίζω. Ναι, όχι εγώ. Όχι, θα με έχει ρωτήσει την οποία, αφού βρισκόμαστε όλοι κάτω και τρώμε και τα λοιπά. Δεν θα ανεβαίνουν τα παιδιά πάνω. Ναι, εσείς τρώτε... Ναι, και εσύ πας με όλη σου την καλή καρδιά να καθαρίσεις και να μαγειρέψεις τα παιδιά. Κυρία Χρυσή, ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ακούσουμε και την κυρία Βίκη, 42 ετών που είναι στη γραμμή μας. Κυρία Βίκη μου, καλή μεγάλη εβδομάδα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή Ανάσταση εύχομαι. Αμήν. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια σε όλους για τη συστάση που κρατάτε σε όλες τις περιπτώσεις. Εγώ, παιδιά, με αυτά που ακούω κάθε φορά μου πέφτουν τα αυτιά. Αυτό που θα ήθελα να πω στην κυρία Θάλια είναι ότι κάποιες γραμμές δεν τις ξεπερνάμε και στην κάθε κυρία Θάλια. Δεν τα φτιάχνουμε με τον γαμπρό μας, δεν τα φτιάχνουμε με τον πεθερό μας, δεν τα φτιάχνουμε με την ύφη μας, δεν τα φτιάχνουμε με κανένα. Είναι γραμμές που δεν τις πατάμε ποτέ. Ηθική αξία. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως αυτό στα αυτιά της κυρίας Θάλιας. Θα πρέπει λίγο να ταρακουνηθούμε σαν κοινωνία και να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Δεν μπορεί να ακούμε τέτοια πράγματα τη σήμερα ημέρα και να αναρωτιόμαστε σε τι κοινωνία θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Αχ, πουλάκι μου, πού να ξέρεις το κοντρόλ απάνω πόσα χειρότερα ακούει και επιλέγει τα πιο δυνατόν, ελαφρά. Δεν μπορεί να τα ακούμε όλα αυτά και να περιμένουμε να έχουμε οικογένειες σωστές και ισορροπημένες. Θέλετε να δώσετε μια συμβουλή στην κυρία Θάλια? Εγώ θα ήθελα να της πω να χωρίσει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο
και να κοιτάξει το παιδί της και να σέβεται το παιδί της και τον εαυτό της κυρίως. Σωστά. Ναι. Και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κάνει. Ναι. Κυρία Μάρα μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και καλή μεγάλη εβδομάδα, κυρία Θάλια. Λίγο δεν μας έχει αυτό. Χαρά το είναι, κυρία Θάλια, μην τη φοβάσαι. Μάλιστα. Αλίμονο σε εμάς, Κατερίνα. Α, ήρθε το μαξιλάρι μου, το φανταστικό. Και έχουμε πάλι δώρα αυτά τα υπέροχα σετ μπάνιου. Μπράβο, γιατί μου τα ζητάγαν τα κορίτσια. Γιατί την προηγούμενη φορά είχα δώσει για τους 200 πρώτους και γινότανε πανικός. Και μου λένε θέλουμε κι άλλοι το μαξιλάρι υγείας. Τώρα θα το πάρετε πολύ περισσότεροι. Λοιπόν, 211-180-80, τηλεφωνήστε τώρα στο 211-180-80. Θα πω τα πάντα για το μαξιλάρι σε πολύ πολύ λίγο. Θα πάρετε σε απίστευτη τιμή. Και το ένα να πάρετε, δεν έχει σημασία. Ή και δύο. Τα μαξιλάρια της Μποτέκα, τα οποία είναι υποαλλεργικά, να κουφίζουν από τους πόνους, είναι ειδικά για το αυγενικό σας. Όμως, όσοι τηλεφωνήσετε, οι 300 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα, θα πάρετε όλοι δώρο ένα σετ μπάνιου. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σετάκια μπάνιο και έχουν τα πάντα. Και είναι ένα φανταστικό δώρο και για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να, αυτό σας το δείξα την προηγούμενη φορά, το πράσινο. Συγγνώμη, το ανοίγω. Τι έχει μέσα, τα πάντα. Παντοφλάκια, βούρτσα για τα νύχια και για τις πατούσες, πετσέρα για την πλάτη, ειδικά σφουγγαράκια για την κυταρίτιδα. Είναι υπέροχα. Δείτε και το άλλο το χρωματάκι που το έχω εδώ. Να, αυτό είναι το αγαπημένο μου, γιατί έχει και το βουρτσάκι για την κυταρίτιδα και βουρτσάκι για τα νύχια. Το βλέπετε αυτό εδώ για την κυταρίτιδα, υπέροχο. Έχει εδώ για τα και ελαφρόπετρα, τα πάντα έχει για τα ποδαράκια μας, υπέροχα σφουγγάρια. Λοιπόν, είναι δώρο και υπάρχουν πολλά διαφορετικά. Τώρα μην αρχίσετε το τηλεφωνικό, επειδή γίνεται πανικός και λέτε θέλω το ροζ, θέλω το μπλε, θέλω το κίτρινο. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Να και το ροζάκι εδώ και περιέχουν τα πάντα μέσα. Θα τα δείξω και σε πολύ πολύ λίγο. Να πούμε κάποια πράγματα για το μαξιλάρι υγείας, το οποίο είναι φανταστικό. Έχει αφρομνήμης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά επιστρέφει στην αρχική του μορφή. Γιατί προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού σας. Αν λοιπόν έχετε πονοκεφάλους, αν λοιπόν έχετε θέμα με το αυγενικό σας, πρέπει να κοιμάστε στο σωστό μαξιλάρι. Και αυτό λοιπόν είναι το σωστό μαξιλάρι. Βλέπετε και το πείραμα που γίνεται εκεί με την μπάλα. Είναι πολύ σημαντικό. Να πω ότι πλένεται πάρα πολύ εύκολα. Το βάζετε στο πλυντήριο και στεγνώνει αμέσως στους 40 βαθμούς και κάτι ακόμα. Το συγκεκριμένο μαξιλάρι, επειδή έχει αυτό το κάλυμα μπαμπού, βοηθάει πολύ στο να μην υδρώνεται. Διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος, άρα είτε έχει ζέστη είτε έχει κρύο, δεν υδρώνεται και έτσι πολλές φορές που ξυπνάμε σπιθουράκια και λέμε τι έχει συμβεί, είναι από τον υδρότα. Ξυπνάτε με μια τέλεια θερμοκρασία. Είναι αντιαλλεργικό και ταυτόχρονα βοηθάει πάρα πολύ στο να μην μαζεύει ακάραια. Αντιμυκητιακό. Μύκητες και ακάραια. Όλα αυτά σε ένα μαξιλάρι. Είναι κατάλληλο και για παιδάκια, το τονίζω. 211-180-80, τηλεφωνήστε τώρα. Και όσοι τηλεφωνήσετε τώρα ή μπείτε στο extramall.gr, τώρα οι 300 πρώτοι θα μου το πάρετε σε απίστευτη τιμή και δώρο ένα σετ μπάνιο για τους 300 πρώτους. Μπορείτε να πάρετε και τα δύο σε πολύ καλή τιμή και πάλι ένα σετ μπάνιο. Λοιπόν, να πω ότι αυτό που έχω εδώ είναι το νέο ύφασμα, δεν είναι το παλιό. Δηλαδή αυτό που κρατάω στα χέρια μου δεν είναι αυτό που έχω στο τρέιλερ. Είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο μαλακό. Τώρα ήρθαν αυτά. Νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα εξαντλήθηκαν με τη μία και τώρα τα ξαναέχουμε. Καλά, εγώ το έχω και να σου πω τι άλλο κάνω με το συγκεκριμένο. Επειδή έχει την ιδιότητα να απορροφάει τους πόνους, πολλές φορές όταν γυρνάμε και έχουμε έτσι δύσκολες μέρες του μήνα, είμαστε κουρασμένοι από τα κούνια, από την οθοστασία, το βάζω και στη μέση μου αλλά και στα πόδια μου. Εγώ προτείνω να πάρετε 4 που είναι σε ακόμα καλύτερη τιμή για να έχετε για όλη την οικογένεια ή να βάζετε διπλά στο κρεβάτι σας. Μπορείτε κάποιο να το βάλετε στη μεσούλα σας. 211-180-80. Μιλάμε για το νέο μαξιλάρι μπαμπού. Θα ζητήσετε το καινούργιο, αυτό που δείχνει η Κατερίνα. Και το παλιό καλό είναι. Αλλά αυτό είναι ακόμα πιο ενισχυμένο και ακόμα πιο μαλακό. Αν τηλεφωνήσετε τώρα, να πω ότι η παράδοση είναι άμεση στην Αττική. Επειδή η εταιρεία Extramall έχει και δικούς της διανομής, μπορεί να είναι και σήμερα κοντά σας και στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσα σε 2 μέρες. Και είναι μια πολύ ωραία ιδέα για δώρο. Τονίζω ότι οι 300 πρώτοι, κανονικά βίνω 200, αλλά επειδή έγινε πανικός με αυτά τα σετάκια μπάνιο, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Έχει και παντοφλάκια, τα ροζάκια, τι νούμερο είναι για όλα τα μεγέθη. Έχει και πολύ ωραία σφουγγάρια. Έχει εδώ αυτό για τα ποδαράκια μας. Πώς λέγεται αυτό, ράσπα, παιδιά, λέγεται ράσπα, Πολύ ωραία. Προσοχή στη ράσπα όταν τρίβετε μόνοι σας. Έχει την πλατούλα μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα και πολλά διαφορετικά. Και μπορείτε να κάνετε ή το μαξιλάρι δώρο ή το σετ μπάνιο δώρο, ό,τι θέλετε εσείς. 211-180-80. Πλένετε κανονικά στο πλυντήριο, στους 40 βαθμούς. Στεγνώνει άμεσα. Δηλαδή, άμα λερωθεί, άμα νιώσετε ότι κάτι έχει μαζέψει, πολύ απλά το πλένετε και τέλειωσε. Δεν το πετάμε το μαξιλάρι μας. Δείτε κι άλλο σετάκι μπάνιο εδώ.
Αυτό μου αρέσει γιατί έχει αυτό το σφουγγάρι, τη βούτσα και την κυταρίτιδα. Ξέρετε αυτό, τι κάνετε. Βάζετε λίγο το σαπούνι σας και κάνετε κυκλικές κινήσεις στα πόδια σας, στα μπουτάκια σας, όπου νιώθετε ότι έχετε κυταρίτιδα. Βοηθάει πάρα πολύ γιατί ουσιαστικά σπάει αυτό που λέμε τον φιλό πορτοκαλιού. Πάρα πολλά σετάκια μπάνιο έχω, αλλά δυστυχώς θα δώσω μόνο στους 300. 2-11-180-80. Αλλιώς μπορείτε να μπείτε στο extramall.gr και να κάνετε από εκεί την παραγγελία σας. Θα πάω σε διαφημίσεις, εσείς θα δείτε την προσφορά. Ξαναλέω ότι αυτό που έχω εγώ είναι το καινούριο. Θα πάρετε πλάκα και με την τιμή, παραγγείλετε και άμεσα θα φάνε κοντά σας. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Γεια σου παπά, παπά, φίλα για ρουφιχτά. Γεια σου παπά, παπά, φίλα για ρουφιχτά. Για τον παπά. Λέω και για μεγάλη εβδομάδα. Αφού δεν βάλανε το φίλερ. Τι βάλανε, λέω. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήταν σήμερα στην παρέα μας. Καλή μεγάλη εβδομάδα και θα είμαστε ζωντανά εδώ μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.